παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ό,τι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Like, like, μαλάκες, like. Σωστός. Διαφωνώ. Διαφωνώ. Συνεχίζουμε. Τζόρντα, τα μούτρα σου να πούμε είναι πολύ κάτω, δεν μ' αρέσουν. Έχω κατεβάσει τα φρύδια κάτω. Δεν γουστάρω. Είχα κάποιες ελπίδες, τελειώσανε σήμερα. Τι ελπίδες είχες? Κάποιες ελπίδες για το πρωτάθλημα. Αν κέρδαγε ο ΠΑΟΚ, καταρχήν αν έχανε βαθμούς ο Ολυμπιακός πιο νωρίς. Ναι. Που δεν έχασε βαθμούς. Δηλαδή, άμα έχανε Ολυμπιακός βαθμούς πιο νωρίς. Είναι γεγονός ότι δεν πατάει καλά ο Ολυμπιακός τον τελευταίο χρόνο. Έτσι. Εσύ πατάς καλά τον τελευταίο χρόνο. Πρόσεξε να δεις. Όχι, δεν πατάω καλά. Δεν πατάς καλά. Αλλά μπορείς και έτσι να πάρεις τα παιχνίδια αυτά. Ναι. Λοιπόν, τα μούτρα σου γιατί τα έχεις κάτω. Περίμενες να πάρεις πρωτάθλημα δηλαδή. Πρόσεξε να δεις. Από τη στιγμή που δεν έχασε βαθμούς ο Ολυμπιακός. Ναι. Μετά οι βαθμοί είναι πάλι εκεί. Ναι. Δεν είναι 8 βαθμοί. Το γόητρο με την ΑΕΚ, ας πούμε. Γιατί το γόητρο με την ΑΕΚ. Ωραία. Μετά από ένα μήνα, δύο μήνες θα θυμάται κανείς το γόητρο. Θα λες, θα πάει το γόητρο στην προϊστορία. Θα λες προϊστορία. Ναι. Το δηλαδή του κέρδισε τον Ολυμπιακό 2-0 εδώ και με το μαλάτο. Και τι, πήγε στην προϊστορία γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή τα 23 χρόνια που κέρδισε τον Ολυμπιακό και τα έπαιρνε αυτό στην προϊστορία. Τώρα, για πούμε, παράδειγμα, καμιά 35 ήττες, γίνανε 36. Ναι. Τι έγινε? Δεν τρέχει τίποτα. Όχι, απλώς ενισχύεται η προϊστορία. Ενισχύεται η προϊστορία. Αυτό. Εκεί έγινε τίποτα. Ποιο θα θυμάται μετά κανένα δύο χρόνια. Άκουσε λίγο κάτι, να πούμε δύο πράγματα για το παιχνίδι. Τσακ πατ, γιατί. Έγινε μια κουβέντα πριν στα ραδιόφωνα αυτή την εβδομάδα. Είδα τους παοξίδες με μεγάλη έπαρση. Ότι πια ΑΕΚ μωρέ, η Κούλα, η Σούλα, η Τούλα, πια Εκούλα και τέτοια. 0-3 από ημίχρονο, ναι, λέει. 0-3 από ημίχρονο και τέτοια. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε λίγο λάθος όσον αφορά. Και δηλαδή, είδε το παιχνίδι της ΑΕΚ, επειδή πέτυχε η συνταγή με τον Ολυμπιακό. Πήγε να βγάλει την ίδια τετράδα στην άμυνα. Βέβαια εκεί πέρα δημιουργήθηκαν μερικές συνθήκες. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, αλλά νομίζω ότι ο Κρέσπο σαν αριστερό μπακ ίσως χρειαζόταν περισσότερο σαν στόπερ με έναν εκ των δύο ψηλών της άμυνας, το Μαλεζά ή το Βαρέλα, γιατί θα είχε να αντιμετωπίσει χαμηλά ένα παίκτη με μεγάλη ποιότητα τεχνικής κατάρτισης. Με έναν με ταχύτητα που είναι ο Ραούχο, ο οποίος σκοράρει από όλες τις πλευρές. Σκοράρει ψηλά, σκοράρει χαμηλά, σκοράρει με ταχύτητα, σκοράρει στο κεφάλι. Είναι ένας παίκτης που έχουμε δει ότι σκοράρει ποικιλοτρόπως. Πιθανόν λέω μετά το μάτς, γιατί εμείς την κριτική την κάνουμε πολλές φορές και πριν το μάτς και λέμε ότι θα ήταν προτιμότερο, το λέμε πριν το μάτς, να πάει ο Κρέσπο στον Αραούχο. Παρά να πάνε δύο στην ευθεία ψηλά κορμιά αργή, ο Μαλεζάς με τον Βαρέλα. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι η ΑΕΚ επέμεινε σε αυτό που έκανε με τον Πανιόνιο, να βάλει τρία χαφ και τέταρτο το Μάνταλο σε επαστρατεμένο ρόλο. Δηλαδή έβαλε και τον Αϊντάρεβιτς και τον Γιώχανσον και τον Σιμόες, να κλέβουν και να δώσουν την κατοχή με το Μάνταλο, να δώσουν στην πλάτη του Μάνταλου μια ασφάλεια κατά κάποιο τρόπο και να χτυπήσουν τον ΠΑΟΚ και αυτοί περισσότερο στον άξονα. Δεν είδα αμυντικό χαφ πάνω στο Μάνταλο. Είναι δύο στοιχεία σε αυτό το παιχνίδι που εάν ο coach ο Ίβιτς τα έφτιαχνε και έτρωγε τα τρία γκολ, θα έλεγα δικαιολογημένος. Από τη στιγμή που ο Κάνιας είναι έτοιμος, δεν ξέρουμε βέβαια, μπορεί να βγάλει 90 λεπτά γιατί είναι ένα κορμί βαρύ. Από τη στιγμή που τον έχεις αποστολή όμως και από τη στιγμή όπου χρειάζεσαι έναν παίχτη αμυντικά ρολίστα χαμηλά πάνω στο Μάνταλο, νομίζω ότι ο Κάτσε θα έπρεπε να ξεθαυτεί. Ούτε τον ένα πήρε, ούτε τον άλλο. Ούτε ο ένας ήταν λοιπόν, ούτε ο άλλος. Είναι ξεχνάς όμως τον Αμπική στον προπονητή μας. Γιατί τον αντικό. Είχε δύο αναγκαστικές αλλαγές. Εγώ μιλάω για τον άλλο. Σου λέει τώρα. Σου λέει άλλο για το αρχικό σχήμα. Να το ξεκινήσει το. Ξεκινήσει με έναν μπέκι που έρχεται από τραυματισμό και να ξεκινήσει με έναν μπέκι ο οποίος δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του. Παίξε χωρίς αμυντικό χαφ.
Παίξε χωρίς αμυντικό χαφ και με την ΑΕΚ να έχει ένα εξάρι και δύο οχτάρια. Εσύ παίζεις δηλαδή, για μένα όλη η μάχη στα χαφ παίζει ρόλο με την ποιότητα την, και την, κατά κάποιο τρόπο το ρόλο που έχει ο κάθε χαφ και τις δυνατότητες που έχει ο κάθε χαφ. Ο Τζίμιροτ είναι ένα οχτάρι το οποίο δεν δημιουργεί. Ο Σακόφ είναι ένα οχτάρι το οποίο στον αέρα είναι πάρα πολύ καλός, μπορεί να σου πάρει γκολ, αλλά δεν είναι αυτός ο δημιουργικός. Και ο Άρντα σήμερα έδειξε, και γενικότερα εγώ επειδή βιάζομαι να δώσω μια ερμηνεία στους ποδοσφαιριστές τους καινούριους, λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί μεταγραφή μεγάλου ποδοσφαιριστή στη θέση 10. Γιατί βλέπουμε και σήμερα ότι και ο Μπίσεσβαρ και ο Άρντα και ο Πέλκας στην προηγούμενη θητεία του όλα αυτά τα μάτς δεν είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορείς να πεις ότι θα με σηκώσει, έχει ουσία, έχει φαντασία, έχει ποιότητα κτλ. Ο Μπίζεσβαρ θα μπορούσε να είναι ένας από αυτούς, αλλά είναι μισοπνεύμονας. Έχει ποιότητα, αναγκάστηκε να πάρει πάλι την μπάλα από πολύ πίσω για να δημιουργήσει, μπλοκαρίστηκε από ένα Σιμόες ο οποίος ήταν, θα έλεγα, επικός, εκπληκτικός για ένα παιχνίδι όπου τα χαφ θα παίζανε σημαντικό ρόλο, και νομίζω ότι χωρίς καθαρό εξάρι και με δυο στόπερ βαριά κορμιά απέναντι σε παίκτες που χαμηλά είναι πάρα πολύ καλοί, δημιουργήθηκε ένα θέμα το οποίο ο ΠΑΟΚ το πλήρωσε. Δεν ξέρω, όταν τελειώσω σημειώστε να μου ανταπαντήσετε. Όσον αφορά τώρα τον Τζάλμαν Κάμπος, όλη την εβδομάδα έλεγα ότι προτιμάω το Μιστακίδη εκεί, γιατί ο Τζάλμαν Κάμπος έχει συνεχόμενη πτωτική πορεία στο πρωτάθλημα. Χάνει ταχύτητα, χάνει τα γκολ, στο μαρκάρισμα έρχεται, εντάξει, όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές, δεν με τρελαίνει κιόλας. Δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι σε φρεσκάδα, είναι σε καλή γενική αντοχή, γενικά μου δημιουργεί θέματα. Ο Ερνίκε είναι ένας παίκτης για το καλύτερο και για το χειρότερο. Μπορεί να σου κάνει μια ενέργεια να φάει τρεις παίκτες και να σκοράρει, και μπορεί να σου κάνει στην επόμενη φάση μια αδίποτη επιθετική τσαπατσουλιά. Συμβαίνει αυτό. Εκείνο το οποίο είναι επικίνδυνο είναι όταν ο ΠΑΟΚ χάσει την μπάλα. Ο Ενρίκη είναι επικίνδυνος, είτε κάνει φάουλ πολλά για κάρτες. Σήμερα βρέθηκε και στη φάση του γκολ. Γενικά, όταν αμήνεται ο ΠΑΟΚ, ο Ενρίκη είναι μπελάς. Ο Πρίγιοβιτς είναι στο σημερινό παιχνίδι ο παίκτης που περίμενε να του τη φέρουν μέσα στη φάση. Δεν τον βοηθήσανε. Την άλλη μεριά δεν είναι ο παίκτης που θα παίξει σε μεγάλο χώρο. Είναι ο παίκτης ο οποίος ψηλά θα δημιουργήσει κατάσταση. Χαμηλά είπαμε ότι δεν τον περιμένουμε. Γενικά σε αυτό το παιχνίδι δεν φορτώθηκε. Αλλά δεν είναι ο παίκτης όπως ο Αραούχο που θα βγει, θα πάρει την μπάλα, θα τριπλάρει, θα μπει, θα χωθεί κτλ. Είναι πιο μικρών τετραγωνικών μέτρων, πολύ πιο δυνατός. Αλλά σίγουρα πολύ πιο προβλέψιμος και καθόλου θεαματικός στο σημερινό παιχνίδι. Η ΑΕΚ, είπαμε, με Σιμόες να είναι ένα σκύλος pitbull, ο Γιώχανσον και ο Αϊντάρεβιτς να τον πλαισιώνουν σαν οχτάρια με το μάνταλο απελευθερωμένο. Το μυστικό ότι δεν ξεκινάει ο Χριστοδουλόπουλος, ξεκινάει ο Βάργκας πάνω στον Κρέσπο, δημιούργησε πολλά προβλήματα. Το έχεις πει αυτό εσύ. Ναι, όχι Λάζαρος. Όχι Λάζαρος, Βάργκας. Όχι Λάζαρος, Βάργκας. Τα θυμάμαι. Για τους τερματοφύλακες έγινε κουβέντα. Ο Γλύκος έκανε 5 σπουδαίες αποκρούσεις, αλλά ευθύνεται στην κάρτα του Μαλεζά. Οπότε και στο δεύτερο γκολ το τρώει όρθιος. Οπότε είναι και πολύ καλός και πολύ κακός. Πιάνεται το δεύτερο. Πιάνεται. Όχι. Τα δύο τελευταία ευθύνεται. Και στα δύο τελευταία. Στο τρίτο γκολ ευθύνεται, το παιχνίδι έχει τελειώσει εκεί, αλλά έχει κάνει καλές αποκρούσεις, οι οποίες χαλάνε τη γενική του εικόνα, διότι κάνει τη λάθος πάσα. Και αναγκάζει τον Μαλεζά να φάει την πρώτη κίτρινη κάρτα. Οπότε λέμε ότι συμμετέχει ουσιαστικά σε ένα αρνητικό κομμάτι πολύ έτσι, επικίνδυνο τακτικά. Χάνει ο Μαλεζά τη θέση του με το δεύτερο φάουλ, γιατί του βγάζει τη μέση εκεί ο Βάργκας, δεν ήτανε. Ναι. Του βγάζει τη μέση ο Βάργκας γιατί τον τράβηξε στη γραμμή. Έχει θεματάκι ο ΠΑΟΚ πίσω με δυο βαριά κορμιά. Δηλαδή με Κρέσπο και Μαλεζά και με Λέοβατς, με Μάτος,
Εγώ και με ένα κόφτη θα, αμυντικά θα ένιωθα καλύτερα. Δεν απειλήθηκε η άμυνα του ΠΑΟΚ, να το ξέρεις. Δεν απειλήθηκε. Like, μαλάκες, like. Εγώ νομίζω. Δεν απειλήθηκε η άμυνα του ΠΑΟΚ. Ναι, στο πρώτο εμίχρονο έπρεπε να σε ξεκολλιάσει. Ναι, τι δεν απειλήθηκε. Ναι, εντάξει, το φυσινό σου αμπούρι έχει γίνει. Άκου τώρα. Τι δεν απειλήθηκε. Και από τον άξονα και από τη μεριά, του Βάργα τι δεν απειλήθηκε. Εντάξει, τώρα. Τι εντάξει. Τη μεριά του Βάργα ανέβαζε και το Λέοβατ. Τώρα λέω εγώ. Ανέβαζε. Εντάξει, δεν λέω εγώ, δεν τον έβαλε όμω. Τώρα πρόσεξε να δει. 1-0 το παιχνίδι. Βρέθηκε ο ΠΑΟΚ να βρίσκεται πίσω στα δευτερόλεπτα λοιπόν στο σκορ. Ναι. Νομίζω άλλαξε το πλάνο του Ίβιτς. Εγώ το πλάνο. Πιστεύω ναι. ότι θα δίνει χώρο την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ναι. μετά το 70 δεν έχει. Φαίνεται ότι αποδυνάμισμένη. Ναι. Διότι δεν είναι πολύ γυμνασμένη η ομάδα. Ναι. Αλλά το περίεργο είναι ότι μετά το 75-80 έβαλε τα δύο γκολ. Ναι. Πώς γίνεται αυτό, γίνεται αυτό λοιπόν γιατί φταίει αποκλειστικά. Ναι. Εκεί στα γκολ και τα δύο τα γκολ ο τερματοφύλακας ο Γλύκος, διότι. Δηλαδή εσύ ερμηνεύεις σήμερα αυτή την τριάρα στο Γλύκο, δηλαδή. Πρόσεξε να δεις το παιχνίδι. Άκου να δεις, θα σου πω εγώ. Εντάξει, έχει αιμονή τώρα, ναι. Όχι, δεν έχω καθόλου αιμονή. Μπορούσε το σκορ να γίνει 1-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου γκολ. Μπορούσε και 5-1 να γίνει, βέβαια. Ναι, εντάξει. Κοίταξε να δεις. Μπορούσε. Η εικόνα γενικά μιλάει. Σ' άρεσε αυτό που είδες. Άκου να δεις. Ενόψη τελικού κυπέλου. Αυτά αργούν ακόμα. Αργούν ακόμα αυτά. Αργούν, λοιπόν, ναι. Είναι γεγονός ότι τον τελευταίο μήνα ο ΠΑΟΚ είναι μακριά από τις καλές εμφανίσεις του. Ναι. Είναι γεγονός αυτό. Ναι. Ήταν η απουσία του Κάνιας. Όπως είπες κιόλας, δεν έπαιξε με καθαρό αμυντικό χαφ εκεί πέρα. Και ο Σάκοφ και ο Τσίμιροτ δεν είναι καθαρά αμυντικά χαφ. Έπρεπε, πιστεύω εγώ, ή ο Κάνιας ή ο Κάτσι κάποιος από τους δύο. Ο Σάκοφ το βάζει για να ψηλώνει την ομάδα. Να ψηλώνει την ομάδα. Σωστά. Ναι, άμπραβο, ναι. Λοιπόν, από εκεί και μετά νομίζω κάνει και μία λάθος κίνηση που τραβάει τον, κατεβάζει τον Κρέσπο αριστερά, αριστερό μπακ. Με τον και... Ολυμπιακό όμως του βγήκε έβγαινε τη θέση. Σε καλό αυτή και κίνηση. Σε καλό, ναι. Και σε καλό λοιπόν. Και ήθελα την επαναλάβει. Βέβαια του βγήκε Βάργα εκεί αντί για Λεωνούση. Και του βγήκε ο Ραούχο σε δυο βαριά κορμιά και έγινε ιστορία. Πρόσεξε να δεις. Ναι. Είναι άτυχος ο ΠΑΟΚ διότι βρίσκεται πίσω στο σκορ από, από το πρώτο λεπτό. Τι τον Ολυμπιακό έπαιξε και με κόφτη. Και αναγκάζεται δηλαδή μετά. Πήρε την κοπιά του ματς. Συγγνώμη. Πήρε την κοπιά του ματς με τον Ολυμπιακό και την έβαλε και με την ΑΕΚ. Καλά. Δεν έβαλε, ας πούμε, ναι. Δεν έβαλε το μυαλό του να δουλέψει ότι ξέρεις κάτι. Ο Μάνταλος χαμηλά και απέξει και τέταρτος. Ναι. Αν έχει δηλαδή τα κλεψίματα η ΑΕΚ λόγω των τριών χαφ. Και βγαίνει ο τέταρτος, ο Μάνταλος, πρέπει να έχω εγώ ένα εκεί κοντά να τον κόψει. Δεν τον έκοψε. Ναι. Δεν τον έκοψε ότι ο Κρέσπο, ναι μεν, αριστερά κόβει τον Ενρίκη και του λέει παίξε μόνο εξ αριστερά, αλλά ο Βάργας τον έβαγε στενασμένα, ενώ το Λέβας μπορεί να μην τον έτρωγε, δεν τον έκοψε. Και δεν τον έκοψε να πιάσει τον Αραούχο. Δεν τον έκοψε να πιάσει τον Αραούχο χαμηλά. Πρώτα απ' όλα. Πάντως κούλα δεν είναι. Να πω το εξής. Κοίταξε. Μόνο κούλα δεν είναι. Ναι. Όλα τα παιχνίδια αυτά, οι τέσσερις μεγάλοι, είναι ντέρμπι τώρα. Σε οποιαδήποτε κατάσταση για να βρίσκονται. Μιλώ, δεν ξέρω στα δύο με το δικό σου, αν είχες μια έπαρση. Τους έλεγα, εγώ είναι ντέρμπι. Είναι μεγάλο ντέρμπι. Εσύ δηλαδή σοβαρός. Εννοείται, εννοείται. Είναι μεγάλο ντέρμπι. Διότι σε οποιαδήποτε αγωνιστική κατάσταση και αν βρίσκονται, όταν η ομάδα που δεν έχει την ποιότητα που έχει η αντίπαλος, το παίζει δυναμικά, παίζει με πάθος. Ποια είναι η ομάδα που έχει. Τώρα, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει καλύτερη ποιότητα από την ΑΕΚ. Από πού, σε τι. Σε όλες τις θέσεις πιστεύω. Σε όλες τις θέσεις. Μία-μία. Όπου θέλει. Τερματοφύλακα. Καλύτερος είναι από τον άλλον. Ο Γλύκος καλύτερος από τον Μπάρκα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και αν θέλεις και ο αναπληρωματικός του, ο Μπρίκιτς. Μέσα, ο Μπρίκιτς. Λοιπόν, πάμε δεξιά. Έχει γκάλο η ΑΕΚ. Γκάλο έχει εσύ στο μάτο. Ποιος είναι καλύτερος. Ξέρω εγώ, εσύ θα μου πεις. Εσύ θα μου πεις. Ο Κόκορας. Ο ένας έχει παίξει τελικό Europa League, ας πούμε. Βαρέλα με Βράνια. Τα στόπερ, ποια είναι καλύτερα. Εσύ θα μου πεις. Εγώ πιστεύω του ΠΑΟΚ τα στόπερ είναι καλύτερα. Ο Μαλεζάς με τον Λαμπρόπ. Ακόμα και αριστερά. Ο Κρέσπο με τον Τίτα. Όχι ο Κρέσπο. Μιλάω για τον Λέοβατς με τον Τίτα. Λοιπόν, πάμε στα χάφτα. Έχει ό,τι καλύτερο έχει να δει. Τσίμιρο με τον Σιμόες, ας πούμε. Ο Τσίμιρο είναι χαφάρα, να ξέρεις. Χαφάρα είναι. Ο Σιμόες είναι λίγο. Γιώχανσον με Σάχοφ. Κοίταξε. Έχει λέγε μου, ποιος είναι καλύτερος. Καλύτερες θέσεις της ΑΕΚ είναι στα χαφ. Ναι. Αυτός ο. Πώς το λένε. Μάνταλος, ας πούμε, με Ουάρντα. Ποιος είναι τώρα, καλύτερος. Ο Μάνταλος για ο Σίρτης. Πρόσεξε. Ναι. Τον Ουάρντα, ο Ουάρντα είναι μεταγραφή. Ο Τσάρμα ή ο Βάργας. Εντάξει, ο Τσάρμα είναι στα κάτω του τώρα. Στα πάνω του πιστεύω είναι καλύτερος. Αντί τον Ροντρίγκε για ο Ενρίκε. Ο Ενρίκε. Και ο Αραούχο ή ο Πρίγκοβιτς. Εννοείται ότι είναι ο Ενρίκε. Ο Αραούχο ή ο Πρίγκοβιτς. Και εννοείται ότι είναι και ο Πρίγκοβιτς. Ναι. Αλλά σου πω κάτι. Στα αμυντικά χαφ τώρα η ΑΕΚ φαίνεται ότι υπερτερεί εδώ πέρα. Ναι. Φαίνεται ότι υπερτερεί έχει ποιότητα. Ρε, και ο Ιωάννη Σιμό είναι λίγο αργή όμω και ίδιο. Ναι. Έτσι είναι. Ενώ Σακόβ είναι γλίγορα. Τώρα ο Πάουκ δεν έπαιξε με καθαρά αμυντικά χαφ. Ναι. Μην μου βάζει το Σακόβ, δεν έπαιξε με καθαρά. Είναι αυτά λάθη. Πιστεύω του προπονητή. Δεύτερο το υλικό, ας πούμε, ότι είναι καλύτερο της ΑΕΚ. Επίσης. Εμείς κάναμε το λάθος, ναι. Ναι, εμείς κάναμε το λάθος. Ναι. Επίσης, πιστεύω, όπως είπα και πριν, ότι το προηγούμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού
Όταν κέρδισε λοιπόν ο Ολυμπιακός και το αποτέλεσμα πλέον όσον αφορά. Εδώ ο Καζαντζίδης, κάποιες ελπίδες. Κλαίτε για τη διαιτησία με τον Καζαντζίδη. Δεν υπάρχει θέμα με τη διαιτησία. Εντάξει, τώρα αυτά και οι δύο κάρτες ήταν κάρτες, κόκκινη. Τι να λέμε τώρα. Κόκκινη είναι η κάρτα. Δεν νομίζω τώρα κάτι σποράκια, κάτι αυτά, αυτά δεν τα δίνουν σημασία. Μ' αρέσει. Λοιπόν, ναι. Καταρχήν συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, έτσι εννοείται. Ναι. Όπως ξαναδείς. Διότι πρέπει όταν μπαίνεις σε ένα παιχνίδι, σε ένα ντέρπι, πρέπει να μπαίνεις με πάθος και με δύναμη, γιατί στα ντέρπι το πάθος και η δύναμη είναι που κυριαρχούν. Και οι δικοί μας κατεβήκανε, τι να πω, σαν κοριτσάκια. Σαν κοριτσάκια. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Τελείως. Λοιπόν, από εκεί και μετά, ναι, μας πήρε και το κέντρο. Μας πήραν και το κέντρο. Παίζαν μεγάλο παραπάνω. Ναι, παίζαν μεγάλο. Ειδικά όταν αναμενόταν η ΑΕΚ, φαινόταν ότι έξι ξαφνικά μέσα σε δευτερόλεπτα, κλάδι μετά δευτερόλεπτα, έξι παίκτες πίσω στην άμυνα. Δεν ξέρω αν το βλέπεις. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ήταν και στον πρώτο γύρο. Κάπως έτσι το είδα και στον πρώτο γύρο. Λοιπόν, ευτύχησε η ΑΕΚ να προηγηθεί στα πρώτα δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Αυτό βέβαια άλλαξε τα σχέδια του Ίβιτς, πιστεύω, διότι αλλού ήθελε να παίξει. Αλλιώς ήθελε να το πάει το παιχνίδι. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ίβιτς ήθελε να δώσει χώρο στην ΑΕΚ να την κουράσει μέχρι το 70 και μετά να την χτυπήσει. Ο χρόνος θα ήταν υπέρ του. Γιατί δεν το βγήκε λοιπόν. Το 11. Τώρα, όσον αφορά πανάξια φυσικά είναι και εννοείται τη ΑΕΚ, αλλά δεν είναι το 3-0 σε καμία των περιπτώσεων. Δεν αντικατοπτρίζει τη διαφορά των ομάδων. Δηλαδή, αν κάποιο δεν είδε το παιχνίδι και ακούσε 3-0, σου λέει τον διέλυσε τον πάγκο. Δεν ισχύει φυσικά αυτό. Δεν ισχύει. Τα τελευταία δύο γκολ, το δεύτερο και το τρίτο, 100% φταίει ο Γλύκος και στα δύο. Πρώτον, στο δεύτερο, διότι ήταν ένα μέτρο η μπάλα. Καταρχήν δεν κουνήθηκε, έπρεπε να κάνει εκτείναξη και να πει. Ήταν στο μέτρο. Δεν ήταν μακριά. Έχει γκολ στον αέρα, σαν το Καφταζόγλιο. Την έξοδο δεν την έχει. Πεσμένος. Με τα πόδια κάτω κάνει το λάθος. Ναι. Εννοείται ότι κάνει το λάθος. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει μια μεταγραφή το καλοκαίρι. Οπωσδήποτε τερματοφύλακα. Τι να πω. Οπωσδήποτε τερματοφύλακα. Είναι το ταβάνι του Γλυκού αυτό, δεν μπορεί παραπάνω. Ναι. Δεν έχει κάτι παραπάνω να πάρει. Οπότε πλέον το δίνει και παίρνει τον χρόνο έναν άλλο. Το δίνει ή το βάλει στον πάγκο. Το βάζει παγκίτι. Για δεύτερο είναι καλό. Για δεύτερο είναι καλό. Ναι. Από αυτή την εντεκάδα που είδε τώρα. Ναι. Βάσει τον Κρέσπο, βάλ τον Στόπερ, βάλ τον Λέο Βατσαριστερά. Πάσει ότι είναι κανονική. Γλυκό τερματοφύλακα. Είναι στα κάτω του ΠΑΟΚ. Αν σ' άκουγε τον Ρώσα Βίδης, ας πούμε, στην εκπομπή με τον γιο του, Γιώργο. Τον Γιώργο. Και σ' άκουγε και καθόταν να ακούσουνε, σε ποια θέση ήθελες να σου πάρει παίχτη. Ένα backup, ένα αμυντικό χάφτελο. Backup του Κάνιας, πρώτον. Ένα θέλω, οπωσδήποτε θέλω έναν extreme, να έχει δύο πόδια, να παίζουν όπως έγινε με τον ο Ενρίκη, με τον, πώς το λένε, με τον που αλλάξανε πλευρές. Ναι, ναι. Θέλω θες ακόμα έναν τέτοιο γρήγορο. Ναι, ένα δεύτερο Ενρίκη από τη δεξιά. Ναι. Και ένα τερματοφύλακα. Θες τερματοφύλακα. Δηλαδή δεκάρι δεν θέλεις. Δεν θέλω. Εγώ πιστεύω ότι. Ο Άρντα θα τη βγάλει. Ο Άρντα ακόμα δεν εγκληματίστηκε. Δεν εγκληματίστηκε. Ναι. Είναι το παιδί τώρα, δεν έχει ούτε ναι. 15-20 μέρες επί ναι. της ουσίας. Ξέρεις τι βλέπω εγώ Άρντα, ναι. Ξέρει πολύ μπάλα. Βλέπω το οικοδόμημα του ΠΑΟΚ. Έχει τόσο μπετόν, ας πούμε, και τα λοιπά, όπου η φοβερή μικρή όμη του Άρντα δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φαίνεται ότι για τον ΠΑΟΚ είναι φτερούγα. Έτσι φαίνεται. Πρόσεξε. Τώρα, αν το πάρει την μπάλα, ότι γνωρίζει από πολύ μπάλα, το έχει δείξει. Πιο πολύ μπάλα από τον Μπίζερβερ δεν γνωρίζει. Όχι. Να ξέρεις. Όχι. Αλλά έχει ένα καλό ο Άρντα, ότι είναι πιτσιρίκος. Ναι. Είναι πολύ πιτσιρίκος. Ναι. Ένα άλλο θετικό ότι. Η Αίγυπτος, όσοι στους Αιγύπτιους έχει πάρει ο ΠΑΟΚ, όλοι ήταν παιχθαράδες. Η Αίγυπτος. Βεβαίως. Όχι και όλοι. Όλοι ήταν παιχθαράδες. Όλοι δεν ήταν. Όλοι ήταν παιχθαράδες. Παιχθαράδες δεν ήταν. Όλοι δεν ήταν. Απαξάπαντες. Ο Μέγκας δεν θεωρούνταν παιχθαράδες. Απαξάπαντες. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει. Ναι. Ούτε εκείνος μαθήμε τον Μακτή. Είχαμε πάρει και έναν άλλον Αιγύπτιο. Ποιος ήταν. Τον Τολμά. Δύο είχαμε πάρει. Μακτή. Χασάνινες. Μπράβο, είδες πως δεν ήταν παιχθαράδες. Ο Σάμπριλες. Όχι. Ήρθε ο Μακτή με κάποιον άλλον ο οποίος δεν ακούμπησε καν ναι. Και του χρόνου ήρθαν 21. Εκείνο δεν το θυμάται κανένας. Ναι. Τι σου λέω, δεν ήταν άλλο. Εντάξει. Καμιά φορά και η χημεία. Εγώ λέω οι παίκτες που παίξανε στον ΠΑΟΚ και Αιγύπτιοι. Λοιπόν, σε βλέπει λοιπόν ο Σαμπίδης και του λες πρόεδρε, θέλω τερματοφύλακα κλάσεω. Οπωσδήποτε από τον Άσο ξεκινά, παίρνει τερματοφύλακα. Απ' την άλλη μεριά. Δεν πάει. Το ταβάνι ο Γλύκος εδώ δεν πάει παραπάνω. Τι άλλο θέλει. Οπωσδήποτε εξτρεμ και νομίζω θέλει και ένα backup του Κάνιας. Του Κάνιας. Ναι, τώρα και αν θέλει και έναν τέταρτο, πιστεύω. Στόπερ θα έπαιρνε ή δεκάρι. Στο δεξί μπακ, εγώ θέλω, διότι άμα χτυπήσει ο Μάτος δεν έχουμε άλλο δεξί μπακ. Όχι αριστερό μπακ, πρόσεξε. Δεξί μπακ. Δεξί μπακ. Ναι.
Ωραία. Μάνατζερ ράγκμπι, φίλε. Λοιπόν, Γιώργος, ακούω. Ναι. Ο Μασλαμάς πού είναι σήμερα? Δεν ξέρω. Πού είναι σε τηλέφωνο πήρε τίποτα. Μάριε, where are you? Σε ψάχνει ο λαός σου. Και να πω και κάτι. Μάλιστα. Στο 1-0, εκεί στις καθυστερήσεις, χάνει διπλή ευκαιρία ο Πάγου. Δύο ευκαιρίες σε ένα λεπτό. Και λίγη στο 8. Ναι, λίγη στο 1. Δηλαδή μπορεί να το κάνει εκεί που αργεί ο Κρέσπο να τη σουτάρει να το κάνει 1-1. Κρέσπο πώς θα το κάνει, με ανάποδο ποδάρι. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, τον πρόλαβε ο άλλος και τη βγάζει κόρνερ. Και στο κόρνερ πάλι χάνει την ευκαιρία. Δηλαδή μπορεί να είχε το ντέρμπι. Άλλη εξέλιξη. Ωραία, πολύ καλά. Γιώργος, ακούω, Γιώργο. Και αυτοί χάσανε. Μωρέ. Εντάξει. Το, ο Αϊντάρεβιτς δηλαδή χάνει ένα πράγμα που δεν χάνεται. Λοιπόν, εκεί στο 1-0 που την τρώει την τρύπα στην, που την τρώμε στην πλάτη της άμυνας στην μπάλα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Κοίταξε, ο Αφοίδιτς πίστεψε, ρε παιδάκι μου, ότι ο Ολυμπιακός είναι ακριβώς σαν την ΑΕΚ. Γι' αυτό χρησιμοποίησε ακριβώς. Δηλαδή, νόμιζε ότι οι μονάδες του Ολυμπιακού που δεν πατάνε καλά όπως είναι, θα είναι σαν και οι μονάδες της ΑΕΚ θα είναι έτσι. Η ίδια κοπιά. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτό που σου είπα για Κάνιας και για Κάτσε. Καλά έκανε και δεν του ξεκίνησε. Εγώ θα ήταν πιο σοφό αν ήθελε για μένα τον τρίτο χαφ, όπως λες, ή τον καθαρό χαφ, ναι, να πάρει τον Κρέσπο και να τον βάλει μπροστά το δύο σέντερ μπακ. Και να τον έχει μαζί με αυτούς τους δύο. Ναι. Και να βάλει αριστερά τον Λεόβατς. Αυτή ήταν η κίνηση. Συμφωνεί μαζί μου. Ναι, να τον βάλει τον Κρέσπο μπροστά. Μπροστά από τα δύο στόπερ. Ναι, ακριβώς. Ναι. Τα οποία θα και να θυσιάσει τον Τζάλμα, ο οποίος είχε πρόβλημα τραυματισμού και φάνηκε από την αρχή. Και να βάζει, και τον, να βάλει τον. Όχι. Ποιο να βάλει. 12 θα παίζανε. Τον Νουάρντα θα βάζει. Στα σώσου. Πάμε πάλι. Κάνιας εξάρι. Όχι, 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 όχι. Σαχόφ, η τριάδα των χαφ θα ήταν. Πες μου, εντεκάδα. Λοιπόν, Γλύκος. Αριστερά, Λέοβατς. Δεξιά, Μάτος. Δεξιά, Μάτος. Ωραία. Στόπερ, Μαλεζάς, όχι. Μαλεζάς και, πώς τον λένε. Κρέσπο. Όχι, Μαλεζάς και Βαρέλα. Βαρέλα. Σε ειδικό ρόλο τον Κρέσπο μπροστά τα δυο center back. Εξάρι. Ακριβώς. Ωραία. Σαχόφ και. Πώς τον λένε τον άλλον, Τσίμιροκ. Ναι. Δεν βάζει τον Τζάλμα κάμπος που έχει θέμα τραυματισμού. Βάρντα. Βάρντα. Ναι, από την από εκεί μεριά Ενρίκε και Πρίγιοβιτς. Καθαρό 4-5-1. Ναι. Το ξεκινάς. Καθαρό. Τους δένεις. Τους δένεις ακριβώς. Και μένει έκο, όπως λέει ο Τζόρνταν πολύ σωστά, από δυνάμεις. Ναι. Κάνεις τη μία αλλαγή το εξάρι σου. Βάζεις έναν γρήγορο και πιο ξεκούραστο εξτρέμ και πλευρά το μέσα μας. Λοιπόν, να πω κάτι. Ξεκινάω σφιχτά. Του δίνω το άγχος, του κλείνω το χώρο και όσο αν περνάει η ώρα. Αν θυμάσαι καλά, η ΑΕΚ είναι στο 1-0 που η ΑΕΚ δεν έπαιζε μπάλα, γιουχάρανε κάποια στιγμή. Ναι. Που στο 10 εναντίον 11 σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Επειδή μπορεί εσύ, φίλε, τώρα με το μήνυμα να είσαι και εσύ τη παρέα, θα σου πω κάτι για να ξέρει. Τη παρέα, γιατί. Αυτή τη παρέα που τώρα εντάξει, ξέρει. Αυτή υποστηρίζει το Γλύκο, ναι. Κοίτα την παρέα. Το Τζαβέλα και το Γλύκο παράδειγμα. Για να καταλάβει ο κόσμο. Παρέα ήταν ποιοι. Ο Τζαβέλα, ο Γλύκο και ποιο άλλο. Άκου τι, λέει τώρα. Άκου τι λέει τώρα. Ναι. Η άμυνα έφταιγε μόνο όταν ήταν ο Τζαβέλας. Ναι. Άραγε λοιπόν, μπορεί να είναι φίλος του Τζαβέλα ο τύπος. Ναι. Λέω κι εγώ τώρα. Ποιοι είναι η παρέα, εσύ δεν ξέρω, ρε παιδί μου, η παρέα. Υπάρχει Τζαβέλα, μια παρέα. Ναι. Άλλο τρίτο υπάρχει. Υπάρχουν κανένα δυο αγκαδάκια, θα φύγουν το καλοκαίρι. Τέλο, ποιοι είναι. Όχι, δεν χρειάζεται, ξέρω να πει. Δεν χρειάζεται. Πώ γιατί δεν λε. Γιατί δεν το πει. Δεν φοβάμαι καθόλου να το πω. Εγώ τι λέω και ότι κάνω. Το ξέρει ότι γίνεται. Δεν χρειάζεται να λέμε αυτά. Λοιπόν. Ναι. Τον Γλύκο, ναι, όχι τον Γλύκο, τον τερματοφύλακα τον πληρώνει για να τα πιάνει, όχι να μην, τα, να μην τρώει παραπάνω. Να πιάνει, να πιάνει. Είδατε τον αρώμα αυτόν τη Μίλαν. Έπιασε 15 γκολ. Ναι. Έτσι. Ναι. Δηλαδή τι να κάνουμε, τον αποθεώσουμε γιατί έπιασε άλλα τρία. Να ρωτήσω κάτι, ωραία τα λες. Καθίστε καλά, ρε παιδιά. Μισό λεπτό τώρα γιατί θα δώσει ευθύνη στον πρόεδρο. Όχι τον πρόεδρο. Εγώ λέω, έκανε το συμβόλαιό του και έκατσε πάνω στο συμβόλαιο. Ναι. Απλά πράγματα. Καλά, ναι, αυτό σωστά. Δεν κουνιέται στο δεύτερο γκολ, δεν κουνιέται. Τη βλέπει που πάει μπάλα μέσα. Έβγαλε ένα 4 μπορεί να σου πει ο άλλο. Δεν με νοιάζει, δεν κουνιέται. Πρέπει, είναι υποχρεωμένο να πηδήξει την αποκρούση. Μάλιστα. Αν δεν τη φτάσει, εντάξει, δεν τη φτάνει. Όχι όρθιο. Όχι όρθιο. Όπω με την Ξάνθη. Έτσι ακριβώ. Όπω και στο τρίτο γκολ. Υπεύθυνο. Και ο Μπρίκιτ όμω έχει φάει όρθιο και αρκετά. Όχι ένα τρίτο. Άκου, εγώ θέλω να είμαι τίμιο. Θέλει άλλο τερματοφύλακα. Θέλω να είμαι τίμιο. Το Μπρίκιτ δεν τον είδαμε σε 5 παιχνίδια συνεχόμενα. Αυτό κάθε εβδομάδα κάνει γκέλα και τον βλέπουμε παίζει. Σωστό. Άρα λε είναι down και πρέπει να μπει ο Μπρίκιτ. Πάει τελείω. Πρέπει να μπει ο Μπρίκιτ. Λοιπόν, να τελειώσω, να συνεχίσω. Λάθο είναι ίσω για μένα το πρώτο ματ που χάνει ο Πάοκ από τον προπονητή του. Δεν θεωρώ ότι έχει χάσει άλλο. Ναι. Είναι το πρώτο μάτς. Εντάξει, ναι, τρώει και την κάρτα, παίζει με 10, τώρα τον αλλάζει τα πλάνα. Σίγουρα, ναι, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το ότι φάνηκε ότι δεν υπήρχε συγκέντρωση, γιατί δεν μπορεί να τρως γκολ τώρα στο πρώτο λεπτό. Έλεος δηλαδή. Τώρα από εκεί και πέρα δεν έχουμε και πολλά πράγματα να πούμε. Εγώ δεν νομίζω ότι επηρεάστηκαν από το ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός στον Ατρόμητο. Λίγο πολύ είναι συνειδητοποιημένη η παίκτες του ΠΑΟΚ. Και ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός, έστω και με μισό βαθμό, γιατί είχε μεγάλη διαφορά, θα το παίρνει το πρωτάθλημα. Δεν είχε καθόλου μεγάλη διαφορά. Το θέμα ήταν. Το θέμα ήταν αυτή τη στιγμή ότι έπρεπε εμείς να δείξουμε χαρακτήρα και πρώτον να μείνουμε στο κυνήγι του Πανιωνίου και δεύτερον
Γιατί όχι να πετάξουμε την ΑΕΚ εκτός play-off. Δεν κατάλαβα γιατί η ΑΕΚ να είναι στα play-off. Αυτό. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε, πάμε παρακάτω. Βλέπουμε. Πάρα πολύ καλά. Βέβαια, Σάκο, Τζίμιροτ, Κρέσπο, κανένας από αυτούς δεν είναι δημιουργικός. Όχι. Όχι. Άμυνα θα παίζαμε μόνο, τι είναι η δημιουργία. Μόνο αν θα βγαίναν οι δύο πλάγοι, θα παίζαμε από τα πλάγια Ραπτόπουλη. Θα βγαίναν οι δύο πλάγοι μπακ από εδώ. Ναι. Και δεν θα είχαμε εδώ που ήταν ο Ενρίκε μόνος του και έκανε στο ένας με δύο. Θα βγαίναν από τα πλάγια. Ό,τι κάναμε από τα πλάγια θα γινόταν. Ναι. Καθόλου από τον άξονα. Δηλαδή, ο άξονα θα ανέβαζε το Λέοβατς και το Μάτος να κάνουν πλάτος. Θα έχει πιο κοντά τον Ενρίκε, πιο κοντά τον Ουάρντα. Μάλιστα, δεν νομίζω ο Κρέσπο μπορεί να παίξει. Αυτό είναι και πιο 3-5-2 με τον Ουάρντα δεκάρι και τον Ενρίκε με τον, πώς το λένε, τον Πρίγιοβιτς. Είναι πιο 3-5-2 αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να πει στον Κρέσπο τρίτο στόπερ. Ο Ενρίκε σου κάνει για δεύτερο φόρ, σαν τον Μπέλκα. Ο Ενρίκε, αν μου κάνει σαν δεύτερο φόρ. Ναι. Πώς έχεις πει για τον Μπέλκα, ας πούμε. Κοίταξε να δεις. Ο Μπέλκας έρχεται στον γκολ. Ναι. Δηλαδή, άμα είναι να πάρω εγώ έναν για να μου κάνει τη δουλειά που θα κάνει ο Μπέλκας, γιατί να τον πάρω. Τον θέλω εξτρέμ, δημιουργικό και σκόρερ. Δηλαδή τον θέλω και στη γραμμή, όπου τον Μπέλκα δεν μπορώ να τον έχω στη γραμμή. Γιατί ο Μπέλκας δεν έχει στοιχεία εξτρέμ. Καταρχήν είναι και μυαλό, δουλεύει το μυαλό του Ενρίκε. Δηλαδή εκτός από την γρηγοράδα που είναι. Είναι το μόνο μυαλό που δεν δουλεύει εκεί από τους 11, νομίζω εγώ. Γιατί ο Ενρίκε, θα σου πω κάτι. Ο Ενρίκε παίζει με το συνέστημα και όχι με τη λογική. Ο Ενρίκε μπορεί στη διάρκεια του παιχνιδιού που θα χρειαστεί να πάρει για 15 δευτερόλεπτα 10 ανάστασεις για να ξαναπάρει προσπάθεια, μπορεί να τρέξει σαν τον τρελό και να, όταν να γίνει προσπάθεια να μην έχει. Δεν έχει δηλαδή στο μυαλό του. Ναι, ναι. Ένας πιο χαζός Γκαρσία είναι ο Ενρίκε. Ναι. Είναι μέσα συναισθηματίας, παίζει για την ομάδα κτλ. Αλλά ο Ενρίκε, ναι, παιδιά, σήμερα έχει κάνει 2-3 φάσεις από αριστερά όπως βγήκε. Άλλο λέμε, δεν λέμε ότι δεν κάνει φάσεις. Όχι, άλλο λέω εγώ. Ναι. Σπαταλάει τζάμπα δυνάμεις. Σπαταλάει τζάμπα δυνάμεις, βρέσει Τζόρνταν. Γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί το μυαλό του το πότε θα πάρει αναπνοή και πότε θα φύγει. Δηλαδή, ο Σαγοράκης αυτό που είχε με τη τεράστια κατανομή δυνάμεων και πολλοί άλλοι παίκτες, ας πούμε, τυχαία είπα το όνομα Σαγοράκης για παράδειγμα, δεν το έχει αυτό. Μετά, όταν χάσει την μπάλα, δεν συμμετέχει ποτέ στο αμυντικό κομμάτι του ΠΑΟΚ. Είναι μπελάς. Είναι καρτάκια, ναι, ναι, δεν μαρκάρει τίποτα. Ποτέ. Εγώ δηλαδή αυτό που λέει, καλύτερα να τον έχω δεύτερο center forward σε ένα 4-4-2 σε ρόμβο ή σε ένα 3-5-2 παρά να τον έχω, ας πούμε. Και άμα είναι έτσι, ρε φίλε, γιατί να φάω τον Μπιτσίρικα, τον Μιστακίδη. Γιατί να φάω τον Μιστακίδη. Για ποιο λόγο να φάω τον Μιστακίδη. Εγώ τη μεταγραφή μου την κάνω αυτός να μου κάνει τη δουλειά του Μιστακίδη επί δύο. Κατάλαβες. Θέλω να μου κάνει τη δουλειά όπως κάνει τη δουλειά ο Πρίγιοβιτς. Μπορεί να τον κάνουνε πάνω στον Μιστακίδη, μπορεί να τον κάνουν. Στον Κλάους και τον άλλο τον. Μπορεί να τον κάνουν τρίτο παίκτη στη γραμμή, αυτό που λέω εγώ για μεταγραφή. Ποιον? Το Μιστακίδη. Δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν. Πιο αδικημένος είναι ο Μιστακίδης φέτος πάντως. Από άποψη συμμετοχών. Είναι πιο αδικημένος. Να πάμε στη μεγάλη νίκη του Άρη σε μετοχή σε. Από άποψη συμμετοχών θεωρώ και πιστεύω ότι είναι ο Μπρίγκιτς ο πιο αδικημένος, διότι πήρε πρόκριση το παιδί μέσα στη Φλωρεντία. Με τη Φιωρεντίνα και δεν του δώσαν το δικαίωμα να παίξει κάποια παιχνίδια μπροστά του που τα είχε, ας πούμε. Για να δείξει. Μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι ο Ίβιτς, Σέρβος, θα αφήσει το Σέρβο έξω για να βάλει τον Έλληνα που δεν τραβάει, αν πίστευε δηλαδή. Ότι μπορεί να μην το βλέπει, ρε φίλε. Τι δει δηλαδή. Μου λες ότι ο Ίβιτς βλέπει ότι ο άλλος μπορεί και δεν τον βάζει. Και να σου πω και το άλλο. Αφού καθάρισε την παρέα. Καθάρισε το μεγάλο. Αμπράβο. Γιατί δεν καθάρισε τον γλυκό. Λέμε εγώ τώρα. Αυτή τη σκέψη κάνω. Η παρέα με μία δεν καθαρίζεται, διότι μετά μπορεί να αλλάξουν οι στόχοι. Πώς είναι η παρέα. Σου λέω εγώ τώρα. Παρέα ποιος είναι άλλος. Ο Κίτσιου. Λέω εγώ τώρα. Ο Κίτσιου που τον έκανε Ζαβέλα. Αν η παρέα είναι μεγάλη. Ποιος είναι ο Κίτσιου. Λέω εγώ δεν είπα για Κίτσιου και για τέτοια. Ο Κίτσιου ήταν φίλος με τον Ζαβέλα και έκανε το συμβόλαιο. Δεν έκανε. Φίλος με τον Τζαβέλα. Ο Κατσουράνης ήταν. Ποιος. Φίλος με τον Τζαβέλα ήταν και ο Κλάους. Το Κλάους. Ο Κουλούρης ήταν και ο Πέλκας. Τι είναι αυτή τώρα, η ύποπτη είναι. Αυτό λέω εγώ τώρα. Αυτό λέω και εγώ. Είναι ο Κίτσιου ύποπτος ο Τζαβέλα. Ο Αθανάσιος Διάκος. Εσύ τα λες, εγώ τα λέω. Τι κέφια για αυτό σήμερα. Ναι. Κερδίσαμε και φάνταστε. Εγώ λέω το καλοκαίρι θα γίνει ένα ξεσκαρτάρισμα. Άσε με τώρα. Απλώς θέλουμε στη θέση άσο, στη θέση ένα, θέλουμε οπωσδήποτε από εκεί να ξεκινήσει έναν τερματοφύλακα βασικό. Επιπέδου Ρομπέρτο. Ναι. Επιπέδου Ρομπέρτο θέλουμε. Πώς θα γίνει τώρα. Λοιπόν, εγώ του λέω το Σαββίδι αν ακούει. Γιωργάκη. Προφανώς ναι, αυτό κάνει. Γιωργάκη, δεκάρι. Ο Άρτα δεν σου βγαίνει. Ο Τζάλμα Στίλτον. Και κάνει και εκεί μια μεταγραφή. Δηλαδή οι μεταγραφές σου. Οι μεταγραφές σου είναι τερματοφύλακα. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Ναι. Δεκάρι. Εξτρέμ. Και ένα μυστικό.
Δεν νομίζω αμυντικό χαφ. Τότε θα πάρει ένα δεξί μπακ. Δεν νομίζω. Μπακ. Ξέρεις αν το πεις να πάρει. Να φέρει ο Κοντρέρας από τη Χιλή, ένα Κοντρέρας 30 χρονών, με ένα 82, ξέρω εγώ, με μυαλό, να κατεβάζει την μπάλα η ηγέτη. Θες Κοντρέρας με μυαλό από τον Κοντρέρας. Γιατί έμαθα από τη Χιλή θα φέρετε παίκτες. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι θα τα μανατζάρει τα πράγματα ο Κοντρέρας. Και κάτι άλλο πριν πάμε στις άλλες ομάδες. Ναι. Το πιστακίδι το βάζει οχτάρι. Ναι, ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ και καιρό σας λέω ότι ο Ελευθεριάδης θα παραιτηθεί. Ποιος είναι ο Ελευθεριάδης? Ο υποψήφιος πρόεδρος της ΕΠΟ. Δεν το είπα εγώ προχθές την προηγούμενη, εδώ και καιρό σας το λέω. Τι έγινε, χόρτασε. Θα τον φάνε λάχανο και στην Πιερία. Πάει το σύστημα, τελειώνει. Έπεσε χρήμα. Το σύστημα τελειώνει. Τελειώνει. Τσουνάμι λοιπόν, όλοι οι άλλοι είδαν ότι πάτωσε το ποδοσφαίρο. Και έρχονται πλέον με την κάθαρση του ποδοσφαίρου. Κάθαρση. Αλλά βεβαίω. Λοιπόν, ταχτήκαμε με την κάθαρση του ποδοσφαίρου για να τελειώσω. Ναι. Πού είναι ρε φίλε ο δικός σου που τον στήριζε η ομάδα σου? Ο δικός παρετήθηκε. Ποιο? Κλάψα. Ποιο? Λοιπόν, κλάψα, κρίμα και στο δήμαρχο εκεί πέρα της Κατερίνης στο Χιονίδη. Χιονίδη έγινε ρόμπα κι εσύ. Ρόμπα έγινε. Τι έγινε, πες, τι έγινε. Στήριξε τον Ελευθεριάδη στην παρουσίασή του ναι. και είπε, εκβίασε και τα σωματεία εκεί πέρα. Ποιος, ο δήμαρχος. Ο δήμαρχος. Καραντίνα. Δεν μιλάω με σένα, βρε, τα γαρουπάγια τώρα. Να μην κουρέψω λίγο, βρε, τώρα. Να πάω να κουρέψω. Άντε, βρε, τώρα. Πάλι στο YouTube πρώτες κουρές. Λοιπόν, πρώτη φορά είδα εγώ λοιπόν. Μπορεί να πήρε γραμμή από το κόμμα, δεν ξέρω. Ποιο είναι το κόμμα? Είναι της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος αυτός ο δήμαρχος και μπορεί να πήρε. Αν το κόμμα λοιπόν, για άλλη μια φορά το λέω, δεν γνωρίζει τι έκανε εκεί πέρα ο δήμαρχος, πρέπει να τον στείλει, να τον παραιτήσει. Βεβαίως. Εμείς είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Διότι. Κάτσε, τι όχι, εγώ δεν είμαστε τίποτα. Ο Ιβάν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Άσε τώρα, ρε, αυτό που λέει. Κάτσε να μάθει. Άσε να μάθει να ακούει. ΣΥΡΙΖΑ. Άμα τα ακούει, να μάθει. Δεν επιτρέπεται δήμαρχος λοιπόν να στηρίζει κάποιον. Συγκεκριμένο έτσι και ο άλλος από εκεί είναι. Ναι. Και ο άλλος από την Κατερίνη είναι. Έπρεπε και τους δύο λοιπόν άστα, ρε, να τους ευγηθεί κανένα. Πήραμε την Κατερίνη τώρα πίσω πάνω. Είπε λοιπόν αυτός ο κύριος ότι θα όποια σωματεία δεν το ψηφίσουν τον κύριο Λευθεριάδη θα το πληρώσουν ακριβά. Ναι. Θα τους κόψει το ρέμα, θα τους κόψει το νερό κλπ. Ο δήμαρχος το είπε. Ναι. Τελείωσε. Πώς το λέει το δήμαρχο? Χιονίδης. Χιονίδης. Να κάνω τώρα μια ερώτηση. Ναι. Στα ίσια. Χιονίδης του πάω. Επειδή αυτή είναι με τα λεφτά, έσκασε ο Σαββίδης κανένα αμαρούδι. Δεν ξέρω ρε φίλε, εγώ βλέπω και να το ρωτάω. Καλά ψυχήθηκα με αυτό. Ας σου πω κάτι. Γιατί εσύ, αφού το έχεις εσύ. Τον εχθρό το χτυπάς στην έδρα του, στο σπίτι. Στην έδρα του. Έτσι δεν είναι. Εγώ λοιπόν εδώ και μήνες λέω ότι και την Κατερίνη την Πιερία θα τη φάνε. Φυσικά, κάνα δυο νομί, τρεις ήταν στην Ελλάδα που είχαν τα αρχηγεία αυτά. Ο Καραμελίδης από την Ιμαθία, η Πιερία μαζί με τον Παυσανία τον Παπα-Νικολάου. Με τις στημένες τις κάμερες και λοιπά εκεί πέρα στην ΕΠΟ μέσα που τα κάνατε μαντάρα όλα το ποδόσφαιρο το διαλύσατε και έχεις εδώ τον πιγκουίνο να σου λέει 42 πήρα, κατάλαβες. Είναι απλά τα πράγματα. Τρία Καραγκιόζη. Καραγκιόζη και φαίνεσαι. Καραγκιόζη. Έτσι επίπεδο. Πάμε στον καφέ την αλλού. Επίπεδο. Γελάει τα γράφουν. Ναι, να γελάει. Βγαίναν οι οπαδοί σου, οι συνοπαδοί και σε κράζανε. Να γελάνε. Καϊβάνι, ξύπνα. Στοπ. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό και μετά για Άρη και ό,τι γουστάει. Μα πως θέλει και... Όχι, πες με. Για τον Άρη, δεν έχω... Όχι, όχι, Ολυμπιακό, Ολυμπιακό. Να μην ακούμε τις ίδιες μπαρούφες. Πες μου τώρα. Τσόρι, center for. Με Φορτούνη δεκάρι, Μαρίνα αριστερά, Ανδρούτσο δεξιά. Αυτή τη τετράδα τον απόβολε αυτός. Λοιπόν. Ναι, για πες μας. Καταρχήν. Η 24η αγωνιστική ήταν αποκαλυπτική. Ναι, γιατί? Δηλαδή, ναι. Η πολύ μεγάλη ομάδα που έπαιζε την μπαλάρα και τα λοιπά, ναι. μέσα στο ΆΚΑ ήταν φάντασμα. Ναι. Φάντασμα. Και εσύ κότα ήσουν εκεί. Κότα είσαι και φαίνεσαι. Ήσουν κότα εκεί. Κότα είσαι και φαίνεσαι. Έκλαιγες και εδώ. Κόφτο, ναι. γιατί ακροαματικότητα από μένα δεν παίρνει. Εγώ να πάρω από αυτήν. Έτσι, το καφριλίκι αλλού. Γελάν μέσα να πω και να πάρω από αυτήν. Πίσω το καφριλίκι, άσε με να μιλήσω. Ρε, τώρα, δεν τώρα, σε διέκοψα. Να μην πεις εσύ, ρε, δεν πώς, σε διέκοψα. Εσύ διέκοπτε συνέχεια. Δεν σε διέκοπτα. Διέκοπτε. Άντε. Λοιπόν. Για πάμε, λοιπόν. Ήταν αποκαλυπτική γιατί είδαμε ένα φάντασμα του ΠΑΟ. Το οποίο φάντασμα ήταν και στα πρώτα 30 λεπτά στην Τούμπα, αλλά δυστυχώς είμαστε ανίκανοι, ενώ η ΑΕΚ ήταν ικανή, να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που της έδωσε. Επίσης, εμένα δεν μου πέφτει λόγος γιατί δεν μιλάω για άλλες ομάδες. Το είδαμε γι' αυτό. Αλλά θεωρώ για το Γλύκο την όποια επίθεση άδικη, γιατί το παλικάρι κατέβασε όπως και στο Καραϊσκάκι 4-5 σίγουρα γκολ. Το δεύτερο γκολ, για όσους ξέρουν από μπάλα,
Η μπάλα ήταν σε ένα ύψος 3 μέτρων και σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από αυτόν. Εντάξει, λοιπόν, και από εκεί και πέρα τώρα ο καθένας μπορεί να λέει: εγώ εύχομαι να βρούνε καλύτερο δερματοφύλακα από αυτόν για να βλέπουμε και καλύτερο θέαμα. Ναι. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό αμυγός. Πάμε. Εντεκάδα. Ο Ολυμπιακός κατέβαζε μια ενδεκάδα. Περίεργη λίγο. Από αυτή τώρα, θα τα απαντήσω όλα. Ναι, τα έχω εδώ. Ναι. Από αυτή την οποία εγώ τόσο καιρό φώναζα, βλέποντας την ήττα στη Λάρισα από αυτό τον αιμονικό προπονητή, τον Τύρανο, σε εισαγωγικά, ο οποίος έδειξε ότι η ομάδα εκτός των άλλων έπασχε και από ασφυξία. Λοιπόν, η ομάδα κατέβηκε και είχε τον Τζόρι Ντομίγκες, ο οποίος είχε να παίξει ο άνθρωπος 3 μήνες και 7 μέρες. Είχε τον Καμπιάσο που μετά τον γκολ που έβαλε στην Ελβετία με τη Young Boys τον είχε εξαφανίσει. Ναι. Είχε σήμερα στην ενδεκάδα ένα νεαρό 19 χρονών που έτρωγε σίδερα, αντάξιος του ηρωικού ονόματος που φέρει, τον Ανδρούτσο. Επίσης, είδαμε ότι και ο Μαρίν μπορεί να προσφέρει και σαν δεκάρι και σαν εξτρέμ. Εξτρέμ έπαιξε. Ορίστε. Εξτρέμ έπαιξε. Εξτρέμ έπαιξε. Είδαμε πόσο καλό σέντερ μπακ είναι. Ο Ρέτσος. Όχι ο Ρέτσος. Ποιος? Ο Αλγερινός. Ντακώστα. Ο Ντακώστα. Ο οποίος έκοβε, έβαλε γκολ, σταμάταγε όλες τις φάσεις, μας έσωσε και από μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, έκοβε και γύρω, έψινε και σουβλάκια, έπλαινε και τα πιάτα. Τα κανόλα δηλαδή. Τα κανόλα. Μάλιστα. Λοιπόν, η ενδεκάδα σήμερα της έλειπε. Ο Μποτία που κρατήθηκε για την Μπεσίκτα στην ομάδα των Μογγόλων που έχουν καταλάβει την Κωνσταντινούπολη, δεν το ξέρω. Ο Φιγκέιρας δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ήταν μέσα. Δεν μπορώ να πω 15 πώς θα παίξουν. Όχι, λέω, γιατί είχε τον Μπαρέδε σήμερα στην δεξιά, ο οποίος ο άνθρωπος δεν έχει δέσει ακόμα στον Ολυμπιακό και από εκεί είχαμε παιδική χαρά. Ο Ολυμπιός έκανε ζημιά, είχε, ναι. Παιδική χαρά. Εγώ τα λέω όλα, δεν χαϊδεύω αυτάκια. Λοιπόν. Στον πρόεδρο είσαι κοντά μόνο. Επίσης, Ιορδάνη Κόφτο, έτσι. Στον πρόεδρο είσαι κοντά. Μάζεψε την κοιλιά σου εκεί πέρα, καημένη. Κοντάρα είσαι στον πρόεδρο. Μάζεψε την κοιλιά σου. Τι λέει. Σου δίνει και χαρτζηλίκι. Άντε, βρε καρακιόζη. Εσύ μας είπες ότι έπαιρνες τηλέφωνα κάτω. Εγώ δεν τα είπα αυτά. Σταμάτα. Βλάκα είσαι και φαίνεσαι. Αφού δεν ξέρεις γράμματα, ρε κορό. Εσύ τι πουτά μας είσαι, τσόπα. Χαϊβάνι, πάντα μας. Άντε πάλι. Άντε ρε, για το κορδιό σου εκεί πέρα καημένε. Άμπαλε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι η ομάδα δεν έχει καθαρίσει τίποτα. Το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει. Λάθος έχουν αντιληφθεί ορισμένοι. Ακόμα φοβάται. Εγώ έχω υπόψη μου ότι μια ομάδα που αντί για το εθνόσημο φοράει τα αστέρι του Δαβίδ, μήπως τις καθίσει ο ΠΑΟΚ, τις καθίσουν εδώ, τις καθίσουν εκεί και αντιθέτως με εμάς έχουμε παρατράγουδα. Λέω μήπως. Λέω μήπως. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγρήγορση, συγκέντρωση, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πρέπει οπωσδήποτε να μην χάσουμε από τον Παναθηναϊκό, να μην χάσουμε, δεν θα κερδίσουμε, να μην χάσουμε. Ο Πανιώνης παίζει με εμάς. Ότι ο Ολυμπιακός πλήρης από τον Παναθηναϊκό που έχω δει. Φέτος ο φίλος ο Μελισανίδης το έδωσε στο πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Ο φίλος σου το έδωσε. Αυτό. Μισό λεπτό, sorry λίγο, να το θυμηθούμε, γιατί όταν ο Σαββίδης δεν έδινε τα μάτια στον Παναθηναϊκό, λιδωρούσες. Ο κύριος λοιπόν τη συμμαχία γιατί δεν το λιδωρείς, που έκοψε βαθμούς και από τον Πανιώνιο και από μένα. Τι να κάνουμε. Όχι, τον κύριο Ραπτόπουλο λέω. Όταν ο Σαββίδης δεν έδινε τα μάτς στον Αλαφούζο. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Δεν έδινε μάτς στον Αλαφούζο, μας έλεγες πού είναι η συμμαχία. Έτσι δεν λέγατε. Όχι, εσύ τα έλεγες αυτά. Και σου λέω λοιπόν ο κύριος Μελισανίδης, γιατί δεν λες κάτι για τον κύριο Μελισανίδη όπου. Που δίνει το πρωτάθλημα στον κύριο Μαρινάκη κόβοντας βαθμούς με τη λογική σου που εγώ διαφωνώ και από τον Πανιόνιο και από μένα. Δεν έπρεπε να στείς τα πόδια, να κατσαχάσεις. Γιατί δεν έχει εξασφαλίσει, θα σου πει την πεντάδα. Πάμε πάρ' το κύπελλο. Πού να ξέρει ότι θα. Τι να κάνει. Πάμε πάρ' το κύπελλο. Και δεν το πάρει. Μπορεί να παίξει Ευρώπη, μπορεί να παίξει με τα χρέη που έχει. Ποιο, η ΑΕΚ. Ναι. Πώς δεν μπορεί. Καλά. Για πάμε παρακαλώ. Όλο τυχαίω θα αποκλειστεί πριν τα playoff. Ναι, τελείωσε. Ναι, γιατί... Όταν δεν φταίει στον γκολ. Μιλάμε 7 λεπτά. Δευτερόλεπτο λίγο. Όταν δεν φταίει στον γκολ ο τερματοφύλακας, δεν μπορώ να τον κατηγορήσω. Πρέπει να προσπαθήσει όμως να το δούμε. Αυτός κάθεται όρθιος και τη βλέπει την μπάλα που πάει μέσα, ρε παιδιά.
Έλα βρε τώρα, σε είπαν ότι είχαν πάρει με τον Ζαβέλα και τον έχει βάλει. Έλα ρε λοιπόν, τώρα με είπαν εκεί. Εγώ θα σας ρω και εσείς θα ακούτε βρε, τι με είπανε τώρα. Λοιπόν, και εμείς δεν τους είδαμε τώρα. Μεταξύ μας έβγαλε όμως πολύ πράγμα. Έβγαλε πολύ πράγμα. Λοιπόν, για λέγε, το ρεζουμέ είναι ότι το καλοκαίρι η ομάδα πρέπει να ενισχυθεί, να έρθουν πίσω και οι δανεικοί σαν τον Μπάρντο, γιατί δεν έχουμε τέτοιο παίχτη, δεν έχουμε ούτε καν σαν τον Ντοσεβί. Λοιπόν, να συγκεντρωθούμε, κύριε Πρόεδρε, αφήστε τις τηλεοράσεις και τα κανάλια να τα κάνουν κάποιοι άλλοι, δεν ξέρω ποιοι. Ναι. Και εσείς ασχοληθείτε όπως κάνετε όλα τα χρόνια με την ομάδα για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Γιατί αυτοί που σας αντικατέστησαν σε εισαγωγικά δεν μπορούν. Mm. Αυτό μου δείξανε εμένα. Ναι. Η ομάδα μαζί με, από τον Μπέντο ξεθεμελιώθηκε και δώσαμε δικαιώματα. Η ομάδα όπως ήταν πέρυσι ήθελε 2-3 παίχτες και τελειώσαμε. Από εκεί και πέρα όλα αυτή η αναταραχή που έγινε δεν θα μπορέσω να την καταλάβω. Ποτέ. Κριτική κάνει. Λοιπόν, μπράβο. Από μπράβο. Εδώ και πέρα συγκέντρωση, στόχοι, δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ η μογγολική ομάδα της Κωνσταντινούπολεως. Με ενδιαφέρει το πρωτάθλημα σίγουρα. Μην τους κράζεις γιατί οι πρόεδροι είναι φίλες. Στο κύπελο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αναλόγως της κληρώσεως. Τέλος. Τέλος. Θέλω να πω στον κύριο αυτόν που ήρθε εδώ και μας έκανε τον προπονητή, να μην ξαναπεράσει ούτε από τον ελληνικό εναέριο χώρο. Αν τον πάρουμε χαμπάρι θα τον κατεβάσουμε κάτω με τα χέρια. Τέλος. Ναι, τι. Θα θέλεις δηλαδή να τον δεις προπονητή σε καμιά άλλη ομάδα του αντιπάλου σου. Αμήν Παναγία. Άρα λοιπόν τι να μην περάσει από τον Ιωάννη. Ξέρει καταρχήν ότι ο πρόεδρο είναι φίλο με τον πρόεδρο τη Μπεσίκτα, το γνωρίζει αυτό. Όπα. Δεν θα το διαφέρει. Γιατί πράει την Μπεσίκτα. Είμαι Έλληνα. Είναι πολύ φίλο. Είναι Μογγόλοι. Ναι, άμα ο πρόεδρο είναι φίλο με τον πρόεδρο. Για μένα είναι Μογγόλοι. Κοίταξε τώρα. Μογγόλοι. Κοίταξε Μογγόλοι, άκουσε με. Κόλλησε ο πρόεδρο με τα λιμάνια. Μπορεί να γίνει φίλο με τον κοντρό. Εγώ δεν κράζω. Δεν υπάρχει. Μογγόλοι. Δεν υπάρχει. Δεν πας τώρα να κάνεις πόλεμο τον εχθρό και να γίνεις φίλος με τον εχθρό. Σε άλλη επιχείρηση και άλλη επιχείρηση. Τελικά είναι φίλοι αυτοί. Όλα αυτά γίνονται για από εκεί το παιχνίδι με τον παπά. Ναι. Πώς τώρα να γίνουν φίλοι δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν είναι μυαλό να το καταλάβω. Γιατί να μην γίνουν φίλοι. Γιατί να γίνουν φίλοι. Εδώ στη δημοσιογραφία. Αφού μπορεί να τα πάρει μόνο του γιατί να γίνουν φίλοι. Τι φίλοι. Οι άλλοι θέλουν συνένεση. Όχι για τα λιμάνια λέω. Α, μήνυμα. Το ότι παίζει ο Γλύκος κύριε Ιορδάνη νομίζω ότι άλλο το αποφασίζει και όχι ο ίδιος. Αυτό ο άλλο νομίζω ευθύνεται περισσότερο. Αυτό ο άλλο. Εγώ λέω την αγωνιστική εικόνα του Γλύκου. Στοπ! Πάμε αυτό στον Αριανό. Πήγε Χαριλάου. Ναι, ρε, καλό. Ποια θύρα. Τρία. Τι σου είπαν. Τίποτα. Σε γνωρίζανε. Δεν ξέρω, δεν ασχολούνται. Δεν σε γνωρίζανε. Δεν ασχολούνται. Είσαι χαμηλών τόνο. Δεν είσαι σαν τον Μπουγάτσα. Είσαι πιο χαμηλών τόνο. Ήρεμα είναι τα πράγματα. Δεν είναι όπως τα έχει. Θύρα τρία, πόσο κόσμο είχε. Γενικά το γήπεδο να είχε καμιά 4.000. 4.000 είναι πολύ καλά. 4.000 κόσμο, 3 ώρα το μεσημέρι, Κυριακή, με Άρη, Τρίτο, είναι πάρα πολύ καλά. Στήρα 3 το εισιτήριο πόσο είναι. Δεν ξέρω, διαρκείας. Διαρκείας έχεις. Ναι. Είναι άπλας. Τι είδες. Τι άπλας, 55 ευρώ το διαρκείας. 55 ευρώ. Εντάξει, στην Κρυθιά έχει 60. Λοιπόν, είχαμε μιλήσει ότι χρειαζόμαστε στο δεύτερο γύρο το 16-16, έχει γίνει τώρα 13-13. Καλά είσαι. Λοιπόν. Έχασε και από όλο δύο πόντι. Θα αναφερθώ προς το τέλος και σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Λοιπόν, η εμφάνιση του δευτέρου ημιχρόνου ήταν πάρα πολύ ανησυχητική για το λόγο ότι είδαμε προβλήματα φυσικής κατάστασης πολύ σημαντικά. Μετά είδαμε το... ότι η ομάδα έμεινε από δυνάμεις, ότι μας πήρε το κέντρο ο Κισαμικός και μας έπαιζε, ας πούμε, μας έκανε κατοχή μπάλας ο Κισαμικός και οι παίχτες μας ο ένας έπιανε τη μέση του, ο άλλος έπιανε τον προσαγωγό του. Ο άλλος, ξέρω εγώ, έπιανε τέλος πάντων τη μέση του. Παίρνουμε εντεκάδα. Λοιπόν, εντεκάδα. Ξεκίνησε τον. Λοιπόν, δεξιά πίσω είχε Τζανακάκη, τερματοφύλακας Διούδης. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Χαριτονίδης με τον. Πώς το λένε, Μόρτο. Τον Πορτογάλο. Σόουζα. Αριστερά. Αριστερά ο Τσουμάνης. Καλός ο Τζουμάνης, καλύτερος από τον Καράμπελα. Πολύ καλύτερος δημιουργικά. Πίσω έκανε τρύπα. Πάρα πολλές εφόδους. Πίσω έχει θέμα στο ένας μέναν. Πίσω. Έχει θέμα στο ένας μέναν. Είχαμε δηλαδή κενά. Δεν κόβει ούτε με βάλει. Αμυντικά. Ναι, αμυντικά έχει θέμα. Χαφ. Πιτού Γκαρσία. Λοιπόν, χαφ. Εκεί είδα ένα μπέρδεμα. Δεν είχαμε καθαρό δεξί εξτρέμ.
Γιατί? Στο σχημα... Δεν ξέρω, δηλαδή, εγώ δεν το κατάλαβα το σχηματισμό. Ναι. Από τη μία μεριά έπαιζε από τα αριστερά Μπαργκάν και Χαφ είχε Ανάκουγλου, Παυλίδη, Τάτο και. Ναι. Λοιπόν, δεν είχαμε καθαρό δεξί εξτρέμ. Δηλαδή, μια έβγαινε ο Τάτος, μια έβγαινε ο Ανάκογλου. Λίγο περίεργο το σχήμα. Και μπροστά ο Ήλις. Πάρα πολύ καλό στο πρώτο μήχρονο. Πάρα πολύ καλό. Ναι. Λοιπόν, πάλι πρέπει να χρειάζεται, δηλαδή. Ναι. Χρειάζεται πολλή δουλειά στο θέμα τη φυσική κατάσταση. Άμεσα να γίνουν εργομετρικοί έλεγχοι για του περισσότερου παίκτε. Να κοπεί το whisky. Φίλο ο Αναστόπουλο. Πήγα στη Βέρεια προχθές, με κάναν παράπονα όλοι εκεί πέρα. Και... Ο Καρίδας είναι από εκεί. Γιατί το Καρίδας. Ο Καρίδας. Όλοι είναι υπέρβαροι. 5-6 κιλά παραπάνω είναι από το κανονικό. Ε, τι φταίει ο Αναστόπουλος. Ποιος φταίει. Ποιος φταίει. Ναι. Τα σάντουις που τρώνε. Ποιος φταίει. Ρε, φταίει. Πλάκα μας κάνει. Δεν υπάρχει Αναστόπουλος προπονητής, παιδιά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. 10 διπλάσια έκανε. Εμένα. Μουα... Για άλλο ο κόσμο να πούμε τον Άρη τώρα. Δεν υπάρχει. Για τον Άρη μιλάμε. 17 ομάδες. Αν έχει κάποιε ελπίδε ο Άρης για να βγει, είναι με τον Κωνσταντόγλου τώρα. Καλά που έφυγε ο Αναστόπουλος. Όχι, εγώ μιλάω αντικειμενικά. Ρωτήστε τον Καρίδα του γυμναστή. Όλοι είναι υπέρβαροι. Ρωτήστε τον. Καλά, εντάξει, ο Καρίδα θα κοιτάξει. Μετά πάνε στη Βέρεια προχθέ. Έλα, τον Καρίδα τώρα. Ποιο κάνει τον προπονητή 4 γκολ από την άξια ένα μικρόνο εφαγιά. Τον Καρίδα τώρα. Είναι ευτύχημα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο. Είναι ευτύχημα ότι τα δύο μα που ακολουθούν είναι, ας πούμε, θεωρητικά, πάντα θεωρητικά, εύκολα μέσα στην Καλονή και εντός έδρας με τον Πανελευσυνιακό, που σημαίνει ότι η ομάδα έχει χρόνο και ο προκαινούριος προπονητής να δουλέψει στο θέμα της φυσικής κατάστασης. Δεν έχουμε άμεσα κάποιο δύσκολο παιχνίδι όπως είναι στα Τρίκαλα ή στην Κρήτη με τον Όφη. Οπότε πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Κωνσταντόγλου αυτό το χρόνο για να δουλέψει πάρα πολύ στο θέμα της φυσικής κατάστασης, γιατί η ομάδα έχει μεγάλο πρόβλημα. Όλο το γήπεδο στο τέλος γιούχαρε. Ναι. Με αυτή την εικόνα που είδε. Γιούχαρε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, γιούχαρε. Έλειξε το παιχνίδι γιατί πάλι βγάλαμε χτυκιό. Μάλιστα. Για να πάρουμε ένα παιχνίδι. Μάλιστα. Λοιπόν. Το πλάν B ποιο είναι, αν δεν βγείτε. Πλάν B, μία είναι η δικαστική υπόθεση με την άλλη. Άσυλα, χαμένη. Αν πάει στο αρχείο αυτή, πώς τη βλέπεις τη δουλειά. Αν πάει στο αρχείο. Χαμένη. Τι εννοείς, δηλαδή, να μην εκδικαστεί. Πάει στο αρχείο, ναι. Δεν, τίποτα. Όλα είναι εντάξει. Αν δικαιωθεί η Λαμία, μετά. Βλέπεις τι γίνεται με ομάδες που ενδεχομένως δεν μπορούν να σταθούν στην άλλη εθνική και ίσως πέσουν λόγω χρόνου ή λόγω μια διοδότηση. Αυτό. Ένα άλλο πλάνο. Το Ρινάκι. Λοιπόν, και δύο λόγια για το Μάσο Σαββάτου που είδαμε. Άλλο ένα θέατρο του παραλόγου με ομάδες που αγωνίζονται εναντίον των δύο πρώτων. Δηλαδή, είδαμε κάποιους παίχτες του Πανηγυάλιου να κάνουν τα πάντα για να πάρει το μάτσο ο Απόλλωνος Σμύρνης. Ο ένας αποβάλλεται σε μια αστεία φάση και ο άλλος σε μια σέντρα με μια λόμπα που έρχεται από το Θεό. Σηκώνει το χέρι του να κάνει καρφίλες και παίζει βόλι για να δώσει πέναλτι στη Σμύρνη. Ευτυχώς δεν ήταν όλοι οι παίχτες Πανιωγιαλίου σε αυτό το γκρουπ και ο τερματοφύλακας και επιτέλους έχασε αυτή η ομάδα βαθμούς που έπρεπε να έχει χάσει πάρα πολλούς μέχρι τώρα. Στον Πανιωγιαλίου θα χάσετε και εσείς. Βασίλη, ναι. Αυτός πρέπει κάτι να έχει εναντίον της μπάρας και πήγαν τη χαστουκίσει. Μην τον μπορεί. Μπορείς. Ναι. Γιατί βλέπουμε να. Άστε τα κλάματα, ρε Αργιανή. Καλά, ρε Αργιανή. Καλά, βλέπουμε τώρα. Πολεμήθηκε πιο πολύ από το σύστημα. Όπως ήταν ο Απόλλων Αθηνών. Που το ρίξανε, που ήταν με Λόρι Σάντζετ. Έπεσε καλή μπάλα. Το ρίξανε οι γάβοι του. Παλιά στα φίλια. Παλιά στα φίλια αυτά. Τώρα αλλάξαν τα ιδιοκτησιακά. Το Απόλλων το είδε στο παιχνίδι. Το είδα. Ρε Τζόρνταν. Λεφτά έχετε, ρε. Τίποτα δεν έχω. Διόδια έχετε να πληρώσετε. Λεφτά δεν υπάρχουν. Ε, άμα δεν έχει λεφτά δεν ανεβαίνει. Τι ψάχνει να βρει. Αν άλλο θέλει 15.000 για ένα παιχνίδι, εσύ τι για να πάει τα διόδια πούμε, να περάσει. Λοιπόν, θεωρητικά με το μείον 6 πίσω από τον Απόλλωνα Σμύρνης ναι. Είναι μία ήττα του μέσα στη Λαμία ναι. Και να τον πάρουμε και στο Χαριλάου. Αυτή τη στιγμή. Τέλειος. Κάνε όνειρα. Ας τον Απόλλωνα Σμύρνης. Στη Λαμία κυνηγάς. Ο Απόλλωνα Σμύρνης είναι πολύ χειρότερη ομάδα και στο έχω πει. Εγώ, η Λαμία είναι η καλύτερη ομάδα. Εγώ για άλλη μια φορά δηλώνω εδώ πέρα ναι. Ότι η μία ομάδα που θα βγει σίγουρα ναι. Από το καλοκαίρι το λέω έτσι. Είναι ο Απόλλωνα Σμύρνης. Ψάχτε το. Και εγώ σου λέω αν βγω στη θέση, θέση κάποιου θα είναι το Απόλλωνα. Μπορεί να έρθει ο Απόλλωνα να σε κερδίσει εδώ μέσα. Στο, τελείωσε. Έχουμε κάνει άλλο κοινωνικό γεγονός. Τον είδε στον Όφη σήμερα τι έκανε. Έχω να πω κάτι ακόμα για την ομάδα. Ναι. Να δώσουμε συγχαρητήρια στα τμήματα πόλου του Ολυμπιακού που είναι στις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Δεν βρήκα. Και στους άνδρες και στις γυναίκες. Ναι, ναι. Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ που είναι μέσα στην πρώτη τετράδα ναι. Της Ευρωπαϊκής Λίγκας. Και εν συνεχεία φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε κάποιον από αυτούς τους τρεις τίτλους να τον αποκτήσουμε. Τελευταίο άφησα ένα τίτλο που κυνηγάει η ομάδα βόλεϊ. Και των ανδρών και των γυναικών. Ναι, και πιστεύω και εκεί να πάμε καλά.
Τελευταίο όμως, ναι, το φύλακα για κερασάκι στην τούρτα. Για πες την τούρτα. Κύριε Πρόεδρε, μήπως μπορεί να έρθει ο Ρομπέρτο από την Εσπανιόλ πίσω, γιατί εκεί το παιδί το καταστρέψανε. Ναι. Αυτό. Αυτό. Τελευταίο σχόλιο πριν πάμε σε διάρκεια. Πρέπει να ρωτηθεί και ο Ρομπέρτο, άμα ναι, θέλει μισό να λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μπράβο στους κριτικούς που κατέβηκαν με τα πλοία κάτω στην Αθήνα, στο Υπουργείο. Ο αγρότης, όταν θίγονται τα συμφέροντά του και έχει να κάνει με παλικαριά και μαγιά και τα λοιπά, κατεβαίνει κάτω. Εν αντιθέσει με κάτι φλόρο αγρότες εδώ πέρα που κλείνανε τους δρόμους με σύμμαχο την αστυνομία και δημιουργούσανε... Πού να πας από την Αθήνα, ρε φίλε. Τι να κάνει. Πού πήγαν οι Έλληνες από τη θάλασσα. Πλάγια κάνεις, κολυμπώντας πήγανε κριτική. Από εδώ μπορείς να πας στην Αθήνα. Γιατί δεν το πάρω. Ποιο πλοίο ρε, με το πλοίο θα πας στην Αθήνα από εδώ. Έχεις τρελαθεί ρε. Μακριά είναι. Λοιπόν, θα πάτε στην Αθήνα με τις μαγκούρες που πήγαν οι κριτήκαροι και τους σαουλιάζαν στο ξύλο, ή δεν κλείνετε εδώ τους δρόμους και να τρώτε μπριζόλες όταν δεν έχετε δουλειά. Γιατί όταν έχετε δουλειά δεν κλείνετε κανένα δρόμο. Ο καθένας όπως μπορεί. Μπράβο, μπράβο τους αγρότες, τους κριτικούς, τους παλικάρια, σώμα με σώμα και όχι φλόγγες στα διόδια μαργάρια. Άντε φλόγγες στα μάργα! Μισό λεπτό, περίμενε λίγο. Ο καθένας όπως μπορεί διαμαρτύρεται. Δεν μου λες η ΔΕΗ τι κάνει. Πάει στην Αθήνα και διαμαρτύρεται. Ποια ΔΕΗ. Κατεβάζει το γενικό. Ποια ΔΕΗ. Η ΔΕΗ. Ποια ΔΕΗ. Όταν κάνουν απεργία η ΔΕΗ τι κάνει. Γιατί να κάνει απεργία. Οι φορτηγατζίδες όταν διαμαρτύρουν τι κάνουν. Το δρόμο δεν κλείνουν. Τι κάνουμε. Ο καθένας όμως μπορεί, ρε φίλε. Μπράβο τους κριτικούς που δεν κλείσαν κανένα δρόμο. Πήγαν τους σαουλιάζαν στο ξύλο. Ποιο δρόμο να κλείσουν στην Κρήτη, ρε. Ούτε του νοιάζει την κυβέρνηση. Ενώ οι άλλοι φλωροαγρότες οι δικοί μας κλείσαν το δρόμο. Στην Κρήτη να κλείσουν δρόμο, ρε φίλε. Όχι αγόρι. Πού να κλείσουν δρόμο. Όχι αγόρι. Πού να κλείσουν δρόμο. Βγήκαν στο πλοίο σαν τον Αστερίξ και τον Οβελίξ και του σαουλιάζαν στο ξύλο. Είναι το λιμάνι. Αν δεν κλείσει εμένα το δρόμο. Μπράβο, κριτήκαν οι διάλογοι. Άντε μπράβο. Φλωροαγρότες. Like, μαλάκες, like. Πάμε στο φίλο, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα, Παοκτσής από Νικόπολη. Από Φιλιππούπολη. Νικόπολη. Συγγνώμη. Νικόπολη, ναι. Τι, από πού να ξεκινήσω. Στεναχώρια. Ξεκίνα από όπου γουστάρεις. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, εντάξει σήμερα βγήκα έξω από τα ρούχα μου. Με αυτή την μπάλα που είδα. Ψυχή λείπει από την ομάδα, δεν ξέρω αν την αφήνουν στα Τέμπη όταν κατεβαίνουν κάτω και παίζουν στην Αθήνα. Δεν χωρούσε δηλαδή σήμερα ο Κάτσε στην ομάδα και ο Μιστακίδης από την αρχή, εφόσον βλέπω ότι ο Κάμπος είναι στα κάτω του, στο κέντρο. Είναι ότι να είναι εδώ και πέντε αγωνιστικές, ας πούμε. Τι να πω. Εμείς πριν το μάτς κάναμε μία ανάλυση του παιχνιδιού και είπαμε, σε αυτό το match πρέπει να παίξει ο Κάνιας center back, ο Κρέσπο center back, γιατί χαμηλά είναι πιο καλός και από τον Βαρέλα και από τον Μαλεζά για να πιάσει κοντά τον Αραούχο. Μην τους κάσει τρίπλες, φύγει στην έκρηξη κτλ. Και το άλλο που είπαμε είναι ότι εφόσον είναι ο Κανίας έτοιμος και ο Κάτσε υπάρχει, σε αυτό το match θα πρέπει να πάει ένας κοντά στον Μάνταλο χαμηλά. Ωραία. Εγώ δεν λέω να μην παίξει ο Σάχοφ που θα δώσει μπόι και ο Αστές να βάλεις, ξέρω εγώ, τον Μπίζεσβαρ τέταρτο. Όλοι οι προπονητές κοιτάνε το κέντρο τους όταν η ομάδα δεν είναι και καλά βιολογικά. Δηλαδή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ο Ηρακλής χθες ισοφάρισε. Δεν είχε τρόπο να ισοφαρίσει. Το κέντρο του έφευγε, του φεύγαν στην πλάτη κτλ. Έπαιξε με 5 χαφ αναγκαστικά. Έκλεισε το κέντρο και πήγε σε επιθέσεις κοντά στην άμυνα του αντιπάλου με κλοπή μπάλας. Δηλαδή έπαιξε με Λεωζίνιο δεκάρι, Αγγελόπουλο οχτάρι, Δόνι οχτάρι, Τζόγλου εξάρι, Γροντί οχτάρι. Και αυτοί παίζανε με τον Διαφάνες δεκάρι, Κλάιν Μάιν, τον Ζέκα που έτρεχε για τρεις και ένα Μόλιντς, ένα κερδί. Συμφωνώ, έτσι πήρανε. Δηλαδή, τώρα πριν πάνε στο ντέρμπι. Είπε μια ωραία ατάκα ο Γιώργος, την οποία την είχα και εγώ στο μυαλό μου. Πάω με πολλά χαφ να καταστρέψω.
να δώσω το άγχος, το κακό ποδόσφαιρο, το pressing. Και από εκεί και πέρα, όταν ανοιχτεί ο άλλος στο 0-0, βάζω πινελιές ταχύτητας στο χώρο και παίρνω το παιχνίδι. Απλό, αυτό θέλω να πω. Πάνε σε ένα ντέρμπι τώρα που θα κριθεί στη δύναμη και αυτό το ξέρουν από πριν, δεν το ξέρουνε. Ακούγομαι. Ναι, 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 έχεις δίκιο, φίλε, έχεις δίκιο. Πάνε σε ένα ντέρμπι το οποίο θα κριθεί στη δύναμη. Ποια δύναμη, πού είναι η ψυχή, τίποτα, μηδέν. Το κακό ξέρεις ποιο είναι. Τι εντολές πήρανε. Φίλε, το κακό ξέρεις ποιο είναι. Ότι στις φέτος όλες μας, στις τέσσερις επισκέψεις μας στην Αθήνα, με εξαίρεση το μάτι στο Καραϊσκάκι, στα άλλα τα τρία μπήκαμε με κατεβασμένα χέρια. Ναι, αυτά δεν τα βλέπουν. Αυτή, δηλαδή, η αιμονή πια του να παίζουμε καλά με τον Ολυμπιακό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να αυτό, παίζουμε όλους το ίδιο. Μπράβο, και αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, εμάς όλη χρονιά, σαν μεγάλη ομάδα, είναι το μάτι με τον Ολυμπιακό. Μες στην Τούμπα. Σίγουρα είναι ένα μεγάλο μάτς γιατί είναι ο μεγαλύτερος μας αντίπαλος. Αυτός και ο άλλος. Αυτούς τους δυο δεν κοιτάξει να παίξει καλά. Το χειρότερο ήταν η έμπαρσή σας όλη την εβδομάδα με την κούλα. Έτσι, κούλα, αλλιώς η κούλα. Ναι, ο ξενοδοχείο. Ναι, αυτό κούλα, το πράγμα. Κούλα, το είπα και εγώ. Με τα φετινά δεδομένα της ομάδας. Της δικιάς μου και της δικιάς της πορείας της φετινής. Εσύ πιέζεσαι κιόλας τώρα με μια εμφάνιση. Εντάξει. Δεν είναι μια εμφάνιση, Τζόρνταν. Αυτό γίνεται 10 χρόνια τώρα. Πάλι. Και με μείον 3. Να σου πω κάτι. Στο τέλος της χρονιάς, εγώ με το φίλο μου τον Αεκτή θα με λέει ήρθες μέσα και έφαγες 3. Δεν θα με επιτερμάτισες από πάνω μου. Με άλλα λόγια για το κλείσουμε. Θεωρείς, όπως εγώ, όπως ο Γιώργος, ότι έπρεπε να παίξει με πιο πολλούς παίκτες στο κέντρο, να κερδίσει μπάλες, να κλέψει μπάλες, να κλείσει τον άξονα, να κλείσει το Βάργκας αντί τον Κρέσπο να έχει το λέω Βασιλές, ένα γρήγορο στόπερ πάρα στον Αραούχο. Και δεν πιέζαμε ψηλά, ναι. Ψυχή μηδέν, αυτό είναι καλά, ψυχή μηδέν, δεν κατέβηκε η ομάδα σήμερα. Καλά, επόμενος, ναι. Επόμενος, ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, ακούγομαι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Ναι, Διαμαντής από Βέρεια, πάω και είμαι. Γεια σου, Διαμαντή. Χαιρετώ όλη την παρέα εκεί πέρα. Τι λέει, ήθελα να μιλήσω με τον Τζόρνταν. Εδώ είναι ο Τζόρνταν. Πώς τον είδες τον ΠΑΟΚ σήμερα? Τα είπαμε, ρε, εγώ με την αρχή. Κατέβηκε χωρίς πάθος, χωρίς τίποτα, χωρίς προσωπικότητα να διεκδικήσει το παιχνίδι. Τίποτα. Δεν το βοήθησε και το σκόρ από το πρώτο λεπτό, βρέθηκε πίσω. Δεν πίεσε ψηλά. Χάσαμε το κέντρο. Απλά πράγματα. Αν δεν έχει πάθος σε τέτοια παιχνίδια. Έρχεται και η αποβολή μετά του αυτού, τελείωσε. Για πες μας, πιστεύεις, πιστεύεις, ναι. Αν δεν έβγαζε τον Κάμπος τόσο νωρίς, με αναγκαστική αλλαγή, ναι, το μάτς θα ήταν διαφορετικό. Τον Κάμπος, ρε φίλε, σέρνεται ο Κάμπος, 3 μήνες σέρνεται, για διώξιμο είναι. Ήδη τον έχουν ετοιμάσει πακέτο, να πούμε, μπαλατζάρι στον Κασαγιάννη, να πούμε, τα πράγματα για να φύγει πιο Κάμπος. Είναι εξτρέμο Κάμπος. Είναι εξτρέμο Κάμπος. Είναι εξτρέμο Κάμπος που αν δεν τραυματιζόταν ο Κάμπος. Να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Δοκιμάζεται ο Ουάρτα σαν δεκάρι μέχρι να τελειώσει χρονιά. Για μένα θέλετε ένα μπέχταρο υψηλού επίπεδου να τα σκάσετε. Τον Μπρίγιοβιτς. Ένα Μπρίγιοβιτς στη θέση 10. Τελειώσαμε. Εγώ πιστεύω ο Ουάρτα στα play-off θα ανέβει. Ευχαριστούμε πολύ. Θα πληρώσεις. Σ' ακούω. Δανεικό θες να πάρεις. Εκεί θες παίκτη. Ο Άρτα, πρωτάθλημα του χρόνου, δεν σου δίνει εκεί. Λέω εγώ. Καλά, κάτσε να το δούμε. Ακόμα δεν ήρθε. Εντάξει. Τα ίδια μας είπες για τον Μπρίγιοβιτς. Περίμενα να το δούμε, να πούμε. Μην τρελαίνεσαι. Συνέχισε. Εγώ δεν είδα επίσης βοήθεια από τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο και δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι ΠΑΟΚ να έχεις δώσει τόσα πολλά λεφτά και να μην έχεις βοήθεια από τον πάγκο. Και επίσης. Σήμερα η ομάδα δεν μ' άρεσε. Μου θύμισε κάτι από τον παλιό ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία. Επόμενη γραμμή. Θλίψεις. Καλά είμαστε. Λογικό. Ναι. Τη Μάντσεστερ βλέπω να περνάει, φίλε. Κοίταξε πολύ κάτι. Ένας λόγος που υπάρχει και θλίψεις είναι και το 3-0. Δηλαδή, αν τελείωνε 1-0, τώρα θα ήταν πολύ πιο χαλαρή. Να δούμε. Παίζει ρόλο και ήταν και βαρύ και το σκορ. Κοίταξε μια παρατήρηση λίγο για το ντέρμπι που είδα και εγώ. Ότι ο ΠΑΟΚ τακτικά για μένα έκανε ένα λάθος, ναι, μετά το 60 που έμεινε, μετά την αποβολή του Μαλεζά. Είδα τον ΠΑΟΚ να βγαίνει ψηλά. Μπράβο. Και να πιέζει. Μπράβο. Ψηλά, ναι. Με αποτέλεσμα να μένει από δυνάμεις τη στιγμή που έπρεπε να αναζητήσει την ισοφάρηση στο τέλος. Και αναζήτησε βιαστικά την ισοφάρηση με 10 παίχτες και βγήκε ψηλά και στο τέλος έμεινε από δυνάμεις.
και το πλήρωσε με άλλα δύο γκολ. Τον είδα να βγαίνει ψηλά, έπρεπε να κάνει υπομονή μέχρι το 75-80 και να ρισκάρει τότε. Εγώ είδα δύο παίκτες που υπάρχουν στην περιοχή της ΑΕΚ με 10 παίκτες να πιέζουν ψηλά. Δεν τους έφυγε στην κόντρα η ΑΕΚ γιατί δεν μπορούσαν να την τρέξουν. Έμεινε από δυνάμεις ο Παύλος και έφαγε άλλα δύο γκολ. Δεν έμεινε από δυνάμεις. Τα γκολ είδες πώς μπήκαν το δεύτερο. Πάμε κόσμο, άσε τώρα την. Ραπτό.gr. Όλες είναι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες. Ραπτό.gr από το φίλο μας τον κομμουνιστή. Κάνει μεγάλη δουλειά. Επίσης, φίλος αεξής, τι σου έλεγα προχτές, εντεκάδα φωτιά και Αραούχο κολλημένος πάνω στους Λαθέρ. Στόπερ του ΠΑΟΚ, επικός Σιμωές, άριστος Βράνιες, μαχητής έσβησε Πρίγιο, δεινός εκτελεστής, καλά, ο Αραούχο. Θα ήθελα ο Δήμος να είστε κομπή, να ακούσω τι θα. Α, μη φοβόταν ο Δήμος. Πάμε παρακάτω. Επόμενη γραμμή, το χέστη. Λέγε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Για μένα ο ΠΑΟΚ να χτυπήσει αυτόν τον Αραούχο. Πράγμα. Δεν ακούω. Να χτυπήσει ο ΠΑΟΚ αυτόν τον Αραούχο. Δεν ακούω. Πιο δυνατά, φίλε. Να χτυπήσει ο ΠΑΟΚ για μένα αυτόν τον Αραούχο. Να χτυπήσει του χρόνου τον Αραούχο. Α, ναι. Σαν δεύτερο φόρμα τον έχει. Ναι. Μόνο και μόνο για να ανεβάσει και το ποσό που θέλει να δώσει ο Μελισανίδης για να τον κρατήσει. Με άλλα λόγια μου λες ότι ο Πρίγιοβιτς είναι χαμηλότερου επίπεδου από τον Αραούχο της ΑΕΚ. Δηλαδή μου λες ότι ο Μελισανίδης με πιο λίγα λεφτά πήρε καλύτερο σέντερ φορά από τον ΠΑΟ. Αυτό λες. Νομίζω είναι άλλου στυλ παίκτες. Άλλου στυλ λέει. Ναι, ο Πρίγιοβιτς περιμένει να του τη φέρουν ενώ ο Αραούχο κάνει και άλλα πράγματα. Έτσι ακριβώς. Νομίζω χρειάζεται το ΠΑΟΚ ένα παίκτη σαν τον Αραούχο. Όπα, τι έκλεισε. Μα την πέσανε οι Σκοπιανοί. Θεσσαλονίκη, εδώ δεν έχουμε ισχυρά. Αυτό παιδιά, ευχαριστώ. Έγινε, έγινε. Όταν ο ιδιοκτήτης είναι και σκηνοθέτης. Ναι, όλα καλά. Όλα καλά. Επόμενη γραμμή, ναι. Στον άλλο τον είχες έτσι. Εντάξει. Έλα, φίλε. Καλησπέρα σε όλο το πάνελ. Καλώς τον. Γεια σου. Λέγομαι Δημήτρης, από τον Πειραιά, από Δραπετσόνα, Ολυμπιακός. Δραπετσόνα, μάλιστα. Και θέλω να πω δύο πραγματάκια. Για πες. Ένας σύλλογος, ο αθλητισμός ας πούμε, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Άσχετο εγώ αν είμαι 40 χρονών και βλέπω ποδόσφαιρο πιο πολύ. Είναι και το μπάσκετ, είναι και το βόλεϊ, είναι και το πόλο. Είναι παιδιά που από μικρά δίνουν λεφτά πάνω σε ακαδημίες και γίνονται παιχταράδες. Και το λέω αυτό γιατί, για το μπάσκετ, το βόλεϊ και το πόλο. Το λέω γιατί ο πρόεδρος, ο Μαρινάκης, που λέει ο φίλος ο Τζόρνταν, αν και ξέρει όλο το πάνελ από μπαλά και ειδικά εσύ Κωστή, αλλά θέλω να πω αυτό ότι ο Μαρινάκης δίνει λεφτά και φέρνει παιχταράδες και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ και στο πόλο. Και εγώ σαν οπαδός και φιλάθλος πάω και βλέπω αγώνες και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ και στο ποδόσφαιρο και στο πόλο και το ευχαριστιέμαι. Ναι, έτσι. Λοιπόν, αυτό το λέω. Ρίξτε το στο μπάσκετ, εσείς και στο βόλεϊ, αφήστε τον ποδόσφαιρο τότε. Ναι, ρε, φίλε μου Ιορδάνη, άλλο θέλω να σου πω. Και στο ποδόσφαιρο, ναι. Έχει δίκιο. Αλλά δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Είναι και το μπάσκετ, είναι και το βόλεϊ, είναι και το πόλο. Και όταν εμένα η ομάδα μου πάω στο γήπεδο και μου φέρνει ευρωπαϊκά από αυτά, το ευχαριστιέμαι. Αυτό φυσικά μόνο στην Ελλάδα, έτσι φίλε. Γιατί δεν νομίζω ο παδός της Manchester United να κράζει τον πρόεδρό του επειδή δεν είχε λεφτά στο πόλο. Βεβαίως, Κωστή μου, γιατί υπάρχουν ομάδες στην Ευρώπη που δεν έχουν καθόλου εκτός από ποδόσφαιρο, δεν έχουν άλλους συλλόγους. Θέλω να πω ότι η έννοια του συλλόγου υπάρχει ουσιαστικά μόνο στην Ελλάδα, άντε και στην Ισπανία. Και στην Ιταλία. Ναι, σε αυτό συμφωνώ. Αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός για μένα είναι μεγάλη ομάδα. Και όταν λέει ο Ιορδάνης δεν τα λέτε στον πρόεδρο, να πούμε τι. Ότι όταν ένα μπάτζετ που ρίχνει ο πρόεδρος δεν το ρίχνει μόνο στο ποδόσφαιρο, το ρίχνει και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ και στο πόλο. Δεν θα έρχονται έτσι στα ευρωπαϊκά εκεί πέρα. Του χρόνου άμα χάσεις το πρωτάθλημα όμως, μη κλαις και δεν ξέρω εγώ, πρόεδρε δεν πήρες καινούργιο. Διότι αυτός λέει τώρα, θέλουμε ξέρω εγώ τον πώς το λένε, τον ψιλομεταμούς για το Σιώβα. Θέλουμε τον άλλον που έλεγες προηγουμένως. Ποιος σου φύγανε. Τον Τοσεβί, τον Πάρτο. Τον Τοσεβί, τον αυτό. Έστω και δανεικό, Πάρτο. Ναι, βεβαίως. Δεν λέω γι' αυτό. Σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά λέω το άλλο. Ότι όταν είναι στο ποδόσφαιρο, έχουμε ένα budget ή και γενικός ασύλλογος σαν Ολυμπιακός, έχουμε ένα budget, π.χ. λέω ένα παράδειγμα τώρα, 50.000. Και ο ΠΑΟΚ έχει ένα budget 15.000. Είναι σαν να δώσω εγώ τώρα
100.000 θα πάω πάρω μια Mercedes που βγάζει 200 άλογα. Αλλά μην τρελαίνεσαι με τα budget το κολοκιαγμένο, γιατί στο budget μπορεί να βγάλει 200 άλογα. Έλα να σου πω τώρα, στο budget βάζεις και τον καρτό σου που το χρεώσατε 2 εκατομμύρια ας πούμε και δεν ταξίζει. Είναι αυτή το βάρελα με ένα 200. Σε αυτό που είπε τώρα. Δηλαδή, άμα λέγαμε τώρα άλλου 2-3 παίκτε παραπάνω, θα ήταν μεγαλύτερο το μπάτζετ. Η μαγιά είναι με μικρό μπάτζετ να έχει καλύτερη ομάδα. Όχι, άλλο θέλω να σου εξηγήσω, Ιορδάνη μου. Άλλο θέλω να σου εξηγήσω. Ότι μια μεγάλη ομάδα, έτσι, είναι ο κόσμο τη. Η φιλάθλη, αν έχει πολλού φιλάθλου, ο κόσμο τη. Έτσι δεν είναι. Και είναι και τα πρωταθλήματα που φέρνει. Έτσι δεν είναι. Μια μεγάλη ομάδα από αυτά δεν βγαίνει. Εσύ από την τραπεζόνα τη μαρμίτα που τη βρήκε. Εγώ, Κωστή μου, σε βλέπω πολλά χρόνια. Την πρώτη φορά πέρα στην εκπομπή. Από το YouTube, βέβαια. YouTube. Βλέπω πολλά χρόνια. Ξέρεις, από μπάλα σε παρακολουθώ. Και τη βρήκα από το YouTube. Πολλά χρόνια σε παρακολουθώ. Τα σε καλά. Είσαι πολύ περιεκτικό. Τα λέμε. Καλό βράδυ. Τραπετσόνα. Τραπετσόνα. Από τους καλύτερους χαλβάδες εκεί πέρα, στο τρίγωνο. Ναι. Έχεις φάει. Πολλές φορές πήγα. Έχεις πάει στην τραπετσόνα. Βεβαίως, πολλές φορές. Είπες, είσαι πάω και εκεί. Εννοείται, γιατί. Φώναξε κιόλα. Υπήρχε αρκετού. Μπράβο. Πολλοί είναι στην τραπεζόνα που αξίδε. Όχι, εγώ γνωρίζω αρκετού. Κάνετε και σύνδεσμο. Όχι. Εντάξει. Πάμε, ναι. Τι λες, ρε. Έλα, φίλε. Χρήστος από Θέρμη, πάω ξύ. Α, καλώς το. Να στο Χριστάρα. Τι κάνετε. Σε ακούμε, Χριστάρα. Ραπτόπουλε, καταρχάς, επιβεβαιώνεσαι για το Βαρέλα. Α, τώρα το είδες εσύ. Όχι, δεν είδα τώρα. Απλά επιβεβαιώνεσαι, θα σου το πω για ακόμη μια φορά. Άρα, ρε παιδιά, είπαμε σήμερα, σήμερα ήταν ο καλύτερος αμυντικά, ρε παιδιά, για ποιο λόγο. Όχι, όχι. Είδα αργό Βαρέλα. Εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά, αλλά είδα πολύ αργό Βαρέλα. Είδα δηλαδή. Και όχι μόνο από αυτό, όχι από τον Τάκο. Δηλαδή σήμερα, ψηλά ή χαμηλά, ο αργός Βαρέλα. Μόνο μία έχασε. Δεν καταλαβαίνω σήμερα γιατί τέτοια εμπάθεια με τον Πέκτη. Να σου πει αυτό. Παιδιά. Πάμε παρακάτω. Παιδιά, ναι. Το γεγονός είναι ανεξήγητο. Είπαμε να χάσουμε, αλλά όχι με τίποτα μηδέν. Να βλέπω άμυνα και κέντρο να χάνουν την μπάλα και να φεύγει έξω αντιπιθέσεις. Μας κλέβαν την μπάλα και τους δίναμε την μπάλα. Ήταν απαράδεκτο. Μα σας κλέβανε την μπάλα γιατί ο προπονητής της ΑΕΚ σεβάστηκε τον ΠΑΟΚ όπως σεβάστηκε προηγουμένως και τον Πανιόνιο. Δεν έπαιξε 4-2-3-1 το μάνταλο πίσω από το φορ. Δυο καθαρό εξτρέμ και Γιώχανσον με οχτάρι με εξάρι το Σιμόες. Έβαλε τρίτο χαφ τον Αϊντόροβιτς μαζί με Γιώχανσον το Σιμόες. Ναι, τον Αϊντόροβιτς. Και κλέβανε μπάλες και δίνανε την κατοχή στην ΑΕΚ με τον μάνταλο να έχει στην πλάτη του τρία χαφ. Ευλογία μεγάλη. Μεγάλη ευλογία. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε, για παράδειγμα, ένα παιχνίδι πιο επιθετικό. Έπαιξε με δύο χαφ που κανένας δεν ήταν κόφτης από αυτούς. Ο Σάκοφ και ο Τζίμπρο, χωρίς να είναι κανένα. Να πω κάτι. Με τον Ουάρντα δεκάρι, σαν μίγα στην Αφρική, ο Τζάρμα τελειωμένος, ο Ενρίκιο το παιδί με τα καλά του και τα στραβά του και ο Πρίγιο κορυφή. Αυτό το στήσιμο είναι να παίξεις, ας πούμε, με την ΑΕΚ εντός έδρας ή να παίξεις με τον Πανιόνιο εντός έδρας. Εδώ, όταν ο ΠΑΟΚ κάνει και μια βιολογική κοιλιά, πρέπει να προσέξεις το κέντρο περισσότερο. Αυτός τι έκανε? Πρόσεξε την πίσω γραμμή με το νου του, βάζοντας τον Κρέσπο αριστερό μπακ. Δεν μ' άρεσε αυτό, ρε Κωστή, συγγνώμη. Έχοντας στο μυαλό του ότι έχει τρία στόπερ, να κλείσει και τον αέρα, αλλά την πάτησε χαμηλά. Ναι, αυτό. Γιατί την δηλαδή πάτησε χαμηλά? Συγγνώμη. Γιατί δεν του βγαίνει το μαρκάρισμα του Κρέσπο με τον Βάργκας. Με τον Βάργκας. Και δεν του βγαίνει το μαρκάρισμα χαμηλά του Αραούχο με τα δυο βαριά κορμιά. Γι' αυτό. Βάλει και τον δεν έχει εξάρι, την πάτησε χαμηλά. Η ΑΕΚ χαμηλά τον πάτησε. Το τρίτο γκολ πήγε στον αέρα, εντάξει. Αλλά τον πάτησε χαμηλά η ΑΕΚ. Του κλέψε μπάλες, του πήρε το κέντρο. Και να σου πω κάτι. Χίλιες φορές να έπαιζε ο Μιστακίδης στο κέντρο, έτσι. Ναι, αλλά πάλι σαν οχτάρι. Ναι. Σαν εξάρι. Ο Μιστακίδης, το ξαναλέμε, το γράφουμε και το λέμε ότι για μένα ο Μιστακίδης είναι παίκτης μεσαίας γραμμής. Να έρθει από πίσω, σαν εξτρέμ, ενώ έχει το διασκελισμό, τα 40 μέτρα, ωραία, δεν έχει τα πρώτα 6, δεν έχει τα πρώτα 7, τα οποία έχει ο Μπρίγιοβιτς, τα οποία έχει ο Τζάλμα, τα οποία έχει ο Τζάλμα και τα χάνει τώρα. Δεν ξέρω γιατί, τρώει σάντουιτς. Το έχει ρίξει στο σεξ. Αυτή τη στιγμή ο μόνος λόγος που υπάρχει στον ΠΑΟΚ είναι εκείνο το μοναδικό εξτρέμ του ΠΑΟΚ που μαρκάρει. Αυτό. Ναι.
Και έχει περασμένα. Έχει περασμένα να φορτώσουμε μόνο τον παίχτη. Κατά κόμμα. Επειδή του χρόνου, καλό ή κακό, αλλάζουν οι στόχοι για τον ΠΑΟΚ. Έτσι λέω εγώ. Έτσι. Ανεβαίνουν οι απαιτήσει, ανεβαίνουν. Α, του χρόνου θα πείτε πάμε φέτος για πρωτάθλημα. Άρα πρέπει. Γουάρντα δεν πήρε. Φέτος με το σημείο 3, άμα και πού θα φύγει κτλ. Γιόρνταν, περίμενε. Και για το γλύκο θέλω να πω γενικά. Ναι. Επειδή όπως είπα, αλλάζουν οι στόχοι. Εμένα δεν μου κάνει. Καλός ο γλύκος σήμερα, Χριστός, το παιδί προσπαθεί. Αλλά να σου πω κάτι, δεν μπορώ, είναι πολύ ασταθής. Δηλαδή, εφόσον αλλάζουν οι στόχοι, δεν πρέπει να αλλάξει το επίπεδο στην θεματοφύλακα. Το θέμα του γλύκου έχει να κάνει. Ο γλύκος θα την πληρώσει φέτος. Εντάξει, έχει ένα τεφορμάρισμα αυτό το μήνα. Όντως έχει φάει στραβαγόλ. Ο γλύκος θα την πληρώσει γιατί είχε φιλίες με τον Τζαβέλα. Το θεωρούν κλικαδόρο. Γι' αυτό του χρόνου θα τον πουλήσουν. Πρώτα απ' όλα, εγώ έχω αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ μιλάω. Αυτό είναι το πρόβλημα του. Κάτω χαμηλά ναι. Έχει πρόβλημα. Είναι επιρρεπή ναι. Στο λάθος. Για τρίτη εβδομάδα πάει να κάνει την κέλα πάλι. Ναι. Τι να λέμε τώρα. Το βλέπει όλος ο κόσμος. Μετά την έξοδο δεν την έχει. Βγαίνει και αρχίζει το στυλ του Βελίδη. Μπουνιέ στην μπάλα. Είναι πιο καλός από τον Σέρβο όμως. Δεν είναι, δεν τον είδαμε τον Σέρβο. Τον είδαμε. Δεν τον είδανε. Βαρύτατο. Θα τον δούμε κι εμείς. Πρέπει να τον δούμε. Καλημέρα. Πάμε. Καλησπέρα, ακούστημα. Καλώς τον. Το καλό δεν θέλω να μιλήσω. Δεν σε ακούμε, φίλε καθόλου. Φώνασε, έλεγε. Το μήνυμα, δεκάρι. Τα πούτε. Όχι. Ένα παράπονο έχω μαλάτο από εσένα. Πες το. Πάμε επόμενη γραμμή. Τώρα όσον αφορά τον Πανιωνίου εννοείται και πρέπει να τον κερδίσεις. Ποιον. Έτσι ένα μήνυμα ένας λέει, τι κάνουμε λέει το μάτς λέει, χάνουμε το ΠΑΟΚ, όχι βέβαια. Όχι βέβαια, το ΠΑΟΚ γιατί να το... Όχι, ο ΠΑΟΚ είσαι πάει κερδίσει τα πάντα. Ναι, βέβαια. Εννοείται. Θα το χτυπήσει το Πανιόνι. Τα λιμάνια τα πάρετε παρέα. Έλα ρε, κάτω, ποια λιμάνια μάτς, τώρα, εντάξει. Λέγε φίλε, ναι. Ναι, δεν ξέρεις, ναι. Πάντως ο Σαββίδης σε έβαλε να φορέσεις γόβες Ραυτόπουλε, μην το ξεχνάς αυτό. Σε όλα. Καταρχήν τις γόμενες που τις έδωσα εγώ τις φόρεσε, εξαιτίας του Σαββίδη βέβαια. Ναι, αυτό λέω, Σαββίδης τον έβαλα τις φόρεσε. Ρόμπα σε όλα. Ραπτόπουλος, Βελόπουλος, Στομαέδης, σε όλα. Ό,τι έχουν πει για τον Σαββίδη, έτσι. Και τα χρέη τα πλήρωσε και στο Ροστόβ δεν έφυγε και την Τούμπα δεν την έκανε. Όλα με τον κάνουν όμως. Παρόλα αυτά ναι. Και χωρίς να πάρει δουλειές από το κράτος, έτσι. Κρατικές δουλειές μιλάμε, έτσι. Ναι. Μιλάμε τώρα για χρεοκοπημένες σε κάποιες ιστορίες και τέτοια. Τον αγαπάτε. Εννοείται, εγώ τον γουστάρω. Τον αγαπάτε. Πολλά κιλά μάγκας. Τον αγαπάς. Ό,τι είπε το κάνει. Πάμε, επόμενος. Ωραίος. Λέει. Καλησπέρα. Το λέω αργό που μπορούμε να τον χορτάσουμε. Ωραίος είναι, ωραίος είναι, ωραία μηνύματα. Μπράβο, φίλε. Πάμε λίγο. Με χιούμορ, δεν είναι. Πάμε, άστο, μην κόβετε τον τηλεθεατή. Λέει, φίλε. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Δύο πράγματα. Πρώτον, θέλω να ρωτήσω κάτι. Ακούγανε από Θεσσαλονίκη πέρα το τηλέφωνο. Ναι, αλλά φώναζε, ρε φίλε. Έλα, με ακούς τώρα. Ναι. Ακουγότανε... Το τηλέφωνο της εκπομπής, δώστε ρε. Έχω ακούσει πολλές φορές. Δώστε, 540-601, δώστε. Άκουμε λίγο. Λέγε. Έχω ακούσει πολλές φορές πως λέγανε κανένας παίχτης ΑΕΚ δεν μπορεί να παίξει βασικό σε αυτόν τον ΠΑΟΚ. Καλά, καλά. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, για τον Αράουχο εξής είμαι, δεν είναι. Κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε. Ναι, πες μου. Αφού μπορούν να παίξουν όλοι αυτοί οι βασικοί στον ΠΑΟΚ, γιατί είναι εκτός βαθμούς πιο κάτω από τον ΠΑΟΚ. Να σου πω, πολύ εύκολο. Και με μείον τρεις του ΠΑΟΚ. Έχει φέρει πέντε ισοπαλίες στο κήπεδο. Μας θέλουν το τηλέφωνο της εκπομπής, δώστε ρε. Έχει φέρει πέντε ισοπαλίες στο κήπεδο της, με μικρές, τις λεγόμενες μικρές, και έχει φέρει πόσες ισοπαλίες εκτός ενώ προηγήθηκε. Και από λάθος επιλογές και λάθος προπονητή με το Μωράιση για όλα αυτά τα πράγματα. Και κάτι άλλο θέλω να πω για τον Αραούχο. Γιατί ακούστηκε να τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Η Παλέρμο έδωσε 15 εκατομμύρια στη Λας Πάλμας και την απέριψε την πρόταση. Ο Αραούχο. Δεν μπορεί να τον πάρετε. Ο Αραούχο του χρόνου μόνο η ΑΕΚ μπορεί να τον κρατήσει. Με ένα 200. Γιατί έχει οψιόν αγοράς. Θέλει δεν θέλει η Λας Πάλμας ή ο Αραούχο είναι στο χέρι της ΑΕΚ. Γι' αυτό έδωσε φέτος 800 χιλιάρικα για να έχει την οψιόν του χρόνου για ένα 200 να τον κρατήσει. Είναι πολλά τα λεφτά. Ένα 200, αυτά είναι πολλά. Τι να κάνουμε. Αυτά είναι. Θα τα δώσει όμως. Από εκεί και πέρα μετά καμιά ελληνική ομάδα μπορεί να αγοράσει. Να δώσει 20 εκατομμύρια τον πάρει. Αυτός ο μπάσταρδος ο Αραούχο, σε εισαγωγικά μπάσταρδος ποδοσφαιρικά. Ναι. Γκολ με το κεφάλι έβαλε. Γκολ ένας με ένας έβαλε. Σούτα έξω από την περιοχή έβαλε. Ναι. Δεν ξέρω. Όλους τους τρόπους που μπορεί να μπει ένα γκολ. Ωραίος. Τα έχει πετάξει να πούμε το ένα με το κεφάλι, το άλλο με το πόδι, το αριστερό με το δεξί. Με συνδυασμό ένας με έναν. Δηλαδή είναι ένα center for. Που, το καλύτερο πάει στην αυτή τη στιγμή. Που σε όλα τα επίπεδα σε συμμετοχή μπορεί να βγει. Βέβαια. Εδώ έδωσε η Παλέρμο 15 και την απέρριψαν. Την απέρριψαν.
Και ένα άλλο κόμμα, τελευταίο και κλείνω, νομίζω και κρατάω τη γραμμή. Ναι. Αυτός που έχει τη Las Palmas ναι. είναι συνεργάτης με τον Μελισανίδη σε μια άλλη εταιρεία που έχουν μαζί. Γι' αυτό και έρθει αυτός ο παίκτης δανεικός στην Ελλάδα και δεν πήγε στην Αγγλία, δεν πήγε στη Γερμανία, δεν πήγε στην Ιταλία δανεικός. Αυτά για τον Αραούχο και για την ΑΕΚ. Καλό βράδυ να έχετε. Δεν έχεις Αραούχο, σου λέει. Μάνταλο δεν έχεις. Μάνταλο δεν έχεις, σου λέει. Εγώ Πρίγιοβιτς. Εγώ Πρίγιοβιτς. Έχει βάλει γκολ και με κεφάλι και με το πόδι και με φράγκε. Σε ταχύτητα στο δεν έχεις. Σε 40 μέρες έβαλε 7 γκολ. Δηλαδή ένα 90 παίκτη με τέτοια ταχύτητα δεν έχει. 7 γκολ σε 40 μέρες. Ναι, εντάξει, δεν λέω εγώ. Εγώ πάντως θα το χρησιμοποιούσα και στην ομάδα μου. Βάργα δεν έχεις. Το συγκεκριμένο αντί για τον Τζόκα. Βάργα δεν έχω, εγώ τον Ρίκη είπαμε. Τον έπεσα, ναι, τον είχα άσο. Η παίδουλε ότι ο Παπαπέτρου ήταν ακριβώς δίκαιος. Να χαιρόμαστε. Τώρα, εγώ τον Παπαπέτρου ξέρεις. Όχι, άλλο λέει, άλλο λέει. Ναι. Να χαιρόμαστε τη συμμαχία, Τζόρντα, δεν μιλάς. Για τη διαιτησία μου λέει τώρα. Έβγαλε ανακοίνωση και είπε εντάξει, καλά λόγια. Ήταν καλός ο διαιτητής. Μετά δεν ήταν κακός. Ναι, άλλο λέει. Ναι. Είμαστε με συμμαχία τώρα. Γιατί κακό, δηλαδή πρέπει να κερδίσει η ΑΕΚ. Δηλαδή, άμα κερδίσει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ 3-0, θα βγάλει ανακοίνωση υπέρ τη διαιτησία. Γιατί ρε φίλε, άσχημη ήταν η διαιτησία, τρελαδούμε την διαιτησία. Πάει και επόμενη γραμμή, ναι. Δηλαδή, εμείς δεν με το. Εγώ τον Παπαπέτρο δεν τον κουστάρω, ούτε αυτόν τον Παπαπά του. Αλλά είναι αλήθεια, σήμερα δεν ήταν κάτι. Πάμε επόμενο, ναι. Και αποβολή, αποβολή. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα εσύ. Κωστής από Καναδά, Ολυμπιακός. Καλώς τον Ολυμπιακός. Βγαίνει Ολυμπιακός. Δεν καλά είστε. Ναι. Στο Μαλάτο θα κάνω μια ερώτηση. Αν ξέρει ο Φορτούνης αν έχει βρει καμιά γκόμενα και δεν έχει κουράσει, γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το. Ποιον, αν έχει βρει Φορτούνης, ο Φορτούνης, όχι για ναι, δεν σέρνεται. Ξέρω ότι έχει μια τραγουδίστρια, αλλά παρακολουθείτε το θέμα. Παρακολουθείτε, γιατί εγώ θυμάμαι τώρα τελευταία αυτές εκτελέσεις φάουλ είναι όλες στο τείχος. Ο την μπάλα πάνω από το τείχος δεν πάει να περάσει. Άκουσε Κώστα να σου πω. Η ζωή του Φορτούνη ακούγεται γενικότερα στην Αθήνα ότι δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Και ένας λόγος. Ένας λόγος. Την άποψή μου μετά που θα μιλήσω ο Μαλάτος. Ο Τσόρι. Μαλάτο επίσης μπορείς να μιλήσεις λίγο πιο δυνατά γιατί δεν σε ακούω καλά. Ναι, λέω ότι για άλλον έχει ακουστεί ότι νυχτοπερπατάει με μια τραγουδίστρια ας πούμε που έχει πολύ κατσαρό μαλλί. Γιατί και το δεν λέμε ονόματα. Γιατί δεν λέμε, δεν λέμε. Τώρα, ναι, από εκεί και πέρα, ναι, ο Μπέντο αυτός, ο να μην τον πω. Ναι, μην τον λες. Δεν τον λέω. Αυτός ο ψυχάκιας, του είχε βγάλει τη γλώσσα. Ούτε γεια σας είπε, σηκώθηκε και πήγε. 100 μέρες είχε να βάλει τον Τσόρι. Ο Τσόρι έπαιξε σήμερα μια ώρα και ήταν καλός για το ότι έλειπε 100 μέρες το παλικάρι. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορούσε να τον ξεκουράζει ο Τσόρι ένα μισάωράκι 40 λεπτά. Να σου απαντήσω εγώ φίλε. Αυτή την ερμηνεία δεν είναι ερμηνεία. Θες να πω τη δικιά μου την ερμηνεία. Για πες. Πέρσι να δεις πως έπαιζε ο Ολυμπιακός, γιατί είσαι και Ολυμπιακάκιας και τα βλέπεις στα μάτια του Ολυμπιακού. Το τι φόρτωμα και τι αβάντα έτρωγε ο Φορτούνης από τους υπόλοιπους, τους συμπαίκτες του. Τι βοήθεια έτρωγε. Δεν το παίζουν τόσο πολύ ρε παιδάκι μου. Δεν το χρησιμοποιούν τόσο πολύ με το Φορτούνη. Πέρσι ο Ολυμπιακός ήταν στημένος πάνω στο Φορτούνη. Για να πουληθεί ο Φορτούνης. Μάλιστα. Γιώργο, εγώ δεν σου λέω μόνο στο κομμάτι, δεν σου λέω στο κομμάτι να πάρει φάουλ. Το βλέπεις όμως από τις προσπάθειες ότι δεν αναπτύσσεται όπως αναπτύσσεται. Σίγουρα είναι χειρότερος από πέρσι. Δεν έχει ούτε τα στημένα. Δεν έχει ούτε τα στημένα. Σωστό, δεν λέω πλέον. Πέρσι έκανε πολλά γκολ με τα στημένα. Φάουλ μπαίνει. Ακριβώς. Τώρα ούτε το τείχος δεν πάει. Δεν έχει την ποιότητα του Τσόρι. Δεν έχει την ποιότητα του Ιμπαγάσα, δεν έχει την ποιότητα και του Καραχάλη. Επίσης δεν κατάλαβα γιατί δεν έβαλε τον Τζόρι. Δεν έχει ποιότητα τόσο μεγάλη. Δεν έχει. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί δεν έβαλε τον Τζόρι στη θέση του και να βάζει τον Σαριφά. Αυτό ας πούμε δεν το κατάλαβα. Αλλά, εντάξει, τώρα είναι και μια ηλικία ο Τζόρι, έτσι. Εντάξει, ναι, αλλά εντάξει. Πιθανολογώ ότι ήθελε να του δώσει χρόνο προσαρμογής σε μια θέση που δεν ήθελε ιδιαίτερα τρεξίματα. Τον έβαλε φορ και είχε τους άλλους να τρέχουν από πίσω. Έλα, τον έβαλε σε μικρούς χώρους. Και για να πάθει μια θλάση, όπως έπαθε του Άριο ο Στόπερ. Καλό τον έβαλε φορ. Εδώ θα κάνω λίγο μια ερώτηση. Τον έβαλε στο γραφείο. Εδώ θα κάνω μια ερώτηση, η οποία ξέρω ότι θα ανάψει τη συζήτηση και θα προκαλέσει πάλι φωνές, αλλά οφείλω να την κάνω. Ναι. Ποιος είναι ο μοναδικός παίκτης μεγάλης ηλικίας που παρόλη την αλλαγή προπονητή δεν μπήκε μέσα να παίξει ούτε ένα λεπτό. Γιώργο, δεν σ' άκουσα, ήταν πολύ κακή γραμμή. Ποιος είναι ο μοναδικός παίκτης μεγάλης ηλικίας σε ομάδα όπου ακόμα και όταν άλλαξε ο προπονητής δεν μπήκε μέσα ούτε ένα λεπτό να παίξει. Γιατί απλώς δεν άξιζε να παίζει.
Γιατί αυτοί οι δύο μπήκαν να παίξουν. Δεν ήταν τόσο χώματα. Ποιος ήταν? Ο Παύλο Γκαρσία. Ο Παύλο Γκαρσία. Ναι. Ο 36χρονος Γκαρσία, όταν άλλασαν οι προπονητές, δεν έμπαινε μέσα. Ούτε ο ίδιος ο Νίκος και Χαγιάς δεν τον έβαλε, αν θυμάσαι. Γιατί δεν τον έβαλε, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Επειδή. Δεν περπάταγε. Ναι. Όταν ένας παίκτης έχει να παίξει 10 μήνες μπάλα. Για να επανέλθει, θέλει τον χρόνο του. Πού να επανέλθει και τον κορμί, ρε. Τον έφαγε ο φίλος σας ο Δόνης, ο οποίος δεν είναι πουθενά. Ο δεν Δόνης... υπάρχει, όπου και αν πήγε, πήγε με τις κλωτσιές. Κλωτσιές. Ξέρετε τι δήλωση ο του. Δόνης, ο Δόνης, ξεσμένος στον τάτελο είναι. Άσε μας. Για προπονητή μιλάτε. Για χαρά είναι. Προπονηταράς είναι. Ξεσμένος στον τάτελο και ο Αλέφατος, αλλά είναι άπαλος. Το λέω να το ξέρεις. Ποιος είναι? Λοιπόν, άκου να δεις. Από εσάς ποιος είναι? Ξέρετε τι είπε ο Δόνης? Τι είπε ο Δόνης? Έφυγα από εκεί πέρα, διότι οι απαιτήσεις του σε είχε ήταν υπερβολικές. Λοιπόν, έναν άνθρωπο ο οποίος είχε πολλά λεπτά του τάριξε και λέει πάρτο. Ο Δόνης στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρει μπάλα ο Δόνης. Ο Δόνης στον ΠΑΟΚ έπαιξε το καλύτερο 4-4-2. Ναι. Απλά ο Γκαρσία σε αυτό το σύστημα που θέλει να παίξει ο Δόνης ήταν ανύπαρκτο σε τρεξίματα. Ναι. Είχε τελειώσει. Και ότι είχε τελειώσει πήγε στην Ξάνθη και το διώξανε τις κλωτσιές. Το διώξανε με τις κλωτσιές. Πού είναι ο Δόνης? Πού είναι ο Δόνης? Ο Δόνης. Ναι. Άμα κλάσει... Πήγε στον Αποέλ, τον κυνηγήσαν με τις κλωτσιές. Πήγε στο Κατάρ, τον κυνηγήσαν με τις κλωτσιές. Άμα κλάσει ο Δόνης, τα εκατομμύρια που θα βγάλει. Άμα κλάσει ο Γκαρσία, θα τον κάνει το Δόνη ξεστή. 2.000 εκατομμύρια. Στο λέω να το ξέρει. Παρακαλά για άμα μιλάμε για λεφτά. Εμείς εδώ μιλάμε, για αξία τώρα, έτσι. Προπονηταράς. Είσαι αιμονικό. Τον ένα τον αγαπάει όλη η Ελλάδα, τον άλλο δεν τον γουστάρει κανένα. Ποιον αγαπάει η Ελλάδα? Τον Γκαρσία. Ποιον αγαπάει τον Γκαρσία, άλλη Ελλάδα να αγαπάει. Ποιον αγαπάει. Μέχρι και το παιδί στο Καναδόφρυκα με αυτά που άκουσε. Ποιον αγαπάει όλη η Ελλάδα, τον Γκαρσία. Τι ωραία, ρε. Τι ωραία, λαϊκιστή τον Παπανδρέου. Νεύρε το. Α, νεύρε λαϊκιστή. Για τσατσιλίκια, ρε. Που χάθηκε σήμερα που είναι στο Ιβιτς. Τρεις μειώσεις συμβολέου έκανε. Σιγά, όλοι για τα λεφτά τρέχουν. Αυτός έκανε τρεις μειώσεις συμβολέου. Όσα έπαιρνε. Για τα λεφτά, όσα και αν έπαιρνε, κατέβασε. Πάλι ομάδα θα έπαιρνε τόσα. Ποια άλλη ομάδα? Βρήκε στα Χαϊβάνια. Άρε Χαϊβάνια. Άιντε βρε. Άμε αχι Χαϊβάνια, τα γάρια. Τον Γκαρσία. Τον Γκαρσία τον αγαπούσε όλη η Ελλάδα αν τον μεταφέρατε στην ομάδα πυγμαχίας του ΠΑΟΚ. Α, στην πυγμαχία καλώ ήταν. Ποιο? Πονάτε, έριξε μερικές εκεί ψηλές, πονάτε. Ναι, ο Κάγκος δεν το βλέπετε. Πονάτε, πονάτε, ξέρω. Σας πείραξε. Είναι ένας από τους λίγους που σας πείραξε γι' αυτό. Τι λέει ρε μπαλιά. Τι μας πείραξε. Ναι, όπως σε πείραζε εσένα ο Καρεμπέκες. Τα δύο μπαλιά τα φάγε. Πήγατε εκεί, τον κράζατε, τον βρίζατε 30.000 και αυτός ξέρει σας έδινε. Όπως σε πείραζε ο Καρεμπέκες. Μεσάνιος εξέβρα. Έκλανε μεσάνιος το καλό. Εκεί τότε με το δεν μου λες πότα σε ρωτάω κάτι γιατί με λες πάντα του Χαριλάου. Ποιο χαρά. Δεν δω με λάθο. Κοντάζουμε έπαινε. Πρωτάζουμε. Κλάσα παντάτα. Ναι, ναι, 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 κλάσα παντάτα. Έγινε παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου φίλε, να είσαι καλά. Τελευταίος πριν το ημίωρο. Ναι, αργότερα. Πάμε. Έλα, καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα. Έλα. Καλό είμαι. Έλα. Έλα. ΠΑΟΞΙΣ. Ναι. Ο Τζόρνταν έχει δίκιο. Σε τι πράγμα. Σήμερα έπρεπε να παίξει ο Μπρίκιτς. Να φύγουμε με 7-0. Ναι. Ναι. Τι λέρε καημένε, όπως λέει και ο Μαλάτος. Ναι. Δεν τον είδαμε τον Μπρίκιτς. Τη δουλειά του την έκανε, την τελείωσε για φέτος. Ποιος? Έτρωγε με τον Ατρόμητο τα 4 σε 13 λεπτά, ναι, για να φύγει ο Τζαβέλας. Μήπως τη δουλειά του έγινε. Εσύ είσαι το ρουφιανάκι του Τζαβέλα. Ναι, δεν είμαι Παοξής, ρε. Μόνο εσύ είσαι, ρε Παοξής. Εσύ είσαι το ρουφιανάκι του Τζαβέλα, ε. Γιουσουφάκη σε έκανε σήμερα η ΑΕΚ. Και το μόνο που έχει να πει είναι για τον Γλύκο. Παρέα είσαι τη παρέα. Γιουσουφάκη τη ρε σε έκανε, ρε. Τι είχε ρε. Βόλκε όλοι εκεί μαζί παρέα είσαι. Έχεις μούτρα για ομάδα που δεν καλύτερο από τον Γλύκο. Έχεις μούτρα για ομάδα που δεν καλύτερο από τον Γλύκο. Ό,τι είναι η ομάδα όλη είναι ο τερματοφύλακα σου ρε. Που δεν καλύτερο από τον Γλύκο. Πάνε πάρε ρε κανένα παίκτη. Όταν σου προτείναν τον Αραούχο τον έκανες πέρα λέει γιατί έπινε καμιά μπύρα παραπάνω. Να σε έφαγε, σε έδωσε τώρα τα δύο και πάρ' τα στη μασχάλη και φύγε. Σόπα ρε μεγάλε. Ναι, έτσι. Αυτά πέσα στο δικό σου το Γλύκο που τα τρώγε όρθιο. Ναι, έχεις πρόβλημα με το Γλύκο. Εγώ να πω περνοείτε ρε φίλε. Σήμερα δεν μου κάνει για τερματοφύλακα στο περνοείτε. Είναι λίγος.
Το ταβάνι του είναι αυτό, εννοείται. Σήμερα σε έβγαλε περισσότερα από όσα θα τρώγε. Σώπα ρε φίλε, εμείς γιατί το πληρώνουμε για να τα τρώει ή για να τα βγάζει. Αλλά να σου πω και κάτι. Γιατί τα πληρώνουμε για να τα τρώει ή να τα βγάζει. Καλά. Δεν έχασε από το γλυκό. Ας έβαζε κανένα γκολ που σε έκανε κουδούνια η ΑΕΚ. Σε έκανε κουδούνια, δεν είχε επίθεση, δεν είχε κέντρο, δεν είχε άμυνα. Είχα τερματοφύλακα. Εντάξει. Είχα τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα μόνο δεν είχα η ομάδα σου. Και τον Μπέρτο να φέρεις και τον Ρομπέρτο και τον δεν ξέρω ποιο να φέρεις. Με αυτά τα χάλια της ομάδας που έχουμε δεν κερδίζεις. Εκτός άμα αρέσουν τα χι. Άμα σ' αρέσουν τα χι, ναι, πάνε βάλε ένα λεωφορείο στην εστία να φέρνεις τα χι. Μην οργίζεσαι, πιστεύω. Εντάξει. Που πήραμε τον Γαύρο και χαρήκαμε. Άντε βρε ξεφτύλια. Άντε βρε ξεφτύλια. Αλλού αυτά. Αυτά αλλού όχι σε μένα. Ναι, δεν είμαστε παοξίδες εμείς. Δεν ξέρω τι είσαι εσύ. Μπορεί να είσαι και του Τζαβέλα Κουλιτάρη. Πιθανόν είσαι δηλαδή. Του Γλύκου είμαι, ναι. Του Τζαβέλα Κουλιτάρη είσαι. Καταγγέλλω γιατί σε εγκάθετο σου καραϊσκάκι. Ναι, ναι, ναι. Είσαι ευχαριστημένος εσύ από αυτό. Είσαι ξενομανής ρε. Άμα ο Γλύκος ήταν ξένος θα τον είχες να πούμε ήρωα. Καλά. Αυτά αλλού βρε σκοτάδι έχεις από μπάλα. Να τον κάνουμε δύο για να πέσει. Κλάρακι του Τζαβέλα εκεί. Κόλκα Τζαβέλα και λοιπά. Άιντε, τα ξέρουμε. Καλά σε λέω μαλά. Άντε, επόμενο, ναι, καλά με λέω μαλά. Είσαι και παοξίζει. Γίδι, επόμενο. Όχι, αυτό είναι παοξίζει. Συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει κριτική. Όχι, τι πια κριτική. Τι κριτική, κριτική είναι αυτό. Πάμε, επόμενη γραμμή. Λέγε. Έλα. Έλα, Κώστα, γεια σου Τζόρνταν. Γεια χαρά. Χρήστος Χαλκίδα. Γεια σου ρε φίλε. Λοιπόν, κατεβήκαμε για ακόμα μια φορά κάτω με πολύ μεϊτοπάθεια. Αυτό η είναι. Ομάδα είναι, κατέβηκε πολύ χαλαρά σε ένα πολύ σημαντικό μάτς. Εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου η ομάδα, μπορώ να πω. Τζορντάν, δεν ξέρω τι γνώμη έχει και Κώστα. Ήταν πολύ, λέει, πολύ... Η ανάλυση λέει το εξής. Η ΑΕΚ κατέβηκε με περισσότερο σεβασμό. Πολύ φοβισμένη. Πολύ φοβισμένη η ομάδα. Γιατί η εντεκάδα της ΑΕΚ έχει τον Μάνταλο σαν τέταρτο χαφ. Μπασταρδεμένη θέση ο Μάνταλο. Κώστα, αριστερό δεκάρι. Κώστα, ναι. Σου βγάζω το καπέλο φίλε, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει καλά χαφ φίλε. Έχουμε θέμα με τα τρία χαφ της ομάδας μας. Απ' τη στιγμή που δεν παίζει με καθαρό εξάρι. Απ' τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν παίζει με καθαρό εξάρι, έχει προβλήματα. Ο Ηρακλής πήρε πόντο γιατί έβαλε, κατέργησε τα εξτρέμ μετά το 0-1, πέντε χαφ στο κέντρο και μόνο στο Περόνι. Που εδώ έχω θέματα με τον προπονητή του Ηρακλή, γιατί αφήνει τον Παστακό εκτός εντεκάδας εδώ και τρεις αγωνιστικές. Το θάβει και βάζει το γέρο Περόνι. Διάλειμμα. Περπατάει. Like, μαλάκες, like. Ο Νούση. Ο Μαλούχος. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Πάμε. Έλα Κωστή. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Φώναζε, σ' ακούμε. Ναι. Λοιπόν, δύο πράγματα για σένα. Το πρώτο. Μιας και θυμήθηκες αυτόν τον Δόνη που έλεγες εσύ ότι θέλει να κάνει το βήμα να πάει στην Αγγλία. Ούτε σε ομάδα β' εθνική δεν έχει πάει στην Ευρώπη. Φέρατε στον ΠΑΟΚ καλύτερους προπονητές από τον Δόνη. Κάτσε να μιλήσουμε, ρε Τζόρνταν. Φέρατε στον ΠΑΟΚ καλύτερους προπονητές από τον Δόνη. Εννοείται, ρε φίλε. Ποιο φέρατε. Κάτσε να μιλήσουμε. Περίμενε. Ποιο φέρατε καλύτερο προπονητή. Επί Σαββίδη, ο Δόνης ήταν ο πρώτος προπονητής επί Σαββίδη. Αυτό. Πόσους καλύτερους. Εγώ άλλο σου λέω. Εγώ σε ρωτάω αυτό. Ο Δόνης. Είναι χειρότερο προπονητή από όσο μα τον παρουσιάζει. Τι να κάνουμε τώρα. Άγγελο Αναστασιάδη, Επισαβίδη. Ποιο Αναστασιάδη. Άγγελο. Τι καλύτερο, 10 φορέ. Εννοείται. Άγγελο Αναστασιάδη. Κορυφή. Τι έκανε. Τα πάντα όλα. Τι έκανε. Τα πάντα. Ήταν ΠΑΟΚ.
Καταρχήν είχε την ομάδα. Ήταν εμπάουκ. Ήταν εμπάουκ. Μέχρι τα Χριστούγεννα την είχε πρώτη ομάδα. Τον κάναν πόλεμο όλοι μαζί μετά. Ποιοι τον κάναν πόλεμο. Όλοι. Γιατί να του διώξουν. Όλοι. Για το σύστημα και αυτοί. Το σύστημα. Ναι. Παρακάτω. Κάποια στιγμή με άλλε αλήθειε. Εμένα. Ποιον είχατε επί Σαββίδη καλύτερο προπονητή από τον Δόνη. Σου είπα. Περίμενε άλλο. Εσύ πες μου τι κατάφερε ο Δόνης στην προπονητική του καριέρα. Τι επιτυχία έχει. Τι κατάφερε ο Δόνης στην προπονητική του καριέρα. Ναι. Έλυσε το πρόβλημα των παιδιών του, των εγγονών του και των δυσέτων. Αυτό έκανε. Έγινε προπονητής. Άλλο. Εντάξει. Κορόιδεψε τον κόσμο, πήρε τα λεφτά. Περίμενε. Ένα άλλο να σε ρωτήσω. Στάσου ρε φίλε, θα μου πει μετά τον Δόνη ένα καλύτερο προπονητή που είχατε. Άγγελο Ασυσιάδη. Λέγε φίλε, σε εσένα μιλάω. Εγώ σου λέω ότι δεν είχαμε καλύτερο. Δεν αλλά είχατε και πάλι καλύτερο. Ο Δόνης δεν είναι αυτό που παρουσιάζει. Πάμε με τον Δόνη. Το γλύκο που τον βρίζετε τα τελευταία 20 χρόνια. Τώρα. Ποιον είχατε καλύτερο τερματοφύλακα από το γλύκο. Περίμενε να σε κάνω ένα ερώτημα τώρα. Ποιον. Λοιπόν. Ποιον. Περίμενε ένα ερώτημα. Περιμένω, τώρα. Εδώ δεν είναι. Λοιπόν. Βελίδης, Όλσεν ή Μπρίκιτ. Βελίδης, Όλσεν ή Μπρίκιτ. Κανένας. Για δεύτερο λέμε τώρα. Δεν με απαντάς αυτό που σου ρωτάω εγώ. Ναι. Τα τελευταία 20 χρόνια ποιον καλύτερο τερματοφύλακα είχατε από το γλύκο εσείς στον ΠΑΟΚ. Καλό τερματοφύλακα ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν είχε ρε. Ποια τελευταία 20 χρόνια. Άρα δεν είχατε καλύτερο τερματοφύλακα από το γλύκο. Δεν είχατε καλύτερο τερματοφύλακα από το ΠΑΟΚ. Το πιάσε για ομοφιλοφιλία. Λοιπόν, και το διώξανε. Γιατί ήξερε διαχρονικά λέει, πότε ήξερε είχε κάτι μάτς λέει πότε. Στα play-off και ήθελα να μιλήσει. Αν τα λέει αυτά αυτός, τι δεν μιλάει. Για μάτς ήξερε. Δεν ξέρω πάλι αν ήταν τον Ιντάντ. Αυτά τα λες εσύ, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ναι, πού να ξέρεις εσύ. Δεν μου λες ρε φίλε. Άρα δεν είχατε καλύτερο τερματοφύλακα από το γλύκο και καλύτερο προπονητή από το Δόνη. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Μ' απάντησες. Περιμένω να μου πεις. Σε απάντησε, σε ευχαρίστησε. Ωραία. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι. Σε απάντησε, ευχαρίστησε. Με απάντα με εσύ. Τώρα συγκρίνω εγώ τον Όλσεν τώρα για με τους άλλους. Γιατί το διώχνει. Κορυφαίος στη Δανία, πρώτος στη Σουηδία. Δεν θα γίνει, θα μιλήσουμε. Λέγε, θα μιλήσεις. Λέγε. Θα το συγκρίνω, τα νούμερα το λένε. Άσε με. Λοιπόν, Κώστας Παοξής. Ναι. Καλά το να σε κάνω μια ερώτηση, εσύ που χαίρεσαι σήμερα όλη μέρα. Και μία δώρο, εγώ δεν χαίρομαι με τις ήττες των άλλων, κοιτάω την ομάδα μου. Μα εσύ δεν μας υπολογίζεις. Ορίστε. Γιατί χαίρεσαι, αφού δεν μας υπολογίζεις σαν ΠΑΟΚ, γιατί χαίρεσαι. Μα πάντα είμαι χαρούμενος, έχω πέσει από την κούνια μικρός, το έχω πει εδώ, δεν το πρόσεξε. Από τότε είχε το κουσούρι. Μια εβδομάδα πονάει ο ομοπλάτης σου όμως, μια εβδομάδα ολόκληρη. Τι έκανα μια εβδομάδα. Πονάει ο ομοπλάτης σου. Μόνο. Δεν πονάει τίποτα φίλε μου, γιατί είσαι μείον 11. Έχεις δύο πρωταθλήματα και προσπαθείς να γίνεις σαν και εμένα, είναι δύσκολο. Πονάει ο μοπλάτης από την πούτα που σέρνεις. Άντε... Πάμε επόμενη γραμμή. Εσένα παλιοαλίτη ας πούμε. Εσένα... Παλιοαλίτη τον είπα. Τέλειος, ναι. Το είπε. Εσένα φίλε που σου έκανε η Άκ την κλάνα σαν τον πηγάδι του Μελιγαλάτη, δεν πονάς. Καγίτες μες στο πρόγραμμα είναι. Και ο Ολυμπιακός σε έχει κερδίσει τις τριπλάσιες, τετραπλάσιες φορές από σένα. Σαν τη Λάνα Μπάρμπα είναι η πατάρα σου. Αλήθεια. Σήμερα. Πάμε επόμενη γραμμή. Μην μιλάτε έτσι. Είναι πρόστιμα πράγματα αυτά. Μην μιλάτε και χαλάτε την εγώ αυτή τον τη είπα αυτό κάντε... το αξίζει. Μη. Ναι. Πάμε. Έλα φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ φίλε. Καλησπέρα. Καλώς το. Αναπτωπούλε, θες να σου πω καλύτερο τερματοφύλακα που είχαμε από τον... Τα τελευταία 20 ναι. χρόνια ποιους είχατε καλύτερο τερματοφύλακα από τον Γλύκο. Τον Ντάνι Φερνάντες. Τον θυμάστε. Τον Ντάνι Φερνάντες. Ναι. Γιατί έκανε τον Ντάνι Φερνάντες. Πού γιατί ήταν μια χαρά. Ήταν μια χαρά. Ναι, και μπορεί είχε Ντάνι Φερνάντες. Αντανακλαστικά μια χαρά. Τα αντανακλαστικά. Σε τι ήταν χειρότερες από τον Γλύκο. Και γιατί έφυγε. Άλλο αυτό γιατί έφυγε. Δηλαδή, γιατί πήγε να κάνει καριέρα. Ο Ντάνι Φερνάντες. Ναι. Ο Ντάνι Φερνάντες. Τι παιχνίδια έκανε στον ΠΑΟΚ. Τι εννοείς τι παιχνίδια έκανε. Δηλαδή καλύτερος από τον Γλύκο ήτανε. Εσύ είναι αυτό που λέει. Μόλις ήρθε ο Ντάνι. Γελάει ο κόσμος από το κέντρο έφαγε γκολ και μας είπε ο αέρας λέει τώρα. Σταμάτα λίγο. Ο Ντάνι Φερνάντες ήρθε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Πλακώθηκε στις πρωτεΐνες και έκανε 140 κιλά πάγκο και δεν μπορούσε να γυρίσει δεξιά αριστερά το κεφάλι του. Σερσερίσε ρε φίλε. Σαν ταλέντο ήταν καλύτερο. Σαν ταλέντο. Ναι. Σαν ταλέντο ήταν καλύτερο, ε. Βεβαίως. Και πού έπαιξε μετά. Μετά... Έκανε μάλλον κακιά ζωή. Κακιά ζωή. Έτσι είναι. Κακιά ζωή. Εκτός από το Φερνάντες. Κακιά ζωή.
Ποιον είχατε, ρε. Τον Όλσεν πες τώρα, φίλε. Και τα Μπλούχο Δανίας είναι. Τον Μπλούχο Δανίας είναι. Ναι. Στην Εθνική Σουηδίας είναι, πες τώρα. Μετά η Εθνική Σουηδία. Και εδώ έφαγε τον Μπάγκο, ρε, φίλε. Ναι. Πες του τα λίγο. Λέγε, φίλε, καλύτερο τερματοφύλακα από τον Γλύκο τα τελευταία. Τον Όλσεν, πες τώρα. Ξέρω, μιλάω, λέγε. Εγώ σε είπα για Ντάνι Φερνάντες. Ο Ντάνι Φερνάντες. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν υπάρχει. Ρε, τον Όλσεν. Εθνική Σουηδία είναι. Η Σουηδία έχει μια εθνική Σουηδία. Όλσεν. Τα τρογέσαι, Όλσεν. Όλσεν τα τρογέσαι. Έτσι τα τρογέ. Πήγε στο Καφτατζόγλιο. Ο Γκούφι. Ο Σούπερ Γκούφι. Αχ, πουλιά τη νιώτη. Τον Καφτατζόγλιο κάνουν φάλ του πατέρα. Άμα τα τρώγε ο Γλύκο αυτά, τον κρεμάγατε. Τα γάρια του. Τον Γλύκο τον κρεμάγατε. Δεν τα τρώγε έτσι. Λέγε, λέγε. Λέγε. Και αφού είναι κακός ο Γλύκος και ο Τζαβέλας, γιατί ο Βλάχος ο πρόεδρος τους έκανε συμβόλαιο. Βλάκας ήταν δηλαδή. Ε, χαζός ήταν. Μισό λεπτό τώρα. Εδώ μας ακούει χιλιάδες κόσμος. 100.000 κόσμος. Ωραία. Λέγε. Εσύ τώρα τον Γλύκο τον θεωρείς θερματοφύλακα που δεν τα τρώει. Όρθιος. Έχεις δει κανένα θερματοφύλακα να μην τα τρώει. Εσύ τώρα πες μου για τον Γλύκο. Ο Μπάρκας δεν τα τρώει. Φταίει στα δύο σήμερα στα γκολ. Δεν τα τρώει. Στα δύο φταίει σήμερα στα γκολ. Ο Γλύκος. Στα δύο γκολ. Είναι επιρρεπή στα λάδια. Κάτω χαμηλά. Άλλο βρε σε ρωτάω. Τι άλλο. Έξοδο δεν με έχει. Κάτω εκεί πρόβλημα. Τι να βρες μου ένα καλύτερο που είχα. Σου είπα ρε φίλε. Τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν με λέει. Όλσεν σου λέω εγώ πρώτα. Όλσεν. Ναι, ο Φερνάντες που σου λέει το παιδί. Υπάρχουν αυτά. Άσε τώρα ρε. Πάμε παρακάτω. Ο Ιτάν άμα θέλει. Ο Ιτάν. Αν θέλει και ο Μπρίκιτ ακόμα. Γιατί τον έλεγε. Ο Μπρίκιτ με στην Φιωρεντίνα πήρε πρόβλημα. Δεν μου λες, γιατί τον έδειξε ο Σάββιτς. Δεν ξέρω γιατί τον έδειξε. Λέω εγώ τώρα. Γιατί. Δεν ξέρω. Κάτι βρώμες θέλει να βγάλει. Δεν ξέρω. Α, δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Λέγε φίλε. Έλα. Έλα. Ωραία, Τσαμπονέ Ιωνία, ΑΟΚ. Σε παίρνω πρώτη φορά, σε ακούω πολύ καιρό. Νέα Ιωνία. Και πολλά κανταριά μπάλα. Θέλω να σε ρωτήσω την άποψή σου για ένα θέμα. Να ακούσουμε. Την Μπιλμπάο, την ομάδα του Βαλβέρε, παιδί μου, την ξέρεις. Ναι. Αυτή η ομάδα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική στο πώς αποκτά παίχτες. Τους έχει όλους να είναι ή βάσκοι ή από τις ακαδημίες της. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, Α, πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα μπορεί να συμβεί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο σε μια ελληνική ομάδα? Και δεύτερον, πιστεύεις ότι υπάρχει κάποια ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που να είναι πιο κοντά σε αυτό το μοντέλο? Και κάτι για σένα, Τζόρνταν, που ψάχνει για τερματοφύλακα. Δες τον Νίκο τον Μελίσσα που έχουμε στείλει στη Σπάρτη. Το παιδί είναι. Το είδα. Απίστευτος. Δηλαδή δεν ξέρω για ποιο μπρίκιτ να πούμε που δεν μπορεί να κάνει εκτίμηση. Όχι, εκεί έκανα λάθος. Βάλαν τον άλλον τώρα ότι έχουν τρίτο. Και ο άλλος είναι δυο μέτρα άντρας. Πάνε εσύ τώρα παίξε στη Φιωρεντίνα με τον Μελίσσα. Να πας πέντε γκολ να τον τελειώσει από την πρώτη μέρα. Άμα δεν τον βάλαν τον Μελίσσα να ψηθεί κάποια στιγμή, ο Μελίσσα θα γίνει ό,τι έγινε και πριν. Α, θα γίνει. Να χάσουμε άλλη μια χρονιά με τον Μελίσσα. Το Μελίσσα το δουλεύει όταν έχει έναν τερματοφύλακα μεγάλο, κατάλαβες, σε ένα 3-0 τον πετάς 20 ώρα. Ωραία ρε Γιώργο, αλλά ο Γλύκος τι ήταν? Και αυτοί κανένας παλιός. Τι ήταν ο Γλύκος? 100 χρόνια ένας ιστορία ο Πάο. Πες με ένα μεγάλο τερματοφύλακα που είχε. Δηλαδή είναι μεγάλη κατάντια για τον Πάο να έχεις τον Γλύκο τερματοφύλακα για μεγάλο. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ και από την άλλη. Βρε 100 χρόνια ιστορία. Ένα μεγάλο τερματοφύλακα που είχατε. Συμφωνώ μαζί σου. Φέρε τον Ρομπέρτο, άμα μπορεί. Αλλά τον Ρομπέρτο δεν μπορεί να τον φέρει. Τα τρώγε με τον Γιατί το βρίζαμε και τον Παντελάκη βρίζαμε και τον Βουλινό βρίζαμε. Και τον Γλύκο βρίζαμε. Και τι το Και τον Γλύκο βρίζαμε. Και τι είναι ο Γλύκο τώρα, το συγκρίνω με τον Φορτούλα τώρα. Θα πέσουν τα φώτα. Από τον Βουλιοτόπουλο και τον Μιχόπουλο που είχατε πολύ καλύτερο σύνολο. Σοπάρε φίλε που πήγατε. Και από τον Χαλκιά με τον άλλο το Σέρβο. Πώ το λέγανε το Σέρβο που έφαγε στον Άγιαξ όρθιο στον κολ. Άντε βρε βγει από εδώ πέρα. Ναι, ναι. Τα γάρια να πούμε. Ναι. Λέγε φίλε. Φίλο σου είναι ένα τόπλο Γλύκος. Όχι! Γελάει ο κόσμος τώρα με αυτά που κάνει. Γελάει ο κόσμος. Τι τώρα. Όταν το βγάζατε MVP μαζί με τον Τζαμπέλα δεν ξέρει. Τα στοιχειώδη ξέρει και το τείχος ακόμα δεν το στείλει καλά. Άιντε τώρα. Χαϊβάνι. Όσοι τερματοφύλακες φέρατε τα γάρια ήταν. Ξέρεις από τερματοφύλακα. Όπα καθόλου. Έπαιξε τερματοφύλακα. Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω. Ποιο ξέρει. Ποιο ξέρει, ξέρει εσύ. Βέβαια. Τι βέβαια. Βέβαια. Από πού βέβαια. Όπου θέλει ρώτα ένα προπονητή τώρα, άμα δεν φταίει στα δύο κόλτα σημερινά. Τι σχέση έχει αυτό, ρε. Γλύκος. Άλλο σε λέω εγώ. Ο Γλύκος. Έχετε αγοράσει καλύτερα τερματοφύλακα και κάνει κλίκα τον ο Γλύκος. Τον Όλσεν. Ο Όλσεν. Τον έκανε κλίκα, ε. Από πέρσι τα έλεγα, προπέρσι. Τον Όλσεν. Τι έκανε Όλσεν. Δεν τον παίζανε μέσα στην ομάδα. Τα έχω πει 100 φορές. Πήγαινε εκεί σε μια γνωστή του στο Κυλγής και τα έλεγε το παιδί. Δεν με παίζουνε. Δεν τον παίζει. Άρα δεν φταίει ο Μαρινάκης που σα τώρα τα πρωταθλήματα, ήσασταν κλικαδόρια. Άσε τώρα, άρα μια στήρα είναι τον Αναστασιάδη. Άκου τώρα τι λέει. Τη μια στήρα τον Αναστασιάδη, στήρα τον κόλο του στον Αναστασιάδη, η άλλη στήρα τον Όλσεν και σε έκλεβε όλα στα πρωταθλήματα. Αυτό ανερίζει. Τι πα στη δουλειά, κύριε. Εκεί την πάω τη δουλειά. Πάμε, ναι. Ναι. Είπαμε, ναι. Λέγε. Έλα.
Άντε, καλύτερα. Σε ένα μήνυμα φίλου Αριανού πριν θέλω να απαντήσω. Πού υπάρχει Αριανός, ναι. Τι έστειλε πριν μήνυμα σχετικά με τη φυσική κατάσταση, με ρώτησε ποιος ευθύνεται. Ναι. Προφανώς και μεγάλη ευθύνη έχει και ο προηγούμενος προπονητής. 100% έχει ευθύνη προφανώς ο προπονητής. Προφανώς έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτή τη φυσική κατάσταση. Άμα δεν τα ακούτε αλήθειες, έτσι. Και όλοι είναι υπέρβαροι, ποιος ευθύνεται. Και η γνώμη μου για Τάτο και Πιτού. Ο καλός Τάτος στην ομάδα χρειάζεται. Ο Πιτού αυτή τη στιγμή δεν είναι ακόμα έτοιμος για 90 λεπτά. Χρειάζεται και αυτός δουλειά σε φυσική κατάσταση. Ενώ είναι ένας παίχτης πάρα πολύ ικανός που μπορεί να σηκώσει το κέντρο. Αλλά χρειάζεται και αυτός δουλειά στο θέμα της φυσικής κατάστασης και είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να δουλέψει ο καινούριος προπονητής. Γυμναστή δεν έχει ο Άρης. Εκτός από προπονητή, άλλο προπονητή. Γενικά, από ό,τι έχω πληροφορική κιόλας, υπάρχει ένα χάος γενικότερα και σε θέματα ρόλων στα αποδυτήρια. Κατάλαβα. Υπάρχει ένα χάος αυτή τη στιγμή. Και Δάκη. Σήμερα είχα και κάποιες πληροφορίες μέσα από την ομάδα. Ποιες, για πες σας. Γυμναστή, ότι μέσα στα αποδυτήρια δεν υπάρχουν γενικοί αρχηγοί. Τις αλλαγές τις έστελνε εκεί ο παρατηρητής κτλ. Υπήρχαν θέματα σε τέτοια πράγματα. Τα πληροφορήθηκα εγώ σήμερα. Γυμναστή έχουν, τέλος πάντων. Υπάρχει έλλειψη οργάνωσης. Υπάρχει έλλειψη ρευστού. Τα άλλα είναι έπονται τα άλλα. Άμα είχε ρευστό. Με δίδυ χρημάτων, έλεγε ο Δημοσθένης, ο άνδρες Αθηναίοι στους κυρίες. Τι δουλειά έχει ο υπέρβαρος με την έλλειψη ρευστού τώρα, μπορείς να με πεις. Η ομάδα καταρχήν είναι απίθαρκη και όλοι είναι με παραπανήσια κιλά μέσα. Ναι, αυτό σημαίνει ότι δεν υπολογίζουν την ομάδα που τους πληρώνει, γιατί πιθανό να μην τους πληρώνει. Και το γουρίξει. Ο γυμναστής δεν ενδιαφέρεται γιατί δεν πληρώνεται κι αυτός. Κάπως έτσι είπαμε. Πάμε, πάμε κόσμο. Είναι απλήρωτοι, να κάνουν απεργία και ο κόσμος να δώσει ευθύνες. Εμένα με νοιάζει αυτοί οι 11 που μπαίνουν και παίζουν ποδόσφαιρο να τα δώσουν όλα. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι απλήρωτοι να μην κατεβούν να παίξουν, να δηλώσουν αδυνατότητα. Καλό, καλό, καλό. Συμφωνώ και εγώ με αυτό. Πάμε. Πάμε. Έλα, Βίλε. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα, Ραπτόπουλε. Γεια σου, Βίλε. Σ' είχα πάρει και πριν δύο εβδομάδες. Θέλω ξανά την άποψή σου, αν μπορείς, λίγο για τον Ζουνίδη, μια και έγινε και το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Μάλλον το είδες. Ναι. Είχα μιλήσει όταν ήταν στην Ξάνθη, αλλά μου πες δεν έχουμε ακόμα πολλά παραδείγματα. Καλός προπονητής. Δεν θα ακούω λίγο πιο δυνατά, δεν ακούω. Πολύ καλός προπονητής. Πολύ καλός προπονητής. Πού το στηρίζεις αυτό? Διαφωνώ με το 4-4-2 και το Βιαφάνη στη γραμμή. Ναι, δεν είναι και πολύ σόι αυτός. Ναι. Γενικά διαφωνώ με τα 4-4-2. Χάνει πόντους γιατί δεν γεμίζει τα χαφ. Δηλαδή με το Λέτο δεύτερο φόρ και το Μπέρκ αριστερά, δεν κάνω λάθος, ποιον είχε, το Βιαφάνες. Αριστερά βάζει το Λέτο. Συγγνώμη, κάτσε να δω λίγο το γράφημα, μισό λεπτό. Αριστερά βάζει το Λέτο και από πίσω έχει το Βιαφάνες. Δεκάρι τον είχε. Ναι. Κάτσε να δω. Αλλά όχι. Λέτο μπαίνει αλλαγή πολλές φορές. Όχι, 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 όχι. Έχει Εμποκού αριστερά. Δεξιά έχει, ναι, Βιαφάνες. Λέτο δεύτερο φόρ με τον Μπέρκ. Λούντ κόφτη με τον Ζέκα. Εδώ, εδώ. Έχεις αραιό κέντρο. Σωστά. Ακόμα αν ο Λεωζίνιο ήταν παίχτης, είχε δυνάμεις, θα σου τρώγε το κέντρο από την αρχή. Του το πήρε στο κέντρο όμως, γιατί ερχόταν και ο Βιαφάνης και ο Λέτο και ο Εμποκού, ερχόταν τρίτο χαφ. Πού έχασες το μάτς? Το μάτς το έχασες όταν αυτοί παίξανε ο Ηρακλής με 5 χαφ. Πρόσεξε να δεις. Πρόσεξε να δεις. Παίζει. Παίζει με Δόνη. Με... Ο οποίος παίζει καλά ο Δόνης. Με... Πολύ καλός. Γιατί εμείς τον διώξαμε. Ναι. Παίζει με Δόνη, με Ιτζόγλου, με Λεωζίνιο, με Γροντί και Αγγελόπουλο. Και οι πέντε είναι χαφ. Δεν υπάρχει εξτρέμ. Ο Παναθηναϊκός αντί να περάσει μεγάλες μπάλες, μεγάλες μπάλες σε Μπουμάλ και Μποκού και Μπέρκ, πάνε να παίξει ποδόσφαιρο, παίζω παίζεις. Μα από την πίσω γραμμή σε μπλοκάρουνε οι χαφ, σου κερδίζουν την μπάλα και σου φάγανε το κέντρο. Νομίζω, νομίζω ότι... Να σε διακόψω. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι έχεις άδικο, αλλά είναι ένα παιχνίδι που έχω χάσει 15 ευκαιρίες, μια φάση έκανα να κλείσει το βάλε. Εγώ δεν με νοιάζει το παιχνίδι καθε αυτό που πέταξα δύο βαθμούς. Εμένα με ενδιαφέρει για την επόμενη χρονιά, αυτό έχω ξαναπεί. Ουσία, πιστεύω ότι στον άνθρωπο αυτόν εγώ μάλλον μπορώ να βασιστώ. Ρωτάω και σένα που έχεις δει πλέον πολλά παιχνίδια, εγώ δύο μέρες την εβδομάδα ασχολούμαι. Να ξέρω, μπορώ να βασιστώ, βλέπω καλά στοιχεία. Φυσική κατάσταση έχει βελτιωθεί. Κοίτα,
Ο Παναθηναϊκός θέλει δίπλα στο Ζέκα ένα καλό χαφ. Βρε, θέλει παπάδες, άστο τι θέλει. Όχι τον Λουντ, ούτε τον πώς το λένε αυτό που πήρατε, τον Κουρμπέλη. Μετά, ο Βηγιαφάνες, ούτε εξτρέμ ούτε δεκάρι. Απέτυχε η μεταγραφή. Τώρα, αν δεν έχεις παράδες να πάρεις ένα δεκάρι, τι να σου πω. Μα ο ΠΑΟΚ που έχει παράδες πήρε τον Νουάρντα για δεκάρι. Δεν μου λέει τίποτα. Φοβάμαι μη γίνω Βηγιαφάνες του ΠΑΟΚ. Ο Νουάρντα, το φοβάμαι. Μακάρι να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά περίμενε. Χρόνο έπεσε στον Πανετολικό και τον ξέρουμε τι. Αλλά πρόσεξε. Τι να αλλάξει. Καλά ρε φίλε, και εσύ τον Τζόρντεν το πήρες από τον Πανελλιακό. Εντάξει. Καλά. Ο Κουλιμπαλί Τσαπατσούλης δεν μ' άρεσε καθόλου χθες. Το ποιον, τον Τζόρντεβιτς. Ο Κουλιμπαλί Τσαπατσούλης χθες δεν μ' άρεσε καθόλου. Μετά. Η ουσία είναι ο Ζουνίδης θα βρει παίκτες να κάνει την ομάδα. Αν γίνουν αυτά που λέει και ο άλλος ο φίλος σου με τους διαιτητές και τις ιστορίες, πέντε φράγκα θα μπουν. Το θέμα είναι ότι αυτός θα μου βρει παίκτες να μου κάνει ομάδα. Τη στήνη φαίνεται καλά. Αυτό με νοιάζει. Καλός προπονητής, κρατήστε τον. Καλός. Εξαρτάται τι λεφτά για μεταγραφές. Καλός προπονητής. Ποιος είπε για λεφτά για μεταγραφές. Εξαρτάται τι λεφτά θα το δώσουν για μεταγραφές. Αδερφέ μου, ο Παουτζής δεν είσαι. Ναι. Ωραία. Όλα θα εξαρτηθούν τι θα γίνει με αυτά τα ρεμάλια που είναι 20 χρόνια εκεί και θα φύγουν αυτά τα ρεμάλια. Λέω τι θα γίνει με τις μεταγραφές. Θέλει ενίσχυση ομάδα. Ρε αδερφέ, να σου πω κάτι. Δεν πρόκειται να βάλει λεφτά. Εδώ ο άλλος που υποτίθεται έρχεται για την τρίτη εθνική και εξεχρεωμένος δεν βάζει μία. Ο δικός του δεν βάζει μία. Αν δεν καθαρίσει αυτό το πράγμα, αυτή η μπόχα να φύγει. Αυτό καθαρίζει, τελειώνει ρε φίλε. Τελειώνει αυτό. Εγώ πιστεύω πάλι θα γίνει τίποτα. Τελειώνει. Παρετήθηκε και ο άλλος ο υποψήφιος ΕΠΟ. Τελείωσε τώρα. Όχι, ξέρεις γιατί δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Γιατί. Σου είδες τι είπες πριν λίγο που άκουγα την εκπομπή που είπες για κάποιον αντικατερίνη που είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ωραία. Ποιος έδωσε στον κοκάλι τον Ολυμπιακό το 92. Ο Μητσοτάκης. Μπράβο. Ποιος τους έσβησε τα δάνεια, ο Μάνος. Ναι, είναι ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, καμία σχέση. Τίποτα. Δεν λες αλήθεια, φίλε. Πληρώσαμε το κεφάλαιο όπως πλήρωσε και ο ΠΑΟΚ ακριβώς. Το κεφάλαιο. Ποιο πλήρωσε ποιο. Και ένα υπόλοιπο από τη μεταγραφή του Καλταβερίδη και του Τέταρη πήγε στην Τράπεζα Κρήτης στην κακιά, στο κακό κομμάτι το οποίο μείνε στο δημόσιο. Ναι. Υπάρχει και κάτι άλλο. Ναι. Ότι το δάνειο της Χούντας. Τους το ξεχρέωσε το 89 η Μελίνα Μερκούρη και τους έδωσε και εκατομμύρια για τον ερασιτέχνη που στον ερασιτέχνη δεν υπάρχουνε. Γίνανε μετακλεμμένα της Ευρώπης. Άστα τώρα, μην τα αρχίσουμε αυτά. Ναι, μην αρχίζεις τώρα Παναθηναϊκάρα μου, εντάξει. Εσύ είσαι δεύτερη ομάδα στην Ελλάδα, περισσότερους τίτλους έχω, κάτσα από κάτω σε τώρα, πάρ' το μεροκάματο και έχεις που μιλάς παππούλη, κάνε τη δουλειά τώρα, μην ασχολείσαι με τον πρωτοσύλλογο. Μην ασχοληθώ ρε, πλάκα κάνεις που βγάζετε το σκάκι και τη. Το softball, τη μαλακοσφαίριση. Τι μας λες τώρα ρε καημένε. Καημένο. Μόνο ένα μπάσκετ είσαι. Πόσο χρόνο είσαι παππούλη. Όσο είναι για να μπορέσω να σου βολεύω τη μαμά σου. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Έτσι για να μάθεις. Μη μωρέ τώρα πως σε λέμε. Μα παππούλη λέει τι του παγώ. Να βολεύω είπα στο δημόσιο εδώ ναι. Ναι μωρέ. Αυτό εννοώ. Πάμε ένα βίλο ακόμα ναι. Ρουσφέτη ναι. Ναι. Ναι, έλα βίλε. Λοιπόν, περιμένουμε τόση ώρα. Ναι. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνετε. Άσετε, καλά είμαστε. Αν δεν ήμασταν καλά, καλά είμαστε. Ραπτόπουλε, μια χαρά είσαι, μια ζωή εσύ. Λοιπόν, Τζόρνταν. Έλα. Σήμερα, φίλε, σε είδα πολύ καλά. Κάποτε έλεγες αεκούλα και σήμερα την ανέβασες. Συμμορφώθηκες. Εγώ να συμμορφωθώ. Πρώτα απ' όλα την ΑΕΚ δεν την είπα ποτέ αεκούλα εγώ προσωπικά. Την έλεγε, σάσο, τώρα μην γυρίσεις. Προσωπικά εγώ, άκου να δεις. Εγώ επειδή σέβομαι το σύλλογο, διότι είναι ένας μεγάλος σύλλογος, με εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς, πέρα από το ότι έπεσε στη ΓΑΜΑ Εθνική, η οποία είναι μια μελανή σελίδα στην ιστορία της, πέρα από οτιδήποτε άλλο, αεκούλα τους τέσσερις μεγάλους και Παναθηναϊκούλη και Ολυμπιακούλη. Αυτά σε μένα όχι, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω. Μπορώ να μιλήσω. Βεβαίως. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Μαλάτος φορούσε μαύρα μια εβδομάδα, δύο κάπου εκεί πέρα. Σήμερα έβαλε τα κόκκινα. Ναι, επειδή το πρωτάθλημα αρχίζει και κοκκινεί. Το φίλο μας τον Γιώργο, για ποιο λόγο τον διώξατε από εκεί πέρα. Ποιον. Δεν σας άκουσα.
Λέω, το Γιώργο, για ποιο λόγο τον διώξατε? Ποιο Γιώργο? Δεν το πάω ψή. Μη μας κάνεις κοιλιά δυο τηλέφωνα πριν τρέχει. Δεν το διώξαμε. Πάμε στα θέματα. Έχει δουλειά αύριο. Παίξε μπάλα, έλα τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Αργός είναι αυτός. Πάμε επόμενη γραμμή. Αργοπορημένος. Σαν τον Τζιόλι. Ναι. Μπράβο. Α, εξής είναι, δεν είναι σαν τον Τζιόλι. Έλα φίλε. Σαν ναι, τον Τζιόλι. Εγώ είμαι. Έλα, ναι, ναι. Ναι, κάτι γρήγορα θα πω. Παοκτσής είμαι, απογοητεύτηκα από την εικόνα της ομάδας σήμερα. Θέλω να πω ότι ένα πράγμα που δεν το ανέφερε κανένας δημοσιογράφος ως τώρα και έχω παραξενευτεί. Ακούτε? Ποιο είναι? Πολύ με καλά. Το Χαρίση τι γίνεται? Ήταν ο καλύτερος παίκτης με τον Ηρακλή και τρία μάτς εκτός αποστολής έχει μείνει. Τι να σου απαντήσω εγώ, θέλεις? Πείτε, αυτό ήθελα να πω μόνο. Και άμα έπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα και δεν το λέει κανένας. Να σου απαντήσω εγώ, θέλεις? Να μας απαντήσω. Σε ένα ντέρμπι νομίζω Τσίμηρο ότι είναι πολύ καλύτερος, εννοείται, έτσι. Και έχει και την κάθετή του, είναι και στο δημιουργικό, άστο να λέει τον Ρατόπουλο. Δημιουργικό μηδέν. Ναι, ενώ ο Χαρίσης είναι κάτσε καλά. Είναι στο creation. Ο Χαρίσης απλώς έχει τρεξίματα πιο πολλά από τον Τσίμηρο. Λοιπόν, ο Σάχοβ όπως είπαμε είναι ψηλός και αυτά. Εκεί αν χωρούσε κάποιος ήταν ο Κάνιας πίσω. Ναι, εγώ λέω γιατί έμεινε εκτός αποστολή σε τρία μάτς τελείως όμως. Ούτε αλλαγή, τίποτα. Λέει έγινε κάτι και δεν το ξέρουμε. Όχι, δεν έγινε τίποτα. Κάποιοι πρέπει να κοπούνε, ρε φίλε. Ναι, με τον Ηρακλή δεν ήταν ο καλύτερος παίκτης. Από τους καλύτερους ήταν, ναι. Ναι, και πρέπει με Ξάνθη στο κύπελο και στα άλλα δύο μάτς να είναι εκτός αποστολής. Αυτά, κοίταξε, φαίνεται στην προπόνηση πιθανόν ποιος επιλέγει. Εντάξει, στην ευχαριστώ. Όλη την εβδομάδα και στην τελευταία προπόνηση. Διάλειμμα. Ναι. Ναι. We are your friends, you. Like, μαλάκες, like. Ναι, αλλά ο Μάκης ήταν Πασόκ. Και εξής, και εξής. Εγώ ήμουν Ολυμπιακός και πατριώτης. Και πατριώτης. Δεν έχουμε χώρο εμείς δεξιά-αριστερά. Ναι. Είμαστε με την πατρίδα. Ναι. Αλλά δεν γουστάρετε τους αριστερούς. Μα οι διεθνιστές δεν είναι πατριώτες. Λέει χωρίς σύνορα, λέει τέρμα τα σύνορα, μάλιστα. Πες στους Τούρκους να ρίξουν και αυτοί τα σύνορα, να μην έχουν στρατό. Οι Σκοπιανοί τους εξόπλισε ο κύριος Σιμίτης και μας απειλούν. Οι Αλβανοί που λένε τη Ζαμουριά, που λένε να μην έχουν ούτε αυτοί στρατό, να μην έχουμε ούτε εμείς. Γιατί όχι, να τα τρώμε στα μπουζούκια όλοι. Λιγότερα έξοδο δεν θα είναι. Φυσικά, αλλά το θέμα είναι ότι δεν γίνεται αυτό. Όλοι θέλουν από την Ελλάδα. Ναι. Και εμείς διεκδικούμε, μια και μου δίνει την μπάσα ο Κωστής, ναι, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, ναι, γιατί οι Τούρκοι συνέχεια μας παρενοχλούν και εσείς βγαίνετε και λέτε από την Κάλυμνο ότι εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα. Κάνετε λάθος. Τι διεκδικούμε και πάρα πολλά. Τι? Τα πάντα. Την Κωνσταντινούπολη, τα παράλια της Ασίας. Με τον νου. Όλα τα διεκδικούμε. Τις αποζημιώσεις για τους πόντιους που σφάξαν 1,5 εκατομμύριο. Εντάξει, λοιπόν όλα τα διεκδικούμε, γιατί όταν πας στο δικαστήριο της Χάγης και είστε και νομικός, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, ο ένας έχει 11 αιτήματα που ζητάει και ο άλλος κανένα, θα πει το δικαστήριο, εντάξει δεν έχουν δίκιο και στα 11, αλλά 1, 2, 3 θα έχουν δίκιο, οπότε δώσου στα να ησυχάσουμε. Δεν είναι έτσι. 18 νησιά λέει διεκδικούν. Και δεν τους αρέσει και η συνθήκη της Λοζάνης. Πάμε στη συνθήκη της Κοζάνης τώρα. Προχωράμε. Πάμε. Τρεις, ναι, από το τέλος. Τρίτος. Ναι. Ναι, Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Ναι, σ' είχα πάρει και πριν, φίλε, αλλά θέλω να μιλήσω μόνο μαζί σου. Να σου, ναι, πω κάτι, φιλαράκι. Πώς θα γούσταρες αν εγώ σε έπαιρνα, σου έβριζα τη μάνα και το κλεινα? Θα ήταν ωραίο? Ποιο, γι' αυτό να λες? Με σένα μιλάω, Ραπτόπουλε. Δική σου είναι εκπομπή, εσύ φωνάζεις καλεσμένους. Θα γούσταρες εσύ, θα αρέσει όταν το κάνω εσέναν αυτό? Έβρισα εγώ τη μάνα αυτού. Όχι, καλεσμένος σου πήρα πριν λίγο, μου έβρισε τη μητέρα μου. Με σένα θα έχει, ναι. Όπα, Ραπτόπουλε, αδερφέ, εγώ παίρνω γιατί γουστάρω. Όμως δεν ξέρω πώς το πας, γιατί εκεί πέρα έχεις ανθρώπους που έχουν σχέση με οργανωμένους. Και οι οργανωμένοι αυτοί είναι και εγκληματική οργάνωση. Και παίρνουμε στην εκπομπή σου για να την περάσουμε ωραία.
Βρίζουνε μανάδες και μετά κλείνεις το τηλέφωνο. Τι ρόλο βαράς εσύ ρε φίλε, για πες μου, άμα είσαι άντρας δηλαδή. Μα εγώ δεν έβρισα τη μητέρα σου. Όπα, εσύ δεν φωνάει στους καλεσμένους, δική σου είναι η εκπομπή, φίλε. Ναι, εγώ τους φωνάζω. Πολύ ωραία. Γουστάρεις εσύ όταν ναι, σε παίρνουν δηλαδή, και να σε βρίζουν και το κλείνουνε. Δηλαδή πήρες, με έβρισες και εγώ θα σ' αφήνα έτσι. Και εγώ δίκη να αστείου, λοιπόν, σου είπα κάτι. Και παρεξηγήθηκες. Ραπτόπουλε. Είσαι αλυταράς. Ραπτόπουλε. Ακούς, εγώ είμαι 60 χρονών, ρε. Μια μάχη με τη δίκη. Είσαι αλυταράς. Γιατί δεν τολμάς, ας πούμε, να βρίσεις τα ίσα παρά πας πλαγίως. Τι πάει να μου πεις εμένα για τη ζωή σου. Οι καλεσμένοι του κυρίου Ραπτόπουλου είναι κύριοι κατά βάση. Και φαίνεται και από τον τρόπο που εκφέρονται. Εγώ δεν έχω βρίσει κάποιον, αλλά μας βγεις και από πάνω έλεος. Ραπτόπουλε. Ακούω εγώ. Λοιπόν, επειδή εγώ παίρνω στην εκπομπή και μιλάω με σένα, ναι, και πετάγονται αρουραίοι. Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη. Πάρε λίγο κίτρινο τυρί, πάρε και μια φάκα. Γιατί, αν είναι να παίρνουμε στην εκπομπή σου και να βρίζουνε μανάδες, καταλαβαίνεις ότι χαλάει. Έχω εσύ αδικό. Δεν έβρισες δε άνανδρε. Τι είπες? Απ' την Αλεξανδρούπολη είσαι, ξέρω, έχεις ξαναπάρει και είσαι άνανδρος. Ραπτόπουλε. Κι άλλου ρέει. Εσένα λέει. Ραπτόπουλε. Άντε μπράβο. Ραπτόπουλε. Θα μας πεις και από πάνω. Γιατί μαλώνετε τώρα, ρε. Γιατί έβρισε. Μπορούμε να μιλήσουμε τώρα. Έβρισε. Ή να μιλήσουμε σωστά. Για πες μου. Κάτι έλεγε περί του ανδρισμού μου ο κύριος. Ότι με πονάει και με δείχνει. Λοιπόν, και εγώ σου απάντησα έτσι. Γιατί έτσι έχω μάθει. Εγώ είμαι από το Περιστέρι και είμαι μάγκας. Και όχι δάγκας. Τι του είπες, ρε φίλε, γιατί δεν θυμάμαι. Ραπτόπουλε, εγώ παίρνω την εκπομπή στο φιλαράκο. Μισό λεπτό. Είπε ότι με πονάει η πλάτη μου και εκείνα εγώ. Και τ' άλλα. Ωραία, και εγώ του είπα λοιπόν, επειδή με είπα παππού, ότι μπορώ να βολέψω τη μαμά του στο δημόσιο. Αυτό. Τον είπες παππού, τον έπιασε στο ευαίσθητο σημείο, θύμωσε. Αυτό που λέει, όταν εγώ παίρνω και μιλάω, αδερφάκο, μαζί σου για να περάσουμε την ώρα μου και μιλάμε με τον Παουτζή, πετάγεται εδώ και 5-6 εκπομπές για δεν έχει τι να πει. Από παλιά είναι την κόντρα. Με, δεν ασχολούμαστε μαζί του. Ποιος Παναθηναϊκός ασχολείται με τον Αρουραίο. Εσύ περνάς καλά βρίζοντας. Τι πετάγεσαι πάλι ρε, τι πετάγεσαι ρε. Παίξε με τίποτα άλλο κι άσε το τηλέφωνο. Ρε Αυροπάκο, άμα έρθω εκεί, γιατί εγώ έχω δικαίωμα να υπεραφτιστώ την τιμή της μάνας μου, θα τα φτύνεις. Και αυτοί που εσύ παίρνεις το τηλέφωνο δεν θα έρθουν εκεί, γιατί στο χολαργό τους είχαμε μες στις κουβάδες. Τι να μας πεις ρε κακομύρη, για την πλάκα μας παίρνουμε. Κακομύρης είσαι και φαίνεσαι. Το να κάνουμε την εκπομπή, ωραία αδερφέ. Σταμάτα το εδώ. Το χαλάς. Ακούς. Και αρουραίου θα πάνε να πεις στους φίλους σου. Νομίζω ότι θα πρέπει να τα βρω και ποιος και να μην μαλώνετε. Άμα δεν πάνε για την εκπομπή. Καλά Χριστούγεννα. Θα βρω εκεί, θα σε βρω. Να βαράω τον παππού, δεν είναι μαγιά. Ποιο παππού ρε Καραγκιόζη. Αυτά τα κάνετε εσείς. Αυτά πέντε να τα κάνετε εσείς. Αλλά εγώ γουστάρω την εκπομπή. Μην πετάγεστε. Ναι. Τζάμπα μαλώνετε. Αυτό που λέει αδερφέ, μπορούμε να συζητάμε. Τζάμπα μαλώνετε, μη. Ή θα το χαλάς. Δικό σου θέμα είναι, πες μου για να ξέρω αδερφέ. Βρείτε τα. Τι να βρω, με σένα ναι μιλά, δική σου είναι εκπομπή. Εγώ δεν ξέρω και με έβρισε χωρίς λόγο. Έλα μωρέ, τώρα αρουραίος είπε, σιγά τώρα κι εσύ. Αρουραίος είναι και φαίνεται. Καλά, τέλος. Αυτό που λέει αδερφέ, κανόνισε το. Καταρχήν τιμή για τους αρουραίους. Ναι. Άντε πάλι. Αδερφέ, γουστάρουμε την εκπομπή. Άμα πετάγεται ο άλλος και πρόσεξε. Αυτός είναι που μιλάει για τους οργανωμένους και τα λοιπά και τα τέτοια και τηλέφωνα. Όμως όταν θα ανέβω και για τη μάνα μου, μετά θα μου λες αυτό που λέει χαλά εκπομπή. Πάμε. Εσύ είσαι φάουλ. Τέλος, ωραία. Ναι, okay. Να ηρεμήσουμε. Cool. Να ηρεμήσουμε. Δεν είναι σωστό τώρα να ηρεμήσουμε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μαλώνουμε τώρα για τέτοια θέματα. Ναι, για να γελάμε είναι. Δεν χρειάζεται να μαλώνουμε. Ναι. Μη και εσένα. Μα δεν μαλώνουμε. Έλα μωρέ, θα σε πούμε για την ηλικία και εσύ τώρα τζόβενο είσαι. Πόσο χρονών και τι έγινε δηλαδή. Άμα σου πήγε. Όσο είμαι. Όσο είσαι. Ωραία, μακάρι όταν... να φτάσουν στην ηλικία μου και να είναι έτσι. Εγώ αυτό εύχομαι. Γενικώς. Τέλος. Έτσι. Πρώτο-τελευταίος, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς το. Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω μαζί σου αυτό που λέω ποδοσφαιρικά. Μπράβο. Ακούγοντας όμως τον Τζόρνταν, ναι. Καθότι κατ' εμέ είναι οπτιμιστής των πάντων, αλλά άσχετος ποδοσφαιρικά. Καλά. Και να πω, έχεις παίξει τη θέση του τερματοφύλακα. Θα σου πω ότι ήμασταν πρώτοι συμπαίκτες, τέλος πάντων. Όταν ένας τερματοφύλακας κάνει 9 καλά και ένα λάθος, είναι πάντα αποβιβλίο στράγος. Έτσι δεν είναι. Λογικό. Δηλαδή μπορεί να κάνει 9 αποκρούσεις και να φάει το στραβό. Και στο 90 να φάει ένα γκολ.
το οποίο μπορεί η μπάλα να χτυπήσει κάτω, να είναι γλιστερό το πόρτο. Εντάξει, εγώ τον τερματοφύλακα παίρνω τη γενική του εικόνα. Δεν απομένω μία φάση. Ο διπλανός του, ο διπλανός του. Επειδί κάνεις μια εισαγωγή και λες θέλω να μιλήσω μόνο με εσένα, αλλά μισό λεπτό, μισό λεπτό. Σταμάτα λίγο, Τζόρνταν. Εγώ πήρα τηλέφωνο. Ναι, εσύ πήρες τηλέφωνο, αλλά πετάς στο καρφί σου. Θέλω να μιλήσω μόνο με εσένα και όχι με τον Τζόρνταν που ξέρω. Μισό λεπτό λίγο. Αν κάνει μόνο ένα λάθος, λες. Όχι, θα μιλήσω εγώ. Εγώ θα μιλήσω. Εγώ πήρα τηλέφωνο. Δεν έχει κάνει ένα λάθος όμως. Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Πέρσι στα play-off, δεύτερος, από ποιο βγήκες. Δεν έχει κάνει ένα λάθος, έχει κάνει τέσσερα λάθη σήμερα. Ρωτάω, δύο φορές με τα πόδια πάει να κάνει πάλι το ίδιο λάθος, να χάσει την μπάλα, φάει τον γκολ και δύο στον αέρα, φίλε. Έχει πρόβλημα με τον Γλυκό. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Γλυκό. Γιατί φίλος με τον Τζαμέρο. Άσε βρε τώρα, καθίστε καλά. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Φίλε, άκου να δεις, για μπάλα, άμα θες να μιλήσουμε για μπάλα, κάνει ένα λάθος κάτω με τα πόδια, πάει να κάνει τρίπλα να πούμε και θα τη χάσει την μπάλα, να πάμε πάλι κι άλλο γκολ. Και κάνει δύο στον αέρα. Δύο τα γκολ που κάνει και ένα μια λάθος έξοδο. Λοιπόν, επειδή δεν επιτρέπεται θεωρώ, δηλαδή τερματοφύλακας σε επίπεδο υψηλό να κάνει μια λάθη. Συνέχισε, Βίλια. Εσύ, να σου πω κάτι. Επειδή σε θεωρώ άσχετο ποδοσφαιρικά, πες μου ποιος τερματοφύλακας στον κόσμο δεν έχει κάνει λάθος. Ρε φίλε, κάθε εβδομάδα μας τα κάνει αυτά. Και πες μου πέρσι, από ποιον βγήκες δεύτερο στα play-off. Μάλιστα. Πες μου, πείσαι μου. Από την απόκριση του Γλύκου στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα στο 1-1. Όχι από τον Τζιόλι που έκανε την υπερπροσπάθεια στο 93 και καθαρίζει και τη φάση. Τι θυμάσαι, τι θυμάσαι την απόκριση του Γλύκου. Το θέμα με τον Γλύκο έχει να κάνει με το αξιοαγωνιστικό κομμάτι. Εδώ τώρα υπάρχει... Δεν είναι με το αγωνιστικό, εγώ μιλάω για αγωνιστικό. Ρε Τζόρνταν, δεν μπορείς να γίνεις ο εκτιμητής στον πάτο. Το Γλύκο θα τον φάει το καλοκαίρι. Κωστή, εάν είχε ο Πάο ένα καλύτερο τερματοφύλακα, δηλαδή ένας επιθετικός θα τον τρώγανε το Γλυκό. Αλλά δεν έχουν. Ένα γκολ στο 90 γίνεται ήρωας. Ένα τερματοφύλακας κάνει, το ξέρεις αυτό καλά. Σε αυτό το λέω. Η εικόνα ενός αθλητή, εγώ την παίρνω γενικά. Ναι. Δεν την απομονώνω σε μία ή δύο φάσεις. Γενική του εικόνα μετράει, του προπονητή, του αθλητή, του επαγγελματία γενικότερα. Από μια καλή ή μια κακή στιγμή δεν τον μετράω εγώ. Ποια κακή στιγμή. Έχει ένα μήνα. Συγγνώμη λίγο. Έχει ένα μήνα. Κάθε εβδομάδα έχει 4-5 κακή στιγμή. Έχετε άλλο τερματοφύλακα. Φίλε, από το παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι με την Ξάνθη. Στο καπάκι με τη Σάλκε. Στο καπάκι εδώ μέσα στην Τούμπα τα παιχνίδια. Την προηγούμενη αγωνιστική και σήμερα είναι απαράδεκτο. Τον φοβάσαι. Λοιπόν, να βάλω τον Πρίκη. Τον Πρίκη. Μπες σε μια σελίδα που θα σε προτείνω goalkeeper.com. Η απόκριση του Γλύκου πέσει με τον Παναθηναϊκό έχει ψηφιστεί η έκτη στην Ευρώπη. Και να σου πω και κάτι άλλο, επειδή σε θεωρώ άσχετο ποδοσφαιρικά. Εγώ να δεις πόσο σε θεωρώ. Γι' αυτό λέγεται ομάδα. Εγώ να δεις πόσο σε θεωρώ. Για να φτάσει. Εγώ πανάσχετο σε θεωρώ. Ρε εσύ είσαι άσχετος. Εσύ είσαι πανάσχετος. Ρε για να φτάσει μπάλα στο Γλύκο, πες μου πόσα λάθη γίνανε από την άμυνα. Άντε πάλι. Ρε εσύ τρώει τον κόλ. Άντε πάλι. Κάνεσαι και την χαζέρα. Λοιπόν, για να τελειώσουμε το θέμα. Παίξει μπάλα ποδοσφαιρικά. Σήμερα ο ΠΑΟΚ δεν χάνει από τον το Γλύκο. Πόσα λάθη γίνανε. Σήμερα ο ΠΑΟΚ δεν χάνει από τον Γλύκο. Από πού τρώει την κάρτα ο Μαλεζάς. Σωστό. Δεν χάνει από τον Γλύκο. Από πού τρώει την κάρτα ο Μαλεζάς. Ο ΠΑΟΚ σήμερα τον κόλ σου κάνει. Γιατί έχει. Για να φτάσει μπάλα στον τερματοφύλακα. Για να τον πλασάρει ένας επιθετικός. Για να το σουτάρει. Έχουν γίνει λάθη πιο μπροστά. Η πρώτη κάρτα από πού την τρώει ο Γουρομαλεζάς. Σε ρωτάω ρε. Καταλαβαίνεις, σε ρωτάω. Για να φτάσει μπάλα στον Γλύκο. Για να τον πλασάρουν ή να τον σουτάρουν. Πες μου πόσα λάθη έχουν γίνει πιο μπροστά. Ποιοι ρε φίλε, ναι. Τρώει γκολ από το στιμένο από τον Αραούχο. Τον κάνει πλασέ και το βλέπεις πως το τρώει την γκολ. Και διχαζεύει την μπάλα. Ο Αραούχο παίρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή με το γόνατο και δεν επεμβαίνει αμυντικός. Και εσύ μου λες για τον Γλύκο. Άσχεται. Πανάσχετε, Ελλάδο με τον Ραπτόπουλο, είσαι πανάσχετος. Εγώ είμαι πανάσχετος. Εγώ άσχετος να μιλήσουμε παρέα. Ρετζόντα, να σου κάτι, επειδή έχω παίξει επαγγελματικά, στη Σκίδρα δεν έπαιξε στους 20 λεπτά. Ποιος? Εσύ. Και ποιος είπε ότι έπαιξα? Ένας προπονητής που είναι τώρα στη Γάμα Εθνική. Ούτε εγώ σε είπα ότι έπαιξα. Γι' αυτό έχεις γίνει εκτιμητής των πάντων, χωρίς να έχεις αγωνιστεί, δεν ξέρεις. Ένας θερμοδοτήρας. Άντε βρε τώρα τραχάνα, μιλάω τον τελευταίο. Πρόσεχε να δεις, ο τερματοφύλακας είναι, γι' αυτό λέγεται goalkeeper, ξέρεις σημαίνει στα αγγλικά goalkeeper. Ναι. Goal είναι η γραμμή, ναι. Ότι κρατάει τα τελευταία της θερμοπύλας. Στη γραμμή, όταν θα περάσει έξοδο μπάλα, να μην κάνει, έξοδο δεν έχει. Κανένα. Γι' αυτό είναι, γι' αυτό είναι η σημαντικότερη θέση στο ποδόσφαιρο, ο τερματοφύλακας.
Γι' αυτό η Μπάγκερ με τον Όγκερ είναι κορυφαία ομάδα. Καταλαβαίνεις. Εγώ να καταλάβω, λέω, εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις. Ποδοσφαιρικά. Σου είπα, ο επιθετικός, 14 καμέρα, γκολ στο 90 ήρωας, τερματοφύλακας, 5 απεκούς. Άμα είναι φίλος σου να κάνω πάσο ρε φίλε, να το δεχτώ. Τερματοφύλακας, 8 απεκούσεις. Ένα λάθος 90, τα σέλιδα. Ένα λάθος έκανε ο γλύκος. Τι λες ρε. Ένα λάθος έκανε ο γλύκος. Στην απόκριση το γλύκος ήταν καλός με τον Παναθηναϊκό. Κάντε πάλι με τον Παναθηναϊκό. Ρε φίλε, στον ημιτελικό έφαγε γκολ από το κέντρο και μας είπε ο αέρας τη φυτοφύση την πήρε την μπάλα. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μου λες, πες μου ένα τραγουδοφυλάκα που δεν έχει φάει γκολ από λάθος του. Πες μου ένα. Σταματήστε την κουβέντα και ρε φίλε, άμα είναι φίλος σου, ακάνω του Μπεκής, άμα είναι φίλος σου. Του Μπεκής θα κάνει. Αν φιλήστε. Καταρχήν, να σου κάνει αργιανώσουμε. Α, εντάξει, μίλα με τον Ραπτόπουλο. Και κάτι τελευταίο. Άμα είσαι αργιανός, ο Μαλάτος είναι τότε που δεν ξέρεις από μπάλα. Ο Μαλάτος είναι πολύ προχωρημένος και ποδοσφαιρικά, ειλικρινά σου μιλάω, και σαν τύπος, ειλικρινά, είναι δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος χαίρεσαι να τον βλέπεις. Ξέρεις τι μου θυμίζει κάτι παλιούς Αθηναίους, Μάγκες και Μόρτες. Μπόδι, ναι. Άμα είσαι αργιανός, φίλε, κατάλαβα. Ευχαριστώ. Όχι, πολύ. Όχι, να σου κάνει Τζόρνταν, αργιανός είμαι, αρχίσαι να μου φέρει τα 6 ευρώ που μου χρωστά από το Μόσιον. Από τα παστέλια, όταν το μαγαζί του είχε Λευτέρης και ο Λάζαρος. Ναι. Ο Λάζαρος είσαι. Να μου τα επιστρέψεις. Ο Λάζαρος είσαι. Τι παστέλια λέει αυτός. Δεν ξέρω. Μπάλα δεν ξέρεις φίλε, σκοτάδι έχεις. Σκοτάδι έχεις. Τελευταίος. Επί Ήβιτς σήμερα πάμε. Άμα έχετε αντιπάθεια πείτε το, δεν είναι. Το μάτι δεν το χάνει ο Γλύκος σήμερα. Είναι η χειρότερη μεσοαμυντική λειτουργία. Δεν το χάνει. Επί Ήβιτς. Σήμερα. Είχε ο ΠΑΟΚ για μένα τόσες φάσεις, δεν είχε φάσει ένα παιχνίδι ο ΠΑΟΚ σε κανένα παιχνίδι. Σήμερα. Ναι. Μεσοαμυντικά ήταν, το χειρότερο του παιχνίδι για μένα στο πρωτάθλημα. Πάμε, ναι! Τελευταίος. Ορίστε. Έλα, φίλε. Λοιπόν, στο Τζόρνταν θέλω να μιλήσω. Έλα, ρε, φίλε. Αυτά τα πράγματα για τις κλίκες και τα λοιπά, άμα σε βρουν τα παλικάρια ο Στέλιος, ο Δημήτρης και αυτοί, που είναι 23 χρονών, θα σε σαπίσουν, ρε φίλε. Ποιο πράγμα, τι πράγμα? Άμα σε βρουν τα παιδιά που δίνουν τη φανέλα, που ματώνουν τη φανέλα για την ομάδα. Και εσύ τους λες κλίκες και φίλους και... Ποιον να είπα κλίκα, φίλε? Εσύ το λες αυτό εδώ και... Ποιον να είπα κλίκα? Είπα κλίκα εγώ κάποιον να... Είπες. Εγώ. Το Γλύκο. Δεν είπα, μπερδεύεσαι. Εσύ την πας στη δουλειά και εγώ δεν είπα κανένα. Εγώ λέω αγωνιστικά δεν πατάει καλά. Έλα, αυτό αντίρρηκε δεν είναι. Άσε βρε τώρα, εγώ να αντίρρηκε. Έχει πάει δύο γκολ τα τελευταία βρε τώρα. Πώς θα γίνει τώρα. Με το ζόρι να το φάμε στη μάπα επειδή το γουστάρετε εσείς. Δεν θα γίνει αυτό ρε. Δηλαδή στήριξε τον Καφτατζόκο. Άσε βρε τώρα. Που χεστήκατε από τον Ιρακλή, χέστε. Άιτε βρε τώρα. Ποιος θέλει, τον έβαλε μέσα ο Μπαγκασέτας, πώς το λένε τον άλλον άνθρωπο. Τον έμα τη μάνα του. Μπαστακός. Μπήκε μέσα, τον έβαλε μέσα. Ποιος θέλει, εγώ φταίω ρε φίλε. Δεν μου λες, αν δεν ήταν φίλο. Καθίστε το... καλά τώρα, αν δεν ήταν φίλο με τον Τζαβέλα, θα τα έλεγε αυτά. Ρε εσείς, για το όνομα του Θεού τώρα. Ρε εσείς, μπαίνει μέσα ο Παστακούς με κεφαλιά και τον βάζει μέσα στην ευθεία. Τι λέει τώρα. Είσαι μονικός. Α, δούμε τελείως τώρα. Το κακό είναι, κύριε μου, ότι στο δεφορμάρισμα του Γλύκου δεν έχει θέματα φύλακα. Πρέπει να βάλει τον Μπρίκι, δεν ξέρω γιατί επιμένει. Θα βάλει τον Μπρίκι να τον δούμε, ρε φίλε. Μεταγραφή του πάω, δεν εννοείται. Τον Μπρίκι. Σιγά τον Μπουφόν, ρε, σιγά τον Μπουφόν. Έλα, βρε βλάχη και εσύ τώρα με πει τώρα να πούμε. Κάνει τώρα, τρώει δύο γκολ. Στο πρώτο πάει να φάει κι άλλο. Με το πόδι κάτω την μπάλα. Προθέσει το ίδιο. Με τον Ηρακλή το ίδιο. Με τη Σάλκε τρία. Ατρελαθούμε τελείω τώρα. Τα τέτα τέτα που έπιασε τι ήταν. Με το που πήγε να τον κρεμάσει στην αρχή. Ο τερματοφύλακας πληρώνεται για να τα πιάνει. Όχι για να τα τρώει. Κατάλαβες. Ξέρεις πολλούς στο ελληνικό πρωτάθλημα που, που να είναι πραγματικά σταθεροί. Πες μου έναν, μόνο που ήταν τελικού. Συγγνώμη, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ σήμερα ήταν ο Γλύκος. Άλλο λέω εγώ, ρε. Το μάτι το έχασε ο Γλύκος. Όχι, ρε, άλλο λέω εγώ. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ο Γλύκος δεν πατάει καλά τον τελευταίο μήνα. Τα ελληνικά μου καλά, εδώ από την αρχή. Δεν έχεις, λοιπόν. Έχει τον Μπρίκης, πρέπει να τον βάλει. Ρε φίλε, δεν γίνεται. Ρε φίλε, να κάνει ένα με τον Ολυμπιακό. Ποτέ δεν θα προηγηθεί ο Ολυμπιακός. Θα χαθεί το παιχνίδι εκεί πέρα. Ποιο? Ο Γλύκος, το λάθος που κάνει κάτω. Αν τρελαθούμε τελείως τώρα. Αμάθετε μπάλα, ρε. Όλοι άπαλοι είστε εδώ, ρε. Σταμάτα να λες άπαλοι. Άντε ρε βλάχο και εσύ τώρα. Έλα, σταμάτα ρε. Άντε ρε. Έλα. Νουμπά να πούμε. Άιντε.
Ξεκόλα λίγο το μυαλό σου. Άιντε βρε βλάχο, λέγε. Είσαι και μεγάλος να πούμε, άιντε. Ναι ρε, εσύ που είσαι μικρός γιατί δεν ακούς. Τα παλικάρια αυτά μα σε βρουν έξω, θα σε αρχίσουν τις φαλιάρες. Έλα βρε, θα είσαι και εσύ μαζί τους. Αμαν ήταν έτσι τα παλικάρια που λέγεις. Καλά, καλά. Ξέρετε τι τερματοφύλακα δεν πρέπει να κάνει έξοδο. Έξοδο δεν την έχει. Έχει όλσε. Παίξει κι άμα το καλύτερο φρέα. Γέννησε από το πουλί το βελίδι, βαράει πουλιά την μπάλα. Παίξει τι καλύτερο φρέα. Και το χαλκιά και ο Αριανό να μα πει καλό είναι ο Γλυκό. Τον βολεύει. Και το χαλκιά όταν ήταν τον έβριζε. Ποιο χαλκιά. Το τερματοφύλακα του πάω. Ποιο χαλκιά. Τέλο πάντων τώρα, άσε τώρα να με πει τι έκανα εγώ. Γιατί δεν τα κλείνω γιατί με έχει ανάγκη να μιλήσω. Στεναχωριόταν που έβγαζε ο Χαλκιάς λεφτά. Ο Χαλκιάς είχε τη δικιά του παρέα. Ο Χαλκιάς είχε μια παρέα, είχε μια κλίκα στην ομάδα. Είναι γεγονός. Έγινε 35 χρόνια τερματοφύλακας ο Χαλκιάς. Πού έπαιξε ο Χαλκιάς. Στον Πάοκ είναι κλικαδόρη. Ο Χαλκιάς πού έπαιξε, για πες μας την ιστορία του Χαλκιά. Κάτσε να μάθω. Άντε, πες τα. Ντάμπλ με τον Παναθηναϊκό πήρε. Πότε. Ντάμπλ πού, στον πάγκο. Ποιο πάγκο. Πού ήταν. 2004. Πόσο χρόνο ήταν. Το 71 χρόνο. Είδες λοιπόν μετά τα 32 ξεκίνησε τερματοφύλακας. Ναι. Και. Τι και. Και ο Νικοπολίδης. Όλος η σκιά ήτανε, αλλονών. Και ο Νικοπολίδης, 30 ξεκίνησε. Ναι. Και πήρε γιούρο. Και το Βάντζικ. Και το Βάντζικ από πίσω. Ναι. Μπροστά του. Εσείς ρε άμπαλοι παοξίδες. Άντε βρε τώρα. 80 χρόνια τερματοφύλακα δεν είχατε. Ο Γλύκος σας τέλει. Είχανε το Σαβουλίδη χωρίς πλάκα. Ωραία, ήτανε καλός. Είστε καλά τώρα που μπάλα ήτανε τώρα. Ήτανε καλός ο Σαβουλίδη. Με πείτε για μπάλα τώρα εσείς. Από Γκάμπριτς είχε να έχει τον Γκάμπριτς. Συγκρίνω εγώ τώρα τον Γλύκο με τον Όλσεν, ας πούμε. Ο ένας δυο μέτρα και με την έξω. Καταρχήν του δώσανε δικαίωμα να παίξει το παιδί. Ποιο τον καημένο. Ναι, τον καημένο, ναι. Τον καημένο που είναι πρώτο στη Σουηδία, στην εθνική Σουηδία και είναι και πρώτο στην ομάδα του, στην Κοπεγάγη. Στη Σουηδία. Πήρε τάπου, πρωτάθλημα κύπελο. Στη Σουηδία, Στην εθνική Σουηδία. Εγώ θα τον δώσω ένα Σομαρκόπουλο. Και τι γίνεται. Στο Σούλη, κατευθείαν για διάρρη. Πάμε την άλλη Κυριακή, τα λέμε. Γεια χαρά. Καλό βράδυ. Είσαι εδώ αύριο. 8 με 10 με την πόντια εδώ. Με την πόντια και την πόντια. Όχι εδώ με του άμπαλου. Με την πόντια. Πόντια γιατί όχι. Με την πόντια κάνει αθλητική. Έτσι βλέπει και ο Ιορδάνης ένα προπονητή από το Σεπτέμβριο και οι άλλοι το καταλαβαίνουν το Μάρτιο. Φτάνει. Πάει. Όπως κάνω εγώ. Αρουραίος εδώ ο κύριος. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι, δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω, δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like.